Συνεχίζεται η διακοπή σας συνεδρίαση με επόμενο μάρτυρα, τον κύριο Άγγελο Μπίνη, πρώην διοικητή Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Κύριε Μπίνη, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας, η οποία έχει συσταθεί για την διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό, προκειμένου να καταθέσετε όσα γνωρίζετε και όσα θα σας ρωτήσουν οι εισηγητές και οι υπόλοιποι βουλευτές. Πριν ορκιστείτε, παρακαλώ πολύ, δώστε μας τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία και τόπο γέννησης, καθώς και την επαγγελματική σας ιδιότητα. Άγγελος Μπίνης του Παναγιώτη. Άγγελος Μπίνης του Παναγιώτη και της Ελένης, της 374, μόνιμος υπάλληλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωραία. Νομίζω θα πούμε κατευθείαν στην εξέταση. Θέλετε. Α, τον όρκο, ναι. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Απλά για να έρθει στα πρακτικά, βέβαια εδώ πέρα τώρα βρίσκομαι την ιδιότητα του πρώην διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ούτε μία σχέση έχει με την παρούσα επαγγελματική μου ιδιότητα και τη θέση που έχω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Επιλογής Προσωπικού ΕΠΣΟ, σε έναν διαγωνισμό για 30 θέσεις και 15.000 υποψηφίους. Ωραία. Δηλώνω επικαλούμενο στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε. Ορκίζομαι. Θέλετε να μας πείτε κάτι σε μια ολιγόλεπτη τοποθέτηση? Ναι, τρία σημεία να βοηθήσω και τα μέλη να δουν σε τι μπορώ να εισφέρω εγώ στις εργασίες σας. Λοιπόν, πρώτο σημείο, εκκρεμότητες, που συνδέεται άμεσα με το πώς επιταχύνθηκε η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης και φτάσαμε στο πόρισμα του Σεπτεμβρίου του 2021. Οι πέντε ηλεκτρικοί φορείς και όχι έξι που συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τον Αύγουστο του 2019, ήτι Σώμα Επιθεωρητών Μεταφορών και Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, 6 με 8 επιθεωρητές, χειρόγραφο πρωτόκολλο, ούτε μία παράγραφο για ελεκτικά πρότυπα, ούτε μία παράγραφο ελεκτική διαδικασία, 0 στοχοθεσία, ούτε μία λέξη, ούτε μία πρόταση, τι είναι GDPR, σπασμένα Windows, καμία διαδικασία πληροφοριακού συστήματος, κανένα πρωτόκολλο τι καταγγελίες έχουν μπει, ποιες έχουν βγει, σε ποιο στάδιο βρίσκονται υποθέσεις. Γενικός επιθεωρητής μας διοίκησης. 12 επιθεωρητές που δεν διενεργούσαν ουσιαστικά ίδιοι ελέγχους, παρά μόνο συντόνιζαν το κατακαιρματισμένο τοπίο των τομεακών ελεγκτικών μηχανισμών που δεν απαντάται σχεδόν πουθενά στην Ευρώπη. Τέταρτος φορέας, οι επιθεωρητές υγείας, 40 περίπου επιθεωρητές. Χειρόγραφο πρωτόκολλο, αδύνατο να μάθει κανείς αν οι καταγγελίες είχαν μπει πριν 5, 10, 15, 20 χρόνια, ποιες είχαν τελειώσει, ποιες δεν είχαν τελειώσει, και 30 χρόνια να ψάχνετε, δεν θα βρίσκατε ποτέ τίποτα. Πώς αξιολογούνταν οι καταγγελίες, ποιες αρχιοθετούνται, ποιες όδευαν προς έλεγχο, τι στόχους είχε ο καθένας, τι στόχους είχε συνολικά η υπηρεσία, τι εξοπλισμό είχε και τι μπορούσε να παραδώσει σε διάδοχο φορέα ή να δώσει λογοδοσία στους Έλληνες βουλευτές και τους Έλληνες πολίτες. Πέμπτος φορέας, το Σώμα Επιλεκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο έχω υπηρετήσει και εγώ, ίσως ο πιο οργανωμένος εξ αυτών των πέντε, και περισσότερα άτομα, γύρω στα 80 με 100, πάλι χωρίς ελεγκτικά πρότυπα, χωρίς συμμόρφωση με τα διεθνή ελεγκτικά στάνταρτς, απλά με πολύ αξιοπρέπεια και κόπο οι επιθεωρητές προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Σε αυτή βέβαια τη μαγιά στηρίχθηκε και η ΑΔ και όλοι αυτοί οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, μόλις βρήκαν τον κατάλληλο κλίμα και συνθήκες, κατόρθωσαν να μεγαλοργήσουν για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Γι' αυτό η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μνημονεύεται σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις, είτε είναι η ΑΝΚΑΚ, είτε είναι η ΓΡΕΚΟ, είτε είναι το WGB του ΟΣΑ, είτε το European Semester, είτε το Rule of Law, ως μία εκ των κορυφαίων διεθνών αρχών παγκοσμίως. Γι' αυτό παίρνουμε Twinning Projects, γι' αυτό συμμετέχουμε σε έργα παροχής τεχνογνωσίας, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε αντίστοιχες αρχές σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο σημείο, πειθαρχικά. Όντως, η απονομή πειθαρχικής δικαιοσύνης διαχρονικά παρουσιάζει προβλήματα όσον αφορά τη στελέχωση των συλλογικών πειθαρχικών οργάνων, την άσκηση ελέγχου για την ποιότητα και την αναλογικότητα των αποφάσεων, την εκπαίδευση που έχουν τα μέλη αυτών των οργάνων, την παρακολούθηση των υποθέσεων από πότε ξεκινάει, πότε τελειώνει, αν ποτέ οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι μαθαίνουν τι έγιναν με αυτές τις πειθαρχικές διώξεις. Αν μπορεί κάποιος να ασκήσει έλεγχο και να πει γιατί ρε παιδιά 2-3 χρόνια μια πειθαρχική υπόθεση, γιατί ένας φορέας που μπορεί να έχει 5.000 υπαλλήλους δεν έχει ακόμα συστήσει στα πειθαρχικά όργανα. Απάντηση. Η ΕΑΔ με ίδιες δυνάμεις, Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, ούτε ένα ευρώ σε εξωτερικό ανάδοχο ή πειθαρχικά real time, μπαίνει, ΕΔΕ,
απολογία, άσκηση δίωξης, απόφαση, αξιολόγηση απόφασης, συμμόρφωση και με τη διαδικασία, αλλά και την αναλογικότητα με βάση το αδίκημα, άσκηση έφεση από τον διοικητή της ΕΑΔ. Πρώτη φορά, 1.700 φορές Γενικής Κυβέρνησης, συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών. Προσδοκούμε πολλά από αυτό το εργαλείο συνεχής παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου των πειθαρχικών οργάνων, είτε μονομελών είτε συλλογικών. Σαφώς και πρέπει να γίνουν αλλαγές βέβαια στο πλαίσιο και η έλεγχη της ΕΑΔ αλλά και των οργάνων πριν. Πρέπει ουσιαστικά πλην των ατομικών μεμονωμένων περιπτώσεων να δώσουν πολύ πραγματικές προτάσεις για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η απονομή πειθαρχικής δικαιοσύνης, γιατί είναι θέμα εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημόσιους θεσμούς. Τρίτον, προκαταρχική εξέταση. Υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με το τι είναι προκαταρχική εξέταση και τι είναι έλεγχος διοικητικός. Στην προηγουμένη περίπτωση, η υπόθεση γεννήθηκε το 18 κατών προκαταρχικής εξέτασης και όταν μιλάμε προκαταρχική εξέταση, οι επιθεωρητές της ΕΑΔ αλλά και κάποιον εκ των 5 σωμάτων τα οποία συγχωνεύτηκαν σε αυτή έχουν ένα διπλό καπέλο. Το πρώτο είναι διοικητικός ελεγκτής, επιθεωρητής, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες που για πρώτη φορά όποιος Έλληνας πολίτης μπει στο site βρίσκει πρότυπα ελληνικά διαχείριση παραπονών καταγγελιών. Δεν θα προχωρήσουμε όποια θέλει ο κύριος Κόκαλης, θα προχωρήσουμε όποια έχει σχέση και κάποιος κύριος νομίζω ρώτησε σε σχέση με το οικονομικό αντίκτυπο, αν αφορά ένα άτομο μεμονωμένο ή ευρύ αριθμό ατόμων, η υπόθεση θα προτεραιοποιηθεί. Άρα όποιος θέλει έρχεται και ρωτάει γιατί αυτή μπήκε μπροστά, γιατί αυτή μπήκε αρχείο. Πριν τίποτα απολύτως, ούτε μία πρόταση πώς αρχιοθετούνται, πώς αξιολογούνται, πώς προτεραιοποιούνται. Όποιος βρει έστω και μία πρόταση, την φέρνει εδώ και τη συζητάμε. Μόνο επί ΕΑΔ το 2019 μπήκαν ελεγκτικά πρότυπα. Συγκεκριμένες διαδικασίες για πώς αξιολογούνται και προτεραιοποιούνται οι καταγγελίες και μπορεί να βρει λεπτομερείς αριθμούς στο site μας. Στοχοθεσία. Ούτε μία γραμμή στους 6 φορείς. 5 συν Γενική Γραμματεία Κατά Πολέμου Διαφθοράς. Δεν υπήρξε ποτέ στοχοθεσία ούτε σε μονομελό επίπεδο επιθεωρητή ελεγκτή, ούτε και συλλογικά. Τίποτα. Τώρα. Πέμπτη στοχοθεσία φέτος. Όλο και καλύτερη. Αυτό που πασχίζουν όλοι οι δημόσιοι φορείς, πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε την απόδοσή μας. Τόσες θα κάνει ο Μπίνης, τόσες θα κάνει ο Ιρογκάκου και θα αξιολογηθεί γι' αυτό και θα ανανεωθεί ή όχι η απόσπασή της. Γι' αυτό όταν ζητήσαμε 15 επιθεωρητές, κάναν αίτηση 1.000 άτομα. Απλά τους καλούς υπαλλήλους τους στέλνουν όλοι. Στην προκαταρχική εξέταση λοιπόν, που είναι διαφορετική από το διοικητικό έλεγχο, το control, τον έλεγχο, τον έχει ο αρμόδιος εισαγγελέας. Ακόμα και οι ελεγκτικές διαδικασίες εκεί δεν είναι αυτές που προβλέπονται στο ελεγκτικό εγχειρίδιο της ΕΑΔ. Πλέον είσαι προανακριτικός υπάλληλος, ειδικός προανακριτικός σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας και μπορείς να κάνεις συγκεκριμένες ενέργειες. Επιστρέφεις στον εποπτεύοντα εισαγγελέα και αυτός έχει βέβαια τη δυνατότητα να ζητήσει συμπλήρωση, εάν θεωρεί ότι δεν έχει καλυφθεί από το έργο των προανακριτικών υπαλλήλων, ή να προχωρήσει σε κύρια ανάκριση, όποια άλλη διαδικασία κρίνει αυτός ως αναγκαία. Αυτά και προχωράμε στα ερωτήματα. Πριν προχωρήσετε, μισό λεπτάκι. Εντάξει. Κύριε Μπίνη, μόνο μια ερώτηση πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας. Απλά τώρα το πώς δουλεύει γενικά η ΑΔ δεν είναι αντικείμενο έρευνας από τη δικιά μας επιτροπή. Παρεπιπτόντως είναι κάποια ζητήματα που θα, αν με βάση τις ερωτήσεις μπορείτε να μας τα απαντήσετε. Ναι. Κύριε Μπίνη, πέστε μου μόνο λίγο σας παρακαλώ, ποιο χρονικό διάστημα διατελέσατε εσείς ως διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Λίγο το μικρόφωνο σας, κύριε Τσαυδαρίδη, κλείστε το. Δεν κλείνει αυτό. Ένατος 2019 με έκτο 2022. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία μας είπατε προηγουμένως για το τι παραλάβατε αφορούσε την εποχή από την... 2022. Από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να υποθέσω. Θα έλεγα ότι ποιος ήταν προηγούμενη κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση. Από την ημερομηνία στην οποία συγχωνεύτηκαν στην ΕΑΔ με το 4622 κεφάλαιο ΔΕΛΤΑ, 5 ελεγκτικοί φορείς και Γενική Γραμματέα Καταπολέμησης Διαφθοράς. Άρα, σύσταση ΕΑΔ και μετά. Ωραία, το λόγο έχετε κύριε Τσαυδαρίδη για 15 λεπτά. Κύριε Μπίνη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή. Είχε δοθεί εντολή από τον εισαγγελέα.
πρόβλημα με το. Ναι. Ναι. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Ξεκινάμε, κυρία Πρόεδρε. Ωραία. Κύριε Μπίνη, ήρθε το 2018 μια εντολή από τον κύριο Εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος προς την ΕΑΔ ή την τότε υπηρεσία η οποία στη συνέχεια συγχωνεύτηκε και έγινε ΕΑΔ. Δόθηκε μια εντολή να ερευνηθεί η σύμβαση 717, οι καθυστερήσεις και ό,τι άλλο προέκυπτε το οποίο δεν είχε. Δεν ήταν σύμφωνο με τη διαδικασία η οποία προβλέπονταν και από τον νόμο και από τη σύμβαση. Σωστά. Θέλω να μας πείτε αυτή η έρευνα πότε ξεκίνησε, πώς προχώρησε και σε τι συμπεράσματα κατέληξε. Προχωράω. Ναι. 11/18 μπήκε στο ΣΕΔ η εντολή διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης με αυτό το καπέλο του ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου. Τίποτα μέχρι τον 3ο του 19. Είπαμε πριν, γι' αυτό συνδέονται. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και σύστημα παρακολουθήσης ροής εγγράφων σε πραγματικό χρόνο όπως υπάρχει σήμερα στην ΕΑΔ. Θα πάτε, θα δείτε πότε μπήκε, ποιος το χρεώθηκε και γιατί κάθεται. Εάν κάθεται, δεν υπήρχε. Το 3ο του 19 βγήκε μια εντολή ελέγχου. Για πρώτη φορά μετά από 6 μήνες βγήκε από κάπου και έγινε μια εντολή. Μέχρι τον 9ο του 20, καμία ενέργεια. Τότε αλλάζει μία εκ των δύο επιθεωρητριών που είχαν χρεωθεί. Μια στιγμή. Stop. Γιατί 1,5 χρόνο, ενώ δόθηκε εντολή ελέγχου σε μια συγκεκριμένη υπάλληλο. Ναι, ποιος ανέλαβε. Οι εντολές για την ενέργεια προκαταρκτικής χρεώνονται σε δύο υπαλλήλους. Σε δύο υπαλλήλους. Σε ποιους είχαν χρεωθεί. Εάν δεν κάνω λάθος, στην κυρία Γεροντίδου και στην κυρία Βασιλακοπούλου. Ωραία. Η κυρία Γεροντίδου και η κυρία Βασιλακοπούλου που πήρανε την εντολή το 3ο του 19 και μέχρι τον 9ο του 20 που περνάνε 1,5 χρόνος από ό,τι βλέπω ακριβώς. Γιατί δεν κάνουν κάτι, έχετε άποψη? Δεν κάνουν κάτι γιατί υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες. Όπως είπα, το σύστημα πριν ήταν εντελώς άναρχο. Βρίσκαμε και μετά από 3 χρόνια υποθέσεις στα συρτάρια. 8, 10, 15, 18 χρόνια. Χωρίς να έχει κάνει κανένας τίποτα. Ναι. Ούτε να έχει ρωτήσει κανένας πού είναι η υπόθεση. Αυτές άρα, ξέρανε ότι έχουν χρεώσει. Τη δική τους υπόθεση, αλλά δεν ήξερε κανένας να τους πει γιατί δεν κινείστε. Γιατί δεν κινείστε. Και οι ίδιες οι υπάλληλοι, όπως όλοι. Ναι. Ασχολούνται και με άλλα θέματα. Και με άλλα θέματα πολλά και προσπαθούν, όσο ήταν σε αυτό το αδόμητο περιβάλλον και χωρίς στοχοθεσία και χωρίς αξιολόγηση ατομική ή και συλλογική, να ανταποκριθούν όσο καλύτερα μπορούσαν. Εσείς, για κάποιο λοιπόν λόγο έκριναν στη συγκεκριμένη υπόθεση να μην κάνουν κάποια ενέργεια. Ωραία. Εσείς λοιπόν αυτό τελούσε σε γνώση σας ότι από την εντολή ελέγχου μέχρι και το 9ο του 20 δεν έχει γίνει κάτι ώστε να τις ρωτήσετε τι γίνεται, πώς προχωράει αυτή η δουλειά, για ποιο λόγο δεν έχετε κάνει κάποια ενέργεια, δεν έχετε στείλει ένα διαβιαστικό έγγραφο, να ζητάτε ένα έγγραφο. Όχι μόνο για τη συγκεκριμένη υπόθεση, με την εισαγωγή ολοκληρωμένου πυριακού συστήματος και την παρακολούθηση και των εκκρεμωτήτων, αλλά πολλών μάλλον όσων συσέρχονται το πρώτον μετά την ίδρυση της ΕΑΔ, υπήρχε σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση. Γιατί, Μπίνη, δεν έχεις κάνει τίποτα,
Ωραία, αυτήν τη ρωτήσατε την κυρία Γεωροτίδου εσείς. Βγαίνεις, είδε να νέουν την απόσπασή σου και πήγαινε πίσω στην υπηρεσία σου. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το 20 άλλαξε η κυρία Βασιλακοπούλου, αντικαταστάθηκε. Ναι. Και μπήκε στη θέση της ο κύριος Πηλιωτόπουλος. Ωραία. Ήταν ένα ένασμα. Έμεινε. Η κυρία Γεωροτίδου έμεινε. Ήταν ένα ένασμα κάπως να κινηθούν. Μέχρι τον 4ο, τον 5ο του 21, καμία ενέργεια ελεγκτική. Υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, αναζήτηση απόψεων, επιτόπι αυτοψία. Πλέον όχι μόνο αυτή, γιατί συστηματικά κοιτάμε όλες τις εκκρεμότητες, τις αξιολογούμε και έχει δοθεί εντολή στους 12 επικεφαλείς ελέγχου ανά τομέα, αλλά και στις 7 πόλεις στην Ελλάδα. Τελειώστε με τις παλιές εκκρεμότητες, γιατί οι Έλληνες πολίτες μας πληρώνουν και θέλουν αποτελέσματα. Άρα, βγάλτε τις από τα συρτάρια και τελειώστε τις. Φυσικά τώρα με τα ελεγκτικά πρότυπα και διαδικασία υπάρχει στοχοθεσία. 2 μήνες για ερεύνηση, αλλιώς αξιολογήσε αίρετη απόσπαση και πας στην υπηρεσία προέλευσης. 4 μήνες για τις πιο δύσκολες, 6 μήνες για τις πολύ δύσκολες. Μπορεί να πάρει παράταση με ειδική αιτιολογία. Ναι. Άρα 7, 8, 10 χρόνια, 3,5 χρόνια εισαγγελική παραγγελία, τέλος. Πάτε στη ΝΕΑΔ μια μέρα όλοι μαζί, βλέπετε το πληρωτικό σύστημα, το παίρνετε και το πάτε σε ένα ψήφιο 700 φορείς γενικής κυβέρνησης να το εφαρμόσουν για να δουν τι σημαίνει. Στοχοθεσία, αξιολόγηση και πώς τιμάς τα χρήματα του Έλληνα πολίτη. Κατανοητά όλα αυτά. Άρα τότε τον Απρίλιο, επειδή δεν κινιόταν τίποτα και βλέπαμε πολλές υποθέσεις. Του 21 τώρα. Του 21. Ναι, 2 χρόνια αντικαθίσταται... δηλαδή και κάτι. Ναι. Από τον 3ο του 19 μέχρι τον 5ο του 21 που μας είπατε είναι 2 χρόνια και 2 μήνες. Κανονικά πρέπει να μετράμε από τον 11ο του 18. Γιατί μπορεί και ο εισαγγελέας να έρθει και να πει την κρύβεται, δεν κινείστε. Ακόμη χειρότερα. Αναλαμβάνει, αντικαθίσταται η κυρία Γεροντίδου. Αναλαμβάνει, μπαίνει άλλος. Αντικαταστάθηκε γιατί κρίθηκε ότι δεν είναι ικανή να προχωρήσει τον έλεγχο. Όχι. Περισσότερο ήταν. Μόλι ότι εγώ δεν έχω γνώση όλων των υποθέσεων. Η ΑΔ είχε 300 επιθεωρητές, 100 ειδικούς σε θέματα κυριότητας και είναι μία από τις δύο μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Αρχές κατά πολέμης διαφθοράς και ο διοικητής εκ του νόμου για να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα δεν υπησέρχεται ούτε στην επιλογή των υποθέσεων, ούτε διαβάζει υποθέσεις να δίνει οδηγίες. Εσείς πότε διαπιστώσατε σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση? Μαζί με άλλες. Πότε, τότε, χρονικά. Τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο του 2021. Δεν ήταν μόνο αυτή. Η κυρία Γεροντίδου π.χ. είχε εγκατασταθεί και πάλι μεγάλη υπόθεση που είχαμε φάει καμιά 50 εκατομμύρια πρόστιμο για παράνομες πολεοδομικές κτηματογραφίες στη Βόρεια Ελλάδα. 15 χρόνια υπόθεση. Την πήραμε, μπήκανε 2 παιδιά με αποκλειστική εντολή. Την είχε η κυρία Γεροντίδου. Τη συγκεκριμένη, ναι, ήταν. Είχε, και όχι μόνο η κυρία Γεροντίδου και άλλοι. Ατακατστάθηκε από εκεί. Και τελείωσε και εκείνη. Γλιτώσαμε λοιπόν 30 εκατομμύρια. Λίμναζε και εκείνη. Βγήκαμε από τη μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι τώρα best case, σενάριο, για το πώς συμμορφώνονται οι εθνικές αρχές για να μην τρώνε πρόστιμα διοικητικά που τρώνε οι Έλληνες πολίτες. Την υπόθεση πόσα χρόνια την είχε η κυρία Γεροντίδου και δεν είχε βγάλει η άκρη? Πόσα χρόνια. Είχαν αλλάξει πάρα πολλοί επιθεωρητές αυτήν την υπόθεση. Ναι, η ίδια είχε εμπλακεί 3-4 χρόνια και άλλοι επιθεωρητές ήταν περίπλοκοι. Και όχι μόνο αυτοί, μπορώ να αναφέρω άλλες 15 υποθέσεις που λόγω είτε τη διαρκούσαν 15 χρόνια η έλεγχη. Είτε τη πολυπλοκότητα, είτε γιατί δεν υπήρχε το αναγκαίο μείγμα δεξιοτήτων και γνώσεων, έπρεπε να συσταθούν νέα κλιμακιά. Και αυτή είναι η επιτυχία τη ΕΑΔ. Αντί να παλεύει ένα φορέα με 6 άτομα να βρει το απαραίτητο θεσμικό και γνωσιακό υπόβαθρο, με 300 επιθεωρητές μπορείς πλέον να βρεις τις κατάλληλες δεξιότητες, να κάνεις μεικτά κλιμάκια και να ελέγξεις από προμήθειες αμυντικών, σύνθετες απάτες σε υγεία κτλ. Επομένως, 5ο του 21, γιατί πλέον δεν σήκωνε άλλο. 5ο του 21, φεύγει η κυρία Γεροντίδου. Μπήκε και αυτό ο ραντάρ μας και επειδή έχω δώσει σαφείς εντολές. Ή τελειώνει παλιές υποθέσεις, ή όποιος δεν μπορεί, γυρίσει στην υπηρεσία του. Και όντως πολλοί, μόλις δεν ότι υπάρχει στοχοθεσία, μέτρηση και τέλος ο χαβαλές, ήραν μόνοι τους τις αποσπάσεις τους. Ήρθαν και είπαν, δεν μπορούμε πια έτσι. Πίσω. Στους Δήμους, στα νοσοκομεία, όπου θέλει καθένας. Κυρία Γεροντίδου, μου πήγε. Γι' αυτό τα παιδιά που έρχονται τώρα στην ΕΑΔ και παλεύουν, διαγωνίζονται μια διαδικασία που είναι ανάλογη με αυτή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιλογής Προσωπικού, παλεύουν για αυτή τη θέση. Είναι περήφανοι, τιμούν και υδρώνουν τη φανέλα, παίρνουν κάποιο επίδομα, αλλά δυστυχώς επειδή κάνουν πρωταθλητισμό, κανένας δήμαρχος που είναι λίγο πιο δυναμικός δεν μας τους δίνει. Η κυρία Γεροντίδου, λοιπόν, όπως πολύ καλά έκανε, όπως έκανα και εγώ. Επέλεξε να δώσει διαγωνισμό ευρωπαϊκό. Εγώ βέβαια πέρασα σε 3 διαφορετικούς. Από 5 έως 15.000 υποψήφοι στον καθένα. Έδωσε και αυτή διαγωνισμό, οι οποίοι κρατούν περίπου 2 χρόνια. Είχε περάσει και 1 μήνα μετά από την κατάστασή της έφυγε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πήγε εκεί, άμα της ανατίθετο κάποια έρευνα, έκανε και εκεί 3 χρόνια να το βγάλει εις πέρας και 4 και 15, που είπατε. Δεν το γνωρίζω. Και δεν έχει σχέση μόνο με το πρόσωπο της Γέρα Γεροντίδου. Αυτό έχει σχέση γιατί και οι υπηρετές που υπηρετούσαν πριν στους 5 φορείς, πολλοί εκ των οποίων ήρθαν στην ΕΑΔ, και μόλις βρίσκεις, υπάρχει δυναμικό. Αλλά όταν το σύστημα δεν υπάρχει, δεν μπορεί και ο παίκτης να αποδώσει. Ωραία. Πολλοί εξ αυτών έλαμψαν στο πλαίσιο της ΕΑΔ. Η κυρία Γεροντίδου δεν ξέρω τι κάνει στην ΕΑΔ της υπηρεσίας. Το 5ο του 21, λοιπόν, θα επανέλθουμε στην κυρία Γεροντίδου. Το 5ο λοιπόν του 21 μπαίνει στη θέση της κυρίας Γεροντίδου αυτό που διαβάζω, ο κύριος Τραπεζιώτης, και μαζί με τον κύριο Σπηλιωτόπουλο προσπαθούν να κάνουν την έρευνα. Όχι, προσπαθούν. Θα κάνουν την έρευνα και θα την τελειώσουν και θα την φέρουν. Ωραία, την κάνουν. Αλλιώς, αν δεν μπορούν, έρχονται, δηλώνουν αδυναμία, έρεται η απόσπασή τους και πηγαίνουν πίσω στο φορέα της οργανικής τους θέσης και έρχονται άλλα παιδιά που έχουν κέφι. Την κάνανε την έρευνα. Την κάνανε. Σε τι συμπέρασματα καταλήξανε. Είπαμε πριν ο διοικητής, μην μπερδευόμαστε τον κύριο Ρογκάκου. Ο κύριο Ροντάκου ετύχανε επικεφαλής όλων των 12 τομέων των 300 υπηρετών και από τη θέση της μαζί με τους υπευθύνους των τομέων διάβαζαν. Ο διοικητής, γι' αυτό όποιος έγραψε τον νόμο ήξερε γράμματα, τον επιτελικό κεφάλαιο Δέλτα, δεν διαβάζει τις εκθέσεις, δεν δίνει οδηγίες, δεν αξιολογεί τις καταγγελίες όπως γινόταν πριν. Ποια θέλει να μπει μπροστά, πιο πίσω. Άρα ασκεί διοίκηση, βάζει στοχοθεσία και κάνει στρατηγική. Έτσι είναι τα σύγχρονα μαγαζιά. Ωραία. Αλλιώς παίζει στη Β' Εθνική. Ωραία. Τι έκανε, σε τι συμπέρασμα κατέληξε σε σχέση τελείωσε με την έκθεση και την έδωσε στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό που είχε δώσει το 18 την παραγγελία. Τι λέει αυτή. Υπήρξαν στραβά. Δεν γνωρίζω το περιεχόμενο. Ό,τι γνωρίζω καθόλου είναι από αυτά που έχω διαβάσει στις εφημερίδες και συνομιλίες με τους επιθεωρητές. Εντόπισαν πολλές αδυναμίες σε κάποια συμπεράσματα. Συγκεκριμένα, ξέρετε. Όχι. Αν οι αδυναμίες αυτές αφορούσαν σε πειθαρχικές διώξεις που θα έπρεπε να ασκηθούν για συγκεκριμένα πράγματα. Το ξέρετε. Τέλος, υπάρχουν 2 προτάσεις. Μία είναι για την άσκηση πειθαρχικών διώξεων από τα αρμόδια προς τούτο πειθαρχικά όργανα. Και η άλλη είναι να δοθεί. Να επιστραφεί ένα ποσό. Αν υπάρχει χρηματική, ας πούμε, ποινή. Από τον ανάδογο. Και το τρίτο είναι να σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, εδώ πρόκειται για προκαταρκτική, θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς, για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών. Γιατί πολλές φορές ακούγεται σφαλμένο ότι οι εκθέσεις σε ΕΑΔ καταγγέλνουν σε αναζήτηση ποινικών ευθυνών. Βασικά μαθήματα ποινικής δικονομίας δεν χρειάζεται να είναι κανείς πολύ ειδικός. Όχι. Ο αρμόδιος εισαγγελέας διαβάζει, παραγγέλει συμπλήρωση, άλλες ειδικότερες ανακριτικές πράξεις. Το γενικό, κύριε Μπίνη. Το ειδικό είναι. Πάμε για αυτή την έκθεση. Πάμε στο ειδικό. Ναι. Έτσι. Πάμε στο ειδικό, κύριε Μπίνη. Με βάση το πόρισμα που έχουμε διαβάσει, έτσι, έχει κατατεθεί και από την κυρία Ρογκάκου εδώ στο... Τα θέματα που είχε να αντιμετωπίσει και κατέληγε το πόρισμα ήταν τα εξής 3. Το ένα ήταν ότι θα έπρεπε, πρότεινε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πόρισμα προς την Εργοσέ να ασκηθούν επιθαρχικές διώξεις σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίες ασκήθηκαν, κατέληξαν όπως κατέληξαν, αθώθηκαν στο τέλος όλοι. Το δεύτερο ήταν ότι θα έπρεπε να αναζητηθεί πάλι από την Εργοσέ ένα ποσό 1.307.000 ευρώ από την κοινοπραξία τομία Alstom ως αχρεωστήτος εισπραχθέν, το οποίο και αυτό έγινε και εισπράχθηκε, όπως είπε η κυρία Ρογκάκου. Και το τρίτο ήταν ότι έδινε κάποιες οδηγίες για κάποια άλλα διαδικαστικά θέματα της σύμβασης, για την εκτέλεση της σύμβασης, προς τη διοίκηση της Εργοσέ. Και ότι στη συνέχεια αυτό το πόρισμα, όπως είπατε πολύ σωστά, πήγε στον εισαγγελέα για να υπάρξουν, για να δει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες έναντι και των ανθρώπων της Εργοσέ και έναντι του αρμόδιου υπουργού που τότε ήταν ο κύριος Καραμαλής. Ξέρετε, εάν το πόρισμα αυτό που πήγε στον κύριο εισαγγελέα του οικονομικού εγκλήματος οδήγησε στην άσκηση ποινικής δίωξης έστω και ενός ανθρώπου, ή αν μπήκε στο αρχείο για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δεν το γνωρίζω. Η κυρία Ρογκάκου έχει πολύ καλύτερη εικόνα λόγω της προηγούμενης διοικητρίας, όχι της αναπληρώτριας διοικητρίας. Αλλά αυτό που γνωρίζω και πρέπει να καταγράψω είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει μηχανισμός παρακολούθησης των συστάσεων των πορισμάτων. Εδώ βέβαια δεν είναι διοικητικό το πόρισμα. Ήρθε για να κλείσει η εισαγγελική παραγγελία που είχε μπει τον 11ο του 18. Για πρώτη φορά υπάρχει παρακολούθηση και πας στον ελεγχθέντα φορέα και λες: τι κάνατε, ασκήσατε πειθαρχική δίωξη, πώς τη βάλατε στο συρτάρι, αναζητήσατε τα λεφτά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα,
προχωρήσει στην υλοποίηση των συστάσεων, μπορεί να είναι να βάλει ένα σύστημα. Η κυρία Ρογκάκου είπε ότι όλα αυτά γίνανε. Γίνανε γιατί υπάρχει σύστημα τώρα που στο επιτρέπει. Πριν δεν υπήρχε. Ναι. Δεν υπήρχε καμία παρακολούθηση των συστάσεων. Εσείς το αμφισβητείτε αυτό ότι γίνανε οι συστάσεις σε ΑΔ, ότι υλοποιήθηκαν? Δεν έχω γνώση. Δεν έχετε γνώση. Ούτε ξέρετε αν έβαλε στο αρχείο τη δικογραφία ο εισαγγελέας? Δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι το εισαγγελέας γενικά ως. Όταν λαμβάνει γνώση ενός πορίσματος. Πολύ μάλλον τώρα που εξετάζει και αναλόγως πράγματι. Που συνδεόταν με συγκεκριμένη προκαταρκτική παραγγελία, προκαταρκτική γενέα προκαταρκτικής, το παίρνει, το διαβάζει και κάνει όποια ενέργεια κρίνει αυτό σκόπιμη. Συμπληρωματική, κύρια ανάκριση κτλ. Εντάξει. Πέστε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ πολύ. Είστε. Κατάλαβα. Σας λέω πάντως κιόλας ότι ο εισαγγελέας έβαλε την υπόθεση στο αρχείο. Έτσι. Για ό,τι μπορεί να προέκυπτε από αυτή την εντολή που έδωσε. Πάμε τώρα. Υπάρχει... Αυτά βέβαια με την παραγγελία του 18 και τι ίσχυε τότε. Έτσι, μην κρίνουμε τώρα σήμερα το 23 και μετά από αυτό το τραγικό γεγονός. Είναι άλλα γεγονότα. Εκεί εξεταζόταν. Αυτό δεν σχετιζόταν με το. Με την εισαγγελική του 18. Προφανώς δεν σχετιζόταν. Ήταν η σύμβαση 7-17, αν έγινε σωστά ή δεν έγινε σωστά. Αν υπήρξαν καθυστερήσεις, αν ήταν δικαιολογημένες οι καθυστερήσεις. Ό,τι περιέγραφε ο κ. Εισαγγελέας στην εντολή του. Έτσι ακριβώς. Πάμε λοιπόν. Γνωστοποίηση έκθεση ελέγχου 30 Σεπτεμβρίου του 2021 υπογράφεται από την κυρία Ρογκάκου. Υπάρχει και μια συνημμένη έκθεση ελέγχου ή από 27/9/2021 έκθεση ελέγχου. Αυτό λοιπόν το έγγραφο που περιέχει το πόρισμα, έτσι, το διαβαστικό έγγραφο είναι αυτό. Λέει ότι πίνακας διανομής προς ενέργεια στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών και στην Εργοσέ και κοινοποίηση στο Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Αυτό θέλετε να μας εξηγήσετε? Συνηθισμένη λίστα αποδεκτών. Εδώ ο εισαγγελέας ήταν έτσι κι αλλιώς λόγω του ότι έκλεινε η προκαταρκτική. Έτσι. Πάντα πηγαίνει βέβαια όταν υπάρχουν υπόνοιες για τέλεση, για δική του αξιολόγηση, ακόμα και όταν πρόκειται για απλό διοικητικό έλεγχο. Β. Οι ελεγχόμενες, παύλα, εμπλεκόμενες υπηρεσίες για δικές τους ενέργειες, πειθαρχική, υλοποίηση και στους, αν πρόκειται για έλεγχο που δεν αφορά Υπουργείο, στον υποπτεύοντα. Υποπτεύουσα υπουργό, όταν πρόκειται για ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή για μια ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου, για να λάβει γνώση δεδομένου ότι υπάρχει κάποια σχέση. Εντάξει. Όταν λέει προς ενέργεια, λοιπόν, η συγκεκριμένη δύο και προς κοινοποίηση στον υπουργό, αυτό τι σημαίνει, ότι ο υπουργός είχε να κάνει κάτι ή απλώς ενημερώνονταν? Είναι για γνώση του και από εκεί και πέρα αυτό μπορεί να εισφέρει στοιχεία σε κάποιες γενικότερες αποφάσεις ή δράσεις του όσον αφορά την εποπτεία των νομικών προσώπων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου του. Ευχαριστώ. Και κάτι τελευταίο. Κυρία Γεροντίδου, πριν την ΕΑΔ ήταν στην ΕΔΕΛ? Την χάνουμε συνάδελφοι δις. Μία στο Γενικό Λογιστήριο, όπου ήταν η αρχική οργανική μου θέση μετά από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Τρεις. Μετά στο Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης που συνυπηρετήσαμε. Τρίτη φορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ως επιθεωρήτρια της ΕΔΕΛ, το θυμάμαι γιατί τότε προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπο να επιταχύνουμε και ευτυχώς που βγήκε αυτό το πόρισμα, έκλεισε αγγελική παραγγελία. Γιατί φανταστείτε να είχε γίνει το δυστύχημα χωρίς και να εκκρεμούσε για 5-6 χρόνια η εντολή αυτή. Ωραία. Είχε εμπλακεί πάλι με την ιδιότητα βέβαια του επιθεωρητή της ΕΔΕΛ. Πάλι με την 717. Ναι, στο ίδιο λίγο πολύ αντικείμενο. Στο ίδιο λίγο πολύ αντικείμενο. Ξέρετε, αυτή η σύμβαση 717 έχει και μια συμπληρωματική σύμβαση. Το ξέρετε αυτό? Περισσότερο από τα μέσα, ότι υπήρξαν κάποιες συμπληρωματικές συμβάσεις, οι οποίες ουσιαστικά. Υπήρξαν συμπληρωματικές. Γίνεται συζήτηση αν αυτές εφήλονται για την κολλησιεργία. Λοιπόν. Όταν η κυρία Γεροντίδου λοιπόν ήταν στην ΕΔΕΛ, εξέδωσε ένα πόρισμα στο οποίο αναφέρει ότι καλώς πρέπει να υπογραφεί η συμπληρωματική σύμβαση, δεδομένου ότι δεν μεταβάλλει το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης 717. Το ίδιο είπε και το ελεκτικό συνέδριο και έδωσε το πράσινο φως για να υπογραφεί η συμπληρωματική σύμβαση. Στη συνέχεια όμως, και εδώ είναι το παράδοξο και θέλω τη γνώμη σας, η ίδια η κυρία Γεροντίδου που είπε ότι πρέπει να υπογραφεί η συμπληρωματική σύμβαση γιατί δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης 717, όταν πάει και καταθέτει ως μάρτυρας στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, της λέει ότι κακώς υπογράφηκε η συμπληρωματική σύμβαση της 717, γιατί αλλάζει το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης. Ναι, πέρασα δεδομένο τις τρεις αναφορές που κάνετε,
Θεωρώ ότι θα πρέπει να ερωτηθεί ενδεχομένως ένα αρμόδιο εισαγγελική λειτουργό. Γιατί εσείς πέστε μου, γιατί αυτή αλλαγή. Επειδή ήσασταν τρεις, όπως είπατε, συνάδελφος. Έτσι. Και βλέπω ότι έχετε και περιστατωμένη άποψη για όλα. Θα έλεγα ότι τα δύσκολα τεχνικά θέματα, επειδή για να γράψεις όχι 200, 10 σελίδες και να μην κάνεις συζήτηση καφενείου, θέλουν πολύ κόπο, χρόνο, εξειδικευμένες γνώσεις. Και οτιδήποτε γράφεις σε μία έκθεση, είτε αφορά προς μία την άλλη κατεύθυνση, πρέπει να είσαι στέρεα γειωμένος, γιατί μπορεί. Και δεν σπάνιο το φαινόμενο, αν και καταφέραμε, περάσαμε διάταξη στην ΕΑΔ να παίρνουν νομική βοήθεια, να υποβάλουν εναντίον σου μηνύσεις τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Γι' αυτό οι επιθεωρητές έχουν πρότυπο αυτή τη φορά. Δεν γράφουν στον αέρα, αλλά ό,τι γράφουν πρέπει να αιτιολογείται. Πώς γίνεται αυτό, όχι 180. Δεν έχω άποψη. Μπορεί να επέπεσαν στην αντίληψή της κάποια νέα πραγματικά περιστατικά. Μετά που έφυγε. Την οποία την οδήγησαν, αλλάξει γνώμη, παίρνοντας ως δεδομένο βέβαια, αναφέρατε τρεις περιπτώσεις τα οποία εγώ δεν τα έχω διαβάσει. Αλλά εάν ισχύει και μετά μεταστροφή, πρέπει να ερωτηθεί γιατί άλλαξε γνώμη. Και γνώμη η οποία είναι κόντρα στη γνώμη του Ελεκτικού Συνεδρίου. Όχι, και στη δική της. Ναι, πάλι τώρα το Ελεκτικό Συνέδριο τι είχε υπόψη του για να κρίνει, πρέπει να εξεταστεί. Στη δική της. Λοιπόν, πώς το σχολιάζετε. Πρέπει να ερωτηθεί η κυρία Γεροντίδου. Είναι λογικό, σας φαίνεται λογικό αυτό. Αν δεν είχε νέα πραγματικά ή νομικά περιστατικά, όχι. Δεν έχω ερώτηση. Μπορούσαν να προκύψουν μετά την απομάκρυνσή της, να έρθουν σε γνώση της. Κύριε Φωτήλα, δεν έχετε το λόγο. Κύριε Κόκαλη, εσείς έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Μαρτής, είπατε να ερωτηθεί. Καλό δεν θα ήταν να έρθει ως μάρτυρας. Για να μην είμαστε όλοι ταυτόχρονα δικηγόροι, δικαστές, γιατροί κτλ. Αυτοί που έχουν την οικία αρμοδιότητα να αναπτύξουν. Την καθήλυνη, την κατατόπο. Και τα δύο. Σε ένα. Το είπα για οικονομία χρόνου. Μάλιστα. Την καλούν και ναι. Την εξετάζουν. Μάλιστα. Αν ήμουν εγώ που έκανα τον κατάλογο μαρτύρων, θα το σκεφτόμουν. Μάλιστα. Χρόνος, πόση, αξία. Πώς κρίνεται όμως το γεγονός, αφού βλέπω ότι εμείς ζητάμε να έρθουν μάρτυρες, αλλά παρόλο που και κατά τόπο και καθήλυν είναι αρμόδια η επιτροπή, δεν τους καλεί. Εκτός ύλης και θέματος, αδιάβαστος. Μάλιστα. Τώρα είστε αδιάβαστος. Την χάνω εγώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα είστε αδιάβαστος. Θα μου πείτε και μετά για τις ειδικές ανακριτικές πράξεις. Λίγο η τελευταία ερώτηση. Έχω σκουριάσει πολύ από τότε. Μάλιστα. Τα θυμάμαι ακροθυγώς. Μάλιστα. Είπατε πριν, καταρχήν επειδή δεν γνωρίζετε το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τους λόγους που εξηγήσατε, δεν θα σας υποβάλω πολλές ερωτήσεις, μόνο 2-3. Ίσως να παρανόησα εγώ, αλλά θέλω λίγο να το διευκρινιστεί. Ίσως, επαναλαμβάνω. Παρακαλώ. Είπατε ότι η παραγγελία του 18 με την 7-17 και με το τραγικό δυστύχημα δεν σχετίζεται. Ή μπορεί να παρανόησα, ειλικρινά, σε αυτό που ρώτησε. Πολύ λογική ερώτησή σας. Είπα ότι η παραγγελία που εδόθηκε το 18, ο εισαγγελικός λειτουργός είχε λάβει υπόψη του κάποια συγκεκριμένα πραγματικά ναι. Περιστατικά και νομικά. Ναι, ναι. Φανταστείτε ότι τότε από το 18 αυτός ο εισαγγελικός λειτουργός μέχρι τον 9ο του 21 δεν είχε καμία ενημέρωση από τους ειδικούς προανακριτικούς που είμαστε, που πάμε. Δηλαδή, πρωτού φτάσουμε στο τραγικό γεγονός, φανταστείτε τώρα από το 18 μέχρι το 21 σε αυτή την υπόθεση, ο εισαγγελέας έχει στο μυαλό του το Μάρτιο του 18. Πόσα γεγονότα έχουν μεσολαβήσει. Επομένως, όταν ήρθε αργοπορημένα αυτό το πόρισμα, αν είμαστε ειλικρινείς τώρα, μετά από 3,5 χρόνια και ο εισαγγελικός λειτουργός θα έχει ξεχάσει την υπόθεση, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα περιστατικά. Ίσως θα έπρεπε να γίνει τώρα μια συμπληρωματική, μια νέα. Αν και επειδή ακριβώς ήταν πολύ καλή η δουλειά, και το κρίνω από το γεγονός ότι διάβασα πως και η Τριμελής Επιτροπή εν συνεχεία, αλλά και το έργο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, εν πολύ στηρίχθηκε στα πραγματικά περιστατικά, γιατί όλο αυτός ο όγκος πληροφορίας να τον ταξινομήσει κάποιος και να μπορείς εύκολα να τον βρεις, να τον αξιολογήσεις, να στηρίξεις συμπεράσματα, είναι πολλή δουλειά και μπορεί να καλύφθηκε. Αλλά μην κάνω εικασίες τώρα. Πρώτα απ' όλα δεν θα ήταν ο ίδιος εισαγγελικός λειτουργός. Πάμε σε άλλα προβλήματα. Το 18 άνθρωπος που είχε διαβάσει τις κούτες το Σεπτέμβρη θα ήταν κάποιος που πρέπει να το ξαναπιάσει από το μηδέν ενδεχομένως.
Γιατί σας το ρωτώ αυτό? Διότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εξαιτίας της 717. Όχι για τα οικονομικά αδικήματα, για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ναι. Είπατε πριν, καταρχήν δεν γνωρίζετε πρόσωπα καταστάσεις από το πόρισμα, τον κύριο Κατσούλη το γνωρίζετε? Όχι, νομίζω από τις εφημερίδες είναι κάποιο από τους υπαλλήλους της Εργοσέ. Ναι. Όχι. Γνωρίζετε την καταγγελία που έκανε δημόσια για αλλαγή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης το 22, Απρίλιο του 22? Όχι, δεν το γνωρίζω, κύριε Κοκαλή. Μάλιστα. Σε σχέση με το πόρισμα, αν γνωρίζετε τι, αλλά είπατε δεν γνωρίζετε και το πόρισμα. Θέλω να σας πω κάτι τελευταίο. Κοινοποιείται για γνώση. Είπατε στον εποπτεύων. Εσείς, και πολύ σωστά, και μπράβο σας, έτσι όπως το περιγράψατε, κοινοποιείται στον πάνω, στον πιο πάνω, στον υπουργό, ότι οι από κάτω κάνουν πάρτι. Υπάρχει διαφθορά. Αυτό είναι κρίση, εάν θέλετε να διατυπώσετε. Να καταλάβω ότι άμεση ενέργεια, άμεση αμεσότατη, όπως ο εισαγγελέας, να μην μπορεί να κάνει. Δεν πρέπει όμως να υποψιαστεί. Δεν πρέπει να κάνει κάποιες ενέργειες. Δηλαδή, σαν να έρχεται μια καταγγελία σε εσάς που είστε ο διοικητής ήσασταν, ότι η από κάτω σας, βέβαια δεν είναι ίδιο το παράδειγμα, συγγνώμη, όταν εποπτεύεις... Είναι λίγο πιο μακριά, ναι. Είναι, ναι, αλλά για σοβαρά όμως τα δικήματα. Εύλογη απορία σας. Θα έλεγα αυτό ένας σύγχρονος οργανισμός σαν την ΕΑΔ οφείλει να το προτάξει, δηλαδή να βρει τα προβλήματα με τις δημόσιες προμήθειες, να τις αναδείξει στον οικείο υπουργό και να του πει πρέπει να αλλάξει την κείμενη νομοθεσία. Γιατί υπάρχουν κενά και υπάρχουν και αναποτελεσματικότητα ή και παράθυρο διαφθοράς. Αλλά θα έλεγα αυτό, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, έχει να κάνει πιο πολύ σχέση με το πόσο καλά οργανώνονται αυτά τα γραφεία, έτσι ώστε η διαφορετική πληροφορία που έρχεται από τις πολλές πηγές να μπορεί κάποιος να την προτεραιοποιεί. Και να κάνει αυτό που λέμε τώρα, που δουλεύουμε πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα, την άσκηση χάραξης πολιτικής βάσει πραγματικών δεδομένων, το evidence-based policy making. Τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι ακριβώς αυτό. Πες μου τι βλέπεις, όχι μόνο διαφθορά και χαμηλή αποτελεσματικότητα. Γιατί αργεί η δικαιοσύνη? Αν έχουμε κάνει 10 ελέγχους, πρέπει να τις πάρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή ο Υπουργός Ανάπτυξης και να πει, παιδιά, κάτι πρέπει να αλλάξουμε, να αγοράσουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, να αλλάξουμε την νομοθεσία, να εκπαιδεύσουμε τους υπαλλήλους μας. Αλλά τώρα αυτό νομίζω εκφεύγει λίγο του συγκεκριμένου. Όταν όμως. Συνοργανωμένο ένα γραφείο. Όταν έρχεται ένα πόρισμα της πλέον αποκλειστικά αρμόδιας αρχής, όχι μια ανώνυμη καταγγελία. Προσέξτε. Ναι, σωστό. Δεν είναι μια ανώνυμη καταγγελία. Μαζί με τις άλλες χίλιες. Όταν η επίσημη αρχή που καταπολεμάει τη διαφθορά στη χώρα μας έρχεται ένα πόρισμα προς γνώση ότι η κάτω σου, ο φορέας, γίνεται πάρτη διαφθοράς με μια σύμβαση που έχει να κάνει με την ασφάλεια. Δεν πρέπει, κατά την άποψή σας. Να πούμε ότι αυτός ο έλεγχος δεν πρόκειται να λύσει όλα τα θέματα του και αυτό είναι εσφαλμένη συζήτηση που κάνουμε του σιδηροδρόμου. Ο έλεγχος πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος. Ελεγχτικά πρότυπα θα πας να δεις αυτά ακριβώς για να τελειώσει 3 μήνες. Αλλιώς κάνεις 4 χρόνια. Σε άλλη βέβαια περίπτωση, π.χ. θέμα διαφθοράς σε εξετάσεις οδηγών, και αυτό έχει σχέση με το γραφείο. Γιατί τώρα ο υπουργός αυτό το μικρό επίπεδο διαφθοράς, αλλά που πονάει. Θυμάμαι, είχαμε κάνει πολλούς ελέγχους. Μας πήραν τηλέφωνο από το Υπουργείο και πήγαμε και βοηθήσαμε στην αλλαγή της νομοθεσίας πώς μπορούμε να βάλουμε αυτόματες δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε να μειωθεί η διαφθορά στις εξετάσεις. Επομένως, τώρα, αναλόγως στην περίπτωση, πρέπει να έχει. Τι θα έλεγα εγώ, πρέπει να έχει καλό γραφείο, να έχει μοιράσει ωραία την ύλη. Και όταν σου έρχεται ένα καλό καμπανάκι, όχι μια ανώνυμη καταγγελία, κάπου είδα τον κόκκινο. Όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τρώει ο κόκκαλης ψάρια, άρα τα παίρνει. Ναι. Αν μας πει τώρα πού, σε ποια ταβέρνα, με ποιον και από πού είναι τα λεφτά για τα ψάρια, αλλάζει. Μάλιστα. Να αντιδρά. Αλλά αυτό έχει σχέση με την ευρύτερη λειτουργία της δημόσιας δίκης. Άρα η κοινή λογική. Η κοινή λογική λέει ότι πρέπει να αντιδρά πάντα. Η κοινή λογική. Αυτό θα θέλει αξιολόγηση το πώς λειτουργούν τα γραφεία των υπουργών. Μάλιστα.
Πώς επιλέγονται οι μετακλητοί. Ρωτάμε την κρίση ενός ανθρώπου ο οποίος υπηρέτησε εκεί και είπα είναι η κρίση σας. Δεν πειράζει, ευκαιρία και με είναι χαρά μου να μιλάω με τους Έλληνες βουλευτές και να δίνω απαντήσεις όπου μπορώ. Δεν ήταν, επαναλαμβάνω, μια ανώνυμη καταγγελία. Ήταν η ίδια η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε έναν οργανισμό. Θα έλεγα, επειδή είμαι πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ναι. Οι υπουργοί, ειδικά όταν έχουν μεγάλα νομικά πρόσωπα στην εποπτεία τους, και όλο το πλέγμα και τον ΔΕΚΟ και τον υπηγετό ΔΕΛΤΑ θέλει να το δούμε από την αρχή, έτσι ώστε να σφίξει το πλαίσιο εποπτείας και λήψη αποφάσεων προτού γίνει η κακή χρήση των ευρωπαϊκών εθνικών πόρων. Εάν ήσασταν εσείς υπουργός και το παίρνατε αυτό προς γνώση που έστειλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τι θα πράτατε εσείς? Δεν έχω διατελέσει και δεν έχω άποψη. Υποθετική ερώτηση. Δεν ξέρω. Αναλόγως τώρα πόσα εισερχόμενα θα είχα κάθε μέρα και τι καλό γραφείο θα είχα. Άρα δεν έχω άποψη. Δεν μπορώ να εισφέρω. Συγγνώμη. Εντάξει. Καταλαβαίνω την αδυναμία να πείτε την άποψή σας, αλλά πάνω απ' όλα είναι κρίση. Δεν είναι πραγματικό δεδομένο, είναι κρίση. Την καταλαβαίνω απόλυτα. Και την συμμερίζομαι, κύριε Μπίνη. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κόκαλη, για την τήρηση του λόγου. Τον λόγο τώρα έχει η κυρία Αποστολάκη για 15 λεπτά. Κύριε Μπίνη, μας μιλήσατε για το διορισμό σας στην αρχή. Πώς διοριστήκατε, πώς επιλεγήκατε? Για πρώτη φορά, λοιπόν, με τη σύσταση της ΕΑΔ, υπήρξε συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής του διοικητή, σε αντίθεση με τους 6 προηγούμενους φορείς, όπου ο επικεφαλής των 5 εκτικών φορέων ήταν αποκλειστική απόφαση ενός και μόνο ανθρώπου, του Υπουργού. Του εποπτεύοντος, δηλαδή των μεταφορών και των υποδομών, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Υγείας, ο Υπουργός Υγείας. ΓΕΔ, ο Υπουργός Εσωτερικών. Και η ΓΕΓΚΑΘ φυσικά ήταν μετακλητός υπάλληλος, Γενικός Γραμματέας. Με την ΕΑΔ για πρώτη φορά, μεταβατικά, μιας και δεν υπήρξε ούτε μία μέρα καθυστέρηση, αντίθετα επιτάχυνσης, 2 χρόνια εγώ μεταβατικά, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου και μετά από ακρόαση για πρώτη φορά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, μακάρι το επόμενο βήμα να είναι ο επικεφαλής της Εκκλησίας Διαφάνειας να παίρνει τα 2/3. Αν και η προσωπική μου άποψη είναι ότι όσον αφορά αυτές τις πλειοψηφίες για το διορισμό των επικεφαλής των εξαιρετικών αρχών, έχουν άλλα προβλήματα νομιμοποίησης κτλ. Και μετά, μόλις έληξε η διετία, ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός και πήρα κλειστή πενταετία, στη διάρκεια της οποίας παραιτήθηκα. Πώς εμφανίστηκαν για τη θέση, ξέρετε? Αν δεν έχετε την καλοσύνη, κυρία Αποστολάκη, πείτε μου πάλι. Πόσοι εμφανίστηκαν για τη θέση σας, υποψήφοι, ενδιαφερόμενοι? Νομίζω γύρω στους 12-15. Επιλεγήκατε με ευρεία πλειοψηφία ή μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία σας επικύρωσε το διορισμό σας? Στον πρώτο διορισμό μου, για τη διετία, μιας και είχα συνεργαστεί με αρκετούς βουλευτές και από άλλες παρατάξεις με την ιδιότητα του στελέχους του ΟΣΑ, καμία αρνητική ψήφο. Στη δεύτερη φορά, επειδή ήδη είχε φανεί η δράση της ΕΑΔ με τις αποφάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Γι' αυτό και ήδη είπα ότι μπορεί το επόμενο βήμα, αν πει σε ενίσχυση ανεξαρτησίας, μπορεί να είναι να μπει αλθρία αλληλεγγύη του κανονισμού Βουλής τα δύο τρίτα ή τα τρία πέμπτα. Κάτι το οποίο δεν μου βγάζει νόημα. Δηλαδή, εσείς αναφερθήκατε στην τεράστια πρόοδο της ΕΑΔ, την οποία ισχυρίζεστε. Όχι, δεν ισχυρίζομαι εγώ, είναι σε διεθνείς εκθέσεις. Ναι. Δεν αναφέρθηκα σε δική μου κρίση. Αναφέρεστε λοιπόν σε στοιχεία διεθνών εκθέσεων. Το λέω αυτό, ξέρετε, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και άλλα στοιχεία διεθνών εκθέσεων, τα οποία δεν μας αρέσουν. Οπότε, ξέρετε, υπάρχει αυτό το κατά το δοκούν. Αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι είστε ένας έμπειρος άνθρωπος. Οπότε θα επιμείνω στο ισχυρίζεστε. Με βάση στα στοιχεία διεθνών οργανισμών. Λοιπόν, με βάση αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, έχουμε μια ΕΑΔ η οποία επιταχύνει, η οποία παρουσιάζει ελέγχους με περιεχόμενο και μου λέτε ότι με βάση αυτή την πρόοδο στις εργασίες της ΕΑΔ καταψηφίζεστε? Δεν θα έπρεπε, γιατί ξέρετε, ελεγχόμενο συνήθως είναι ο κυβερνών.
Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση η αντιπολίτευση, η οποία είδε αυτά τα στοιχεία της πρόοδου, τα αντικειμενικά, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς σας, ήρθε μετά από αυτό να καταψηφίσει, ενώ στην πρώτη σας εκλογή υπερψήφισε, βγάζει νόημα? Νομίζω αυτό έχει σχέση με μια πάγια παθογένεια της ελληνικής και όχι μόνο δημόσιας διοίκησης, και έχω ασχοληθεί έτσι και σε επίπεδο μέσω του ΟΣΑ με όλα τα κράτη-μέλη του ΟΣΑ και πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εργαλειοποίηση των θεσμών καταπολέμησης. Η εργαλειοποίηση θα είχε προκύψει από τον πρώτο διορισμό σας. Καταπολέμηση διαφθάρα στον πρώτο διορισμό, επειδή ακριβώς είχα συνεργαστεί π.χ. με τον κύριο Κατρούγκαλο και με άλλους βουλευτές στο πλαίσιο παροχής τεχνικής βοήθειας σαν υπάλληλος του ΟΣΑ. Θα ήταν δύσκολο και κάποιο να πει ότι δεν έχω τα προσόντα. Από εκεί πέρα, τώρα στη διάρκεια τη θητεία μου. Δεν είναι θέμα προσόντων. Τα προσόντα τα έχετε συνήθως πλέον. Δεν τίθεται θέμα προσόντων. Είναι άλλου είδους η αξιολογική κρίση. Εν πάση περιπτώσει, όμως, για να μην. Ναι, κάνει ότι η αντιπολίτευση θεώρησε πως δεν. Σαν πρόσωπο δεν έκανα καλά τη δουλειά μου. Ωραία. Κάποιοι κατεψήφισαν. Κάποιοι απλά δεν. Πάλι έδωσαν. Άρα αυτό είναι μια αρνητική κρίση. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε κάποια πολιτική ένταξη, κάποια κομματική ένταξη? Όχι. Βλέπω εδώ ότι με βάση την έκθεση των επιθεωρητών που ήταν κάποτε υφιστάμενοι σας, ο κύριος Πλειοτόπουλος και ο κύριος Τραπεζιώτης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 100 του νόμου 4622, η εφαρμογή και η υλοποίηση των προτάσεων που περιλαμβάνονται σε εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου είναι υποχρεωτική για τους ελεγχόμενους φορείς. Οι φορείς, αρχές, υπηρεσίες οφείλουν εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της σχετικής έκθεσης επιθεώρησης να ενημερώνουν την αρχή για ενέργειες τις οποίες προέβησαν για την υλοποίηση των προτάσεων της έκθεσης. Και στην έκθεση εσείς, απευθυνόμενοι προς την ΟΡΓΟΣΕ, λέγατε κατόπιν των ανωτέρων, παρακαλούμε όπως εντός της τασόμενης προθεσμίας μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας προς υλοποίηση των προτάσεων του κεφαλαίου προτάσεις της υπόψη έκθεσης. Αυτό το follow-up που λέμε τώρα κι εμείς στα ελληνικά, το παρακολουθήσατε? Είναι ακριβώς αυτό που ανέφερα προηγουμένως και έχετε πολύ σωστά εντοπίσει τη σχετική δάφιο. Είναι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός παρακολούθησης, γιατί πολλές φορές στους προηγούμενους οργανισμούς βγαίνανε προτάσεις και κανείς δεν ήξερε αν υλοποιούνται ή όχι. Με αυτή τη διάταξη καθίσταται υποχρεωτική εφαρμογή. Ισχύει. Ναι. Βέβαια υπάρχουν στο δικαστήριο κάποιες. Εντάξει, εσείς τι κάνατε, πες μου, πείτε μου, εσείς υπηρεσία εννοώ και εσείς φυσικά ως εποπτεύων, σε σχέση με το να υλοποιηθεί αυτή η πρόνοια, η τόσο σημαντική, για να μην είμαστε στο κενό γράμμα. Ζητάνε τη στοιχεία από τον ελεγχθέντα φορέα για την υλοποίηση, τα οποία. Όχι, για το συγκεκριμένο μιλάμε. Για το συγκεκριμένο μιλάω. Από την ΕΡΓΟΣΕ. Για τα οποία πρέπει να υπάρχει στην ΕΑΔ έγγραφο που να λέει ασκήθηκαν οι πειθαρχικές διώξεις, αναζητήθηκαν τα χρεωστήτως καταβληθέντα. Υπάρχουν αυτά τα έγγραφα στην ΕΑΔ, δηλαδή τι εννοώ? Δεν το ξέρω γιατί αποχώρησα. Θεωρώ όμως ότι η κυρία Ρογκάκου. Να σας το πω πρέπει και μπορεί να τα έχει προσκομίσει. Να σας το πω διαφορετικά σε συνδυασμό και με αυτή σας την απάντηση. Εάν εσείς σήμερα δεν είχε επέλθει αυτή η ευχάριστη, αντιλαμβάνομαι, εξέλιξη της σταδιοδρομίας σας και εξακολουθούσατε να είστε διοικητής της ΕΑΔ και ερχόσασταν εδώ ενημερωμένος. Θα είχατε μαζί μου την αλληλογραφία. Θα είχατε την αλληλογραφία. 10 πήγε το χαρτί, 20 απάντησαν, ισκήθησαν οι πειθαρχικές διώξεις, αθώθησαν ή όχι. Και αν σας ρωτούσα εγώ σε σχέση με αυτό το πόρισμα της ΕΑΔ, θα ήσασταν σε θέση προφανώς να μου απαντήσετε? Όχι στη λεπτομέρειά του, την τεχνική. Δεν μιλάω για την τεχνική λεπτομέρεια. Μιλάω για συγκεκριμένα ζητήματα κομβικά, όπως είναι για παράδειγμα ο γεωγραφικός διαχωρισμός της σύμβασης, που αποτελεί κομβικό σημείο για τις ασκηθήσεις κατόπιν ποινικές διώξεις. Νομίζω θα ήταν εσφαλμένο, πρώτον γιατί δεν την χάνω μηχανικός, δεύτερον γιατί ο 4622 δεν επιτρέπει να διαβάζεις. Θα μπορούσα να κάνω μια προετοιμασία με τους επιθεωρητές, βέβαια, ακριβώς για να σας απαντήσω. Εντάξει. Αλλά κατά τη γνώμη μου το ορθότερο, για να σας βοηθήσω, θα ήταν να πάρω, και τώρα μπροστά κάποιο ερώτημα, βέβαια δεν έχω το ρόλο τώρα, να κύριε πάρω έτσι Μπίνη, γραπτές Μπίνη, ερωτήσεις, είμαστε... να σας απαντήσω έτσι γραπτά για να δεσμεύομαι κιόλας. Κύριε Μπίνη, έχετε μιλήσει με την κυρία Ρογκάκου μετά το τέλος της εξέτασής της? Έχετε ορκιστεί, οπότε όχι. Δεν έχετε μιλήσει. Όχι, αλλά κάποια σημεία παρακολούθησα. Εντάξει, αυτό εννοώ. Παρακολουθήσατε την εξέτασή της? Όχι. Εντάξει. Όλοι, αλλά κάποια σημεία. Εντάξει, ναι. Μου αρκεί η απάντησή σας και αντιλαμβάνομαι ότι η απάντησή σας είναι κατόπιν όσων έχετε παρακολουθήσει.
Λοιπόν, εγώ έχω μια άλλη εκτίμηση και προφανέστατα η Επιτροπή τώρα απασχολείται με το να εξετάζει δύο ανθρώπους για ζητήματα στα οποία οι απαντήσεις έχουν αυτό τον ιρμό. Αλλά πάω στην επόμενη μου ερώτηση. Στο πόρισμα αναφέρεται ότι κατά την κρίση του ελεκτικού κλιμακίου η αμοιβή του πιστοποιημένου φορέα, του εμπειρογνώμονα, θα πρέπει να βαραίνει τον κύριο του έργου και όχι τον ανάδοχο, ώστε η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών του να μην εξαρτά οικονομικά από τον ανάδοχο, γιατί ο ανάδοχος είναι ο ελεγχόμενος, προκειμένου να διεκπεραιώνει το έργο του ανεμπόδιστα και κυρίως ανεξάρτητα. Το είδατε εσείς αυτό? Το επισημάνατε? Διαβάζετε από έκθεση ή νομική διάταξη? Τι διαβάζετε τώρα? Όχι, δεν διαβάζω νομική διάταξη. Δεν θα υπήρχε σε νομική διάταξη κάτι τέτοιο. Θα υπήρχε, γιατί είναι σύγκρουση συμφερόντων. Κατά πόσο θα πρέπει να έχει οικονομική εξάρτηση ο πιστοποιών την πρόοδο εργασιών και την ποιότητά τους από αυτόν που τις εκτελεί. Ναι, δεν θα υπήρχε αυτό σε νομική διάταξη, γιατί είναι αυτονόητο ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων όταν ο ελεγκτής πληρώνεται από τον ελεγχόμενο. Σας ρωτάω λοιπόν εάν η ΕΑΔ, η ηγεσία της ΕΑΔ, είχε εντοπίσει αυτό το ζήτημα σε σχέση και αν είχε προβεί σε κάποιες ενέργειες. Είναι κατά την κρίση μου, όχι ως νομικού πρέπει να σας πω, έτσι, και τι να σας πω, και ένας τεχνίτης να ήμουνα ή ένας πυρηνικός επιστήμονας. Άρα όλη η φάσμα, ας πούμε, της γνώσης και της εμπειρίας. Εάν διάβαζα κάπου ότι θα έρθει ένας να ελέγξει και θα πληρωθεί για την εργασία του από τον φορέα που θα ελεγχθεί, θα γέλαγα, έτσι, επίοικος. Ναι, όχι, παρακολουθώ το λογικό ισχυρισμό σας. Θα έλεγα πρώτον ότι οι κανόνες σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες ή έργα ή άλλες πολιτικές και διαδικασίες θα πρέπει να γράφονται καθαρά στους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου και να υπάρχουν σχετικές διαδικασίες και δικλείδες ασφαλείας. Β. Ακριβώς ο ιδρυτικός νόμος σε ΕΑΔ αλλά και ο τρόπος με τον οποίο εισήγαγε για πρώτη φορά τα παγκόσμια ελεκτικά πρότυπα στην ελληνική ένωμη τάξη και ελεκτική πραγματικότητα αποτρέπει τη διοίκηση του φορέα, πράγμα που δεν γινόταν στο παρελθόν, από το να δίνει οδηγίες, να χαράσει το πλαίσιο του ελέγχου, το οποίο γίνεται μόνο αυτό που λέμε πρόγραμμα ελέγχου με βάση τα πρότυπα, εν προκειμένου την εισαγγελική παραγγελία, έτσι ώστε να είναι δυνατός εκ των υστέρων ο έλεγχος της ποιότητας, της πληρότητας αλλά και της συμμόρφωσης με τα ελεγκτικά πρότυπα. Επομένως, δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο έτσι όπως το είπατε ουσιαστικά ήταν ένα audit criterion αυτό. Αυτό θα έπρεπε ίσως, αν η νομοθεσία δεν το επιτρέπει, να αποτελέσει ερώτημα του ελέγχου. Να λέει δηλαδή η νομοθεσία περί δημοσίων έργων, 36-12. Δεν επιτρέπεται, γεννιέται το ελεγκτικό ερώτημα, πάει ο επιθεωρητής και ρωτάει ποιος πλήρωσε τον φορέα πιστοποίησης. Ο Άκτορ, ποιες ήταν οι δύο εταιρείες. Κακός. Παράβαση. Άλλος δεν έχει νόημα για μια έκθεση ελεγκτική που ανταποκρίνεται σε επαγγελματικά πρότυπα. Άρα δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο ήταν ερώτημα. Για να γίνει όμως ερώτημα, θα πρέπει να απαντάει όχι μόνο στην λογική, αλλά και σε κάποια νομική υποχρέωση. Έτσι γεννιούνται τα προγράμματα ελέγχου. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εσείς ως διοικητής έρχεστε και αναφέρεστε στο πλαίσιο. Όπως λέτε πολύ καλά, είναι και τεχνικά ζητήματα, δεν τα γνωρίζατε, λείψατε κτλ. Άρα, ίσως άνθρωποι που είχαν εμπλακεί ως τεχνικοί εμπειρογνώμονες για την συγκρότηση αυτού του προορίσματος θα ήταν χρήσιμη. Πάμε λοιπόν τώρα λίγο στην κυρία Γεροντίδου. Ναι. Μας είπε η κυρία Ρογκάκου ότι είχε άριστη συνεργασία μαζί της και αντιλαμβάνομαι ότι ήταν μια πολύ καλή υπάλληλος και ελεγκτής, αν κρίνω και από την αντίστοιχη πορεία της. Και εκείνη μαζί με εσάς είχε λαμπρή εξέλιξη. Το επιβεβαιώνετε? Δεν έχω άποψη. Η ΕΑΔ, και θέλω να οδηγήσω κανέναν, είχε 300 ελεγκτές επιθεωρητές. Αλλά δεν τη γνωρίζετε εσείς? Τη γνωρίζω, αλλά το έργο της, ναι. Εγώ δεν αξιολογώ το έργο των μείων επιθεωρητών, γιατί έχουμε επιθεωρητή, επικεφαλής και αναπληρωτή επικεφαλής τομέα, π.χ. δομημένο περιβάλλον, τοπική αυτοδιοίκηση, και επικεφαλής μονάδας ελέγχων. Άρα την αξιολόγηση απόδοσης των επιθεωρητών τη ενεργεί ο επικεφαλής τομέα, εν προκειμένου δημοσίων έργων, και ο επικεφαλής του τομέα επιθεωρήσεων, που είναι ένας από τους τρεις τομείς της ΕΑΔ. Ωραία. Η κυρία Γεροντίδου, όπως έχει καταθέσει, έμαθε από ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ότι της αφαιρείται ο φάκελος.
Η κυρία Ρογκάκου είπε ότι δεν είχε κάνει κάποια... είχε περάσει ένα αλφα χρονικό διάστημα κρίσιμο και δεν είχε προχωρήσει σε κάποια ελεγκτική πράξη. Εάν αυτό είναι αληθές, αμφισβητώ την αξιοπιστία της κυρίας Ρογκάκου, το είπα πριν, και την αντικειμενικότητά της και κυρίως την ανεξαρτησία της. Εάν όμως αυτά που ισχυρίζεται η κυρία Ρογκάκου είναι ακριβή, δεν θα έπρεπε η διοίκηση της αρχής να έχει προτού της αφαιρέσει το φάκελο προβεί σε κάποια προγενέστερη αντίδραση, η οποία θα έπρεπε να ήταν μια προειδοποιητική κρούση, μια προσπάθεια να την κάνει να επιταχύνει τους ρυθμούς της. Γιατί πάμε κατευθείαν στην αφαίρεση του φακέλου από έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως η ίδια καταθέτει, έχει εντοπίσει παρατυπίες στην υλοποίηση της σύμβασης. Σας φαίνεται ορθή διοίκηση, σας φαίνεται δόκιμο αυτό το οποίο έγινε? Ορθή και συνήθις διοικητική πρακτική στην ΕΑΔ, κυρίως για να αντιμετωπίσουμε τον άγνωστο αριθμό εκκρεμωτήτων από τους 5 φορείς, όπου δεν υπήρχε ίχνος ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης ερχομένων εξερχομένων. Αφαιρείτε έτσι φακέλους, αυτό και κάνετε? Στην πορεία, όπως πήγαινε η κάθε μεμονωμένη περίπτωση που για κάποιο λόγο βαρύτητα, κάποια όχληση από τον εισαγγελικό. Τι έγινε, ρε παιδιά, ο εισαγγελικός λειτουργός? Εκείνη την ώρα αξιολογείται από τον επικεφαλής του τομέα και την κυρία Ρογκάκου. Πόσες υποθέσεις έχει ο Μπίνης? 5. Βαριές. Ποιον άλλον μπορούμε να έχει το κατάλληλο προφίλ να εμπλέξουμε για να επιταχύνουμε? Μη σκάσει στα χέρια μας τον τραπεζιώτη. Μάλιστα. Επομένως, δεν συζητάω δηλαδή με το χειριστή. Αυτό είναι σύγχρονο management, κύριε Μπίνη, γιατί νομίζω, ακούστε, με θα συζήτησε με το χειριστή. Υποθέτω ότι συζήτησε. Όχι, δεν συζήτησε. Δεν συζήτησε τίποτα. Δεν το ξέρω. Το ξέρω εγώ. Επειδή ήρθατε με πολύ ζέση και σας καμαρώνουμε να μας αναφέρετε τι ωραία που εξελίχθηκαν τα πράγματα στην ΕΑΔ, μου αναφέρετε αντιστοίχως μία διοικητική πρακτική, η οποία δεν είναι καθόλου σύγχρονη, καθόλου μοντέρνα, καθόλου, θα έλεγα, αποτελεσματικό management. Και δεν συνάδει καθόλου με όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, εσείς μου λέτε ότι η κυρία Γεροντίδου είδε τι λείπει εδώ, τι υπάρχει εκεί, ποιος είναι εκεί, το παίρνω και το δίνω. Αυτό μου επιβεβαιώνει. Σας λέω ότι έτσι όπως υπάρχει στοχοθεσία να επιθεωρηθεί σε ένα πολύ σύγχρονο σύστημα management, το οποίο εκτός από το συμμετοχικό μπορεί να έχει να είναι results oriented και στοχοθεσία. Ναι. Άρα στόχοι, κυρία... χρόνος, ο κάθε ελεκτικό πρόγραμμα έχει συγκεκριμένες ανθρωπόρες και κρίνεις κεντρικά πώς μπορείς τις υποθέσεις των 10 ετών να τις τελειώσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κρίθηκε ότι μια υπόθεση, νομίζω πολύ μεγάλη, επίσης με ποινικές προεκτάσεις του ΟΛΠ, έπρεπε να τελειώσει πιο γρήγορα. Υπήρχε μηχανικός που δεν είχε τόσο φόρτο, πήρε το έργο και εκ του αποτελέσματος, όντως με υπερεργασία, σε 4 μήνες έχουμε ένα πόρισμα πάνω στο οποίο βασίστηκαν όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα, εάν εξομαλυνθεί η κατάσταση, έχουν πραγματικούς χρόνους στο προγραμμένο περιφερειακό σύστημα και μπορείς να ρωτήσεις, να κάνεις πιο συγκεκριμένη συζήτηση. Ποιες από όλες τις υποθέσεις θα ήθελες να προχωρήσεις και ποια θα ήθελες να δώσεις, αυτό στην πορεία μπορεί να είναι να δουλέψεις καλύτερα, εφόσον όμως θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση από τις εκκρεμότητες 5 φορέων που δεν είχαν κανένα απόλυτο σύστημα μέτρησης. Έχετε υπόψη σας, εάν η κυρία Γεροντίδου ως επικεφαλής κλιματικίου της ΕΑΔ είχε πραγματοποιήσει απροειδοποιητά έφοδο στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ κατάσχοντας και ζητώντας έγγραφα? Ποια ημερομηνία, πού είστε χρονικά? Το γνωρίζετε ή δεν το γνωρίζετε? Εγώ δεν σας λέω ότι έγινε στις 15 έκτου του 21 αυτό. Σας λέω αν γνωρίζετε ότι η κυρία Γεροντίδου, επικεφαλής κλιμακίου, είχε πραγματοποιήσει απροειδοποίητα, όπως και θα έπρεπε, φαντάζομαι. Επικεφαλής κλιμακίου με ποιον μαζί? Από την ανεξάρτητη αρχή, από την ΕΑΔ. Το γνωρίζετε? Αν έγινε μετά τον 1ο του 20, θα ήταν με τον κύριο Σπηλιωτόπουλο. Να ρωτήσω τον κύριο Σπηλιωτόπουλο αν πήγε μαζί τη. Εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά αν ήταν κλιμακίου θα έπρεπε να πάει με τον κύριο Σπηλιωτόπουλο. Ναι. Και επίσης, για να υπάρχει διαφάνεια, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο έγγραφο. Πήγα και ζήτησα αυτά τα έγγραφα. Μάλιστα. Να αφήσει έγγραφο, ναι, να κάνει κατασχετήρια έκθεση και να πει πήρα 5 εκθέσεις. Ναι. Αυτά γνωρίζω ότι δεν υπάρχουν. Άρα, έγγραφο ότι πήγα
συνοδεία άλλου επιθεωρητή. Αυτό πώς το γνωρίζετε, ενώ το άλλο δεν το γνωρίζετε? Πώς το γνωρίζετε ότι αυτό δεν το γνωρίζω αυτό? Γιατί εγώ, για να έρθω από αυτές τις ημερομηνίες. Ποιες ημερομηνίες? Ένατος του 20, πέμπτος του 21. Πρώτη αντικατάσταση, Βασιλακοπούλου, δεύτερη αντικατάσταση. Ναι. Τι ενέργειες έχουν γίνει? Ναι. Και υπενθύμησα, όπως ήξερα και τότε, γιατί αλλάξαμε, επιβεβαίωσα. Μου υπενθύμησαν ότι από τον 9ο του 20, που έγινε η πρώτη αντικατάσταση της κ. Βασιλακοπούλου, επίσης επιθεωρήτριας περιεχόμενης από την ΕΔΕΛ, μέχρι τον 5ο του 21, δεν υπήρχαν στο αρχείο της ΕΑΔ έγγραφα εξερχόμενα που να αφορούν αυτή την προκαταρκτική εξέταση. Μάλιστα. Τώρα, αν έγινε κάποια ενέργεια πιο άτυπα ή. Δεν το γνωρίζω. Εγώ επιζήτησα αν υπάρχουν στοιχεία. Μάλιστα. Έγγραφα δηλαδή που να μπορούν να πιστοποιήσουν τόπια επίσκεψη, με ποιους συνομίλησες και τι έγγραφα πήρες που θα βοηθήσουν στον έλεγχο για να μπορούμε να τοποθετηθούμε. Μάλιστα. Εάν δεν κάνω λάθος, εάν υπάρχει τέτοιο έγγραφο για επιτόπια επίσκεψη και λήψη εγγράφων, ευχαρίστως να ανακαλέσω. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι έναν ελεγκτή μηχανικό που η ηγεσία της ΕΑΔ απομακρύνει ευνηδίως, ανετιολογήτως και του αφαιρεί το φάκελο? Λοιπόν, πώς κρίνεται, επαναλαμβάνω, γιατί με διάκοψε ο αγαπητός συνάδελφος, ο οποίος είναι αγαπητός, άρα μπορεί να με διακόπτει. Και συνάδελφος. Πώς κρίνεται λοιπόν το γεγονός ότι ανετιολογήτως, διότι το ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο λαμβάνει δεν έχει καμία αιτιολογία, απομακρύνεται από το χειρισμό μιας πολύ λεπτής υπόθεσης, ανεξαρτήτως της τραγωδίας που ακολούθησε, διότι και να μην είχε ακολουθήσει η τραγωδία, που θα ήταν η μεγαλύτερη ευχή όλων μας, η ιστορία με την 717 είναι από μόνη της ανατριχιαστική. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Απομακρύνεται λοιπόν, της αφαιρείται ανετιολόγητα και ευνηδίως ο φάκελος και 2 χρόνια αργότερα οι μάρτυρες αυτοί είναι κρίσιμος παράγοντας για τις ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές. Αισθάνεστε εσείς ή θα έπρεπε να αισθάνεστε ένα βάρος για αυτή σας την επιλογή? Όχι, αισθάνομαι πολύ καλά, γιατί για άλλη μια φορά φαίνεται ότι η ποιότητα και το έργο όσων υπηρέτησαν και δεν ήραν τις αποσπάσεις ή δεν τους ήρα εγώ τις αποσπάσεις κατά διάρκεια της ΕΑΔ, έχουν την τεχνογνωσία και το θάρρος να εισφέρουν στις ποινικές έρευνες. Και ελπίζω, κυρία Γεροντίδου, όπως και οι υπόλοιποι, αυτά είναι πάντα εμένα η προτροπή μου, να εισφέρουν στις αγγελικές αρχές όταν διενεργούν παρόμοιες εξετάσεις, προκαταρκτικές ή κύριες ανακρίσεις, με την ευσυνειδησία και το θάρρος, ό,τι στοιχείο μπορεί να τους βοηθήσει. Άρα υποθέτω ότι το ίδιο θα κάνει και η κυρία Γεροντίδου. Φαντάζομαι ότι η αφαίρεση του φακέλου ανετίως και, επαναλαμβάνω, ανετιολογήτως από τη Γεροντίδου είναι ένα πράγμα που de facto, με βάση την εξέλιξη των γεγονότων, δεν δικαιώνει την ΕΑΔ. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Η αντικατάστασή, φυσικά, η αντικατάστασή της 4 μήνες, 3,5 χρόνια. Μάλιστα. Η απόδοση ποσοτικοποιείται πλήρως. Τα υπόλοιπα είναι για κανένα PPT και κανένα συνέδριο. 3,5. Δεν σας κατάλαβα. Απόδοση. Δεν σας κατάλαβα για τα υπόλοιπα. Λέω... Όχι, με συγχωρείτε πολύ. Σας το λέω καθαρά. Με συγχωρείτε. Μέτρηση... Ακούστε, κύριε. Η μέτρηση. Κύριε, να σας απαντήσω. Σας παρακαλώ πολύ. Όχι, θα σας απαντήσω εγώ. Ακούστε. Η μέτρηση. Όχι, θα με ακούσετε πρώτα εμένα, η μέτρηση, κύριε. Μα δεν έχω ολοκληρώσει την απάντησή μου. Όχι, η μέτρηση της απόδοσης έχει σχέση, κύριε, με χρόνο. Ακούστε, κύριε. Αλλιώς, ακούστε, κύριε. Η απόδοση δεν μπορεί να μετρηθεί. Ακούστε, κύριε. Δεν είστε σε καφενείο. Θα έπρεπε όχι, αυτό να το γνωρίζετε. Αυτό το είπα εγώ. Το επαναλαμβάνω επειδή το είπατε εσείς. Γι' αυτό μιλάω πάρα πολύ συγκεκριμένα με επιχειρήματα και μετρήσιμα. Η αλήθεια είναι και αυτό είναι προ... Λέω λοιπόν, μου κάνατε ερώτηση, αν είμαι περήφανος. Λέω ναι, 3,5 χρόνια, 4 μήνες. Ακούστε εμένα, θα ακούσετε. Ακούστε. Εγώ σας ακούω. Για να μην μπερδεύουμε τους ρόλους μας. Εσείς δεν με ακούτε. Λοιπόν, είπατε εδώ ότι δεν μιλάτε σε καφενείο. Και το άκουσα με μεγάλη χαρά. Αν, και αυτό είναι προσωπική μου κρίση, ο τρόπος και το ύφος σας εδώ... Ποιος είπε ότι δεν μιλάω σε καφενείο? Είπατε αυτό το πράγμα. Ποιο? Εσείς είπατε. Λοιπόν, ακούστε. Εντάξει, λείπατε, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν. Όχι. Μα είπατε εσείς δεν είπατε τώρα. Είπατε ότι αυτή... Είπα ότι η μέτρηση της απόδοσης θέλει χρόνο.
Αλλιώς είναι ακαδημαϊκή η προσέγγιση. Και εγώ θέλω να είμαι πραγματιστής. Είπατε όμως, κύριε, ότι τα υπόλοιπα είναι για... Πώς το είπατε το υπόλοιπο? Για PPT, ναι. PowerPoint Presentation. Ναι, εντάξει. Ναι. Και ακαδημαϊκές συναθρήσεις, συνέδρια. Δεν είπα καφενείο. Με συγχωρείτε πολύ, ήταν παρανόηση. Και επειδή ακριβώς με ρωτήσατε αν είναι σωστή επιλογή, π.χ. Ακούστε. Κύριε Μαρκόπουλε, ακούστε. Δεν άκουσε, κυρία Αποστολάκη, δεν πειράζει. Άκουσα καλά. Απλά μου κάνατε ένα πολύ λογικό ερώτημα. Ωραία. Μήπως ήταν λάθος η κατάσταση. Γιατί όντως μπορεί να βάζει το τραπεζιότη. Έγινε σε άλλες υποθέσεις. Νομίζαμε ότι δεν μπορεί ο Μπίνης. Βάλουμε κάποιον άλλον που ήταν πιο αργός ή δεν είχε τις γνώσεις. Και φανταστείτε τώρα με την επιλογή αυτή να ερχόσασταν σήμερα και να λέγεται. Άλλαξε τη Γεροντίδου, νομίζοντας ότι ο τραπεζιώτης θα επιταχύνει ή επειδή δεν είχε δουλειά. Έγινε το δυστύχημα και έμεινε στα χέρια τους. Αυτό ήταν, θα ήταν πανολεθρία για εμένα που χωρίς να εμπλέκομαι στη καθημερινή διαχείριση θα έκανα λάθος. Εκ του αποτελέσματος όμως, αφού οι άνθρωποι αυτοί και φυσικά το πόρισμα της δουλειάς το αξιολογούν οι εισαγγελικοί λειτουργοί, εννοείται, σε 4 μήνες κατάφεραν να το τελειώσουν. Ωραία. Με συγχωρείτε, μια τελευταία ερώτηση. Το συνέδριο δεν το άκουσα καλά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση. Η έκθεση της ΕΑΔ, κύριε Μπίνη, ενώ καταρχάς αναγνωρίζει αντισυμβατικές πράξεις και κυρίως παραλήψεις των αρμοδίων οργάνων της ΕΡΓΟΣΕ, σε σχέση με το ανάδοχο πάντα, στη συνέχεια, αντί να αναλύει ζημιογόνες χρονικά και κοστολογικά συνέπειες αυτών των πράξεων, ουσιαστικά εξαντλείται σε μία δίκη προθέσεων των στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, επικαλείται, θα έλεγα, το σύνολο των δυσχεριών του έργου και θα σας έλεγα ότι μένει εκεί. Θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο επιτελεί τον ουσιαστικό ρόλο της? Διότι, ξέρετε, αναφερθήκατε στις παθογένειες του δημοσίου. Αυτή η απρόσωπη αξιολογική κρίση με δίκη προθέσεων και χωρίς διατάφτα και χωρίς ποινικό διατάφτα, εν προκειμένου, δεν βοηθάει. Πολύ εύλογο το ερώτημά σας και νομίζω ότι και για μένα προσωπικά ήταν ένας στόχος. Οι εκθέσεις να παράγουν αποτελέσματα στις τάσεις, πρώτον να είναι υλοποιήσιμα όσον αφορά βελτίωση διαδικασιών και από την άλλη τα πειθαρχικά όργανα ή τα δικαιοδοτικά, η εισαγγελική λειτουργία να μπορούν να κάνουν δουλειά τους, γιατί η συλλογή του αποθηκού υλικού δεν είναι πάντα ευχερής, ειδικά από ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε στο πεδίο και δεν έχουν να πάρει τις εγκύρες γνώσεις, που είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εισαγγελικοί λειτουργείς και πολλές φορές ακούμε για τιμωρησία. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι η συγκεκριμένη είναι πολύ διαφορετική από ένα απλό διοικητικό έλεγχο που μπορεί να πούμε δεν ήταν αρκετά βαθύς. Ξεχάσατε 5 πράγματα. Μόνο ότι τώρα τα ελεγκτικά πρότυπα που έχουν επιτρέπουν αυτή την εξπόστα αξιολόγηση, έτσι την επόμενη φορά να είναι ακόμα καλύτερη η έκθεση. Και βέβαια αντανακλάται και στην ανανέωση μη της απόσπασης. Εδώ όμως είχαμε μια πολύ μεγάλη δικλίδα όσον αφορά τον έλεγχο και την ποιότητα. Ο εισαγγελικός λειτουργός που το είχε διατάξει, παίρνοντάς το πίσω. Και εγώ έχω διενεργήσει ως ειδικός πανακριτικός υπάλληλος, θυμάμαι πολύ μεγάλες υποθέσεις, προσλήψη Αττικό Μετρό, 13-14. Αρκετές φορές, 2-3 φορές, μου είχαν δώσει εντολή για θέλω αυτό το θέμα να το σκάψεις περισσότερο, να το ψάξεις. Συμπληρωματική και πήγαινα με την εισαγγελική παραγγελία. Επομένως, το βάθος ή λοιπές ανακριτικές πράξεις θα μπορούσε να τις διατάξει ο εισαγγελικός λειτουργός. Τα συγκεκριμένα ερωτήματα, βέβαια, όσον αφορά την ποιότητα, γιατί αυτό ρωτάτε, και νομίζω είναι πολύ σωστό το ερώτημα, κατά πόσο μπόρεσε να βοηθήσει τις εισαγγελικές αρχές, αυτά υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανισμοί να συμπληρωθεί, να διορθωθεί τυχόν ατέλεια, έλλειψη από τον εισαγγελικό λειτουργό που έχει και την. Όχι μόνο την εποπτεία, δίνει και τις διαταγές για τη διενέργεια των προκαταρχικών εξετάσεων. Άρα και για το πολύ συγκεκριμένο σημείο που αναφέρατε, που το άκουσα και ήταν πάρα πολύ έτσι δομημένο, εάν δεν απαντάει η έκθεση, θα μπορούσε να ζητήσει συμπλήρωση. Ή να διατάξει και εμπειρογνώμενο στο πλαίσιο της ανάκρισης. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε Ψουλάκη. Ο κ. Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ έχει το λόγο. Κύριε Μπίνη, με βάση το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας παραπέμπονται 18 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ. Έτσι δεν είναι? Πειθαρχικά. Πειθαρχικά, ναι. 18 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ.
και όλα τα στελέχη παραπέμπονται για τη μη τήρηση των συμβατικών προθεσμιών, έγκριση ορισμένων μελετών, και, δηλαδή για τη μη τήρηση των συμβατικών προθεσμιών. Όλα. Και τα 18. Αυτό είναι η ουσία λοιπόν της έρευνας που διενέργησαν οι επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Δηλαδή αυτό ήταν μόνο αυτό που βρήκανε, γιατί αυτό ήταν δεδομένο εξ αρχής. Από τη στιγμή που η σύμβαση έπρεπε να τελειώσει 2 χρόνια και είχαν περάσει ήδη από τότε που τα εξέταζαν 14. Άρα λοιπόν είναι φανερό ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Χρειαζόταν να το πει κάποιος. Πολύ σωστό ερώτημα. Για να μπορέσει να σταθεί μια υπόθεση ενώπιον της πειθαρχικής δικαιοσύνης, πρέπει να είναι καλά δεμένη. Και πολλές φορές και από δικές μου δουλειές, αλλά και από τη θέση του κ. ΕΑΔ, και σε άλλα κράτη-μέλη, που πάσχει το σύστημα. Η αρχική δουλειά που οδηγεί στην άσκηση πειθαρχικής δίωξης γίνεται πρόχειρα. Για διαφόρους λόγους. Έλλειψη χρόνου, όχι μη καλές γνώσεις. Με αποτέλεσμα, όταν φτάνει πια στην πειθαρχική δικαιοσύνη, γι' αυτό και οι πολίτες λένε, α, δεν δουλεύει τίποτα στην πειθαρχική δικαιοσύνη, να είναι πολύ εύκολο για τους διοκόμενους υπαλλήλους να αμυνθούν. Επομένως, να βάλεις αυτά σε σειρά και να αναγκάσεις εντός εισαγωγικών το πειθαρχικό όργανο να ενεργήσει, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκεί βοηθάει η πλατφόρμα το ePειθαρχικά που σας είπα πριν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, αν ασκήθηκε και στα πειθαρχικά, η ΕΑΔ είναι πολύ πιο δυνατή από ότι στα ποινικά που δεν έχει κανένα, είναι διάκριση εξουσιών. Στα πειθαρχικά, εάν ένας δήμαρχος κολλήσει εργή, μπορούμε να την πάρουμε και να ανασκήσουμε την πειθαρχική δίωξη εμείς. Αργεί ο δήμαρχος για τον οποιοδήποτε λόγο, σύμφωνη, τον υποκαθιστούμε. Σύμφωνη, στα ποινικά όμως, ο μόνος που μπορεί να το κάνει, οπότε, είναι ο εισαγγελικός λειτουργός. Οπότε ήταν τόσο καλαδεμένη, με αποτέλεσμα οι 15 να αθωθούν επί της ουσίας, οι 3 να τους επιδικαστεί το ανώτερο που προβλέπεται δεκαήμερη, τι είπε η κυρία Ρογκάκου στέρηση, και να πάνε στο πειθαρχικό και να παραγούν και αυτοί. Αυτό είναι το καλό δέσιμο. Οπότε όλοι να παραγούνε. Πάμε στο δεύτερο. Αυτή είναι η σελίδα 161. Σελίδα 162. Έχει συστάσεις και προτάσεις. Να διαβάσω μία πρόταση για παράδειγμα. Το ΔΣ της ΕΡΓΟΣΕ, η ΠΑ, ΔΣ της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, να επιδείξει την απαιτούμενη επιμέλεια για την εμπρόθεσμη υλοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης του έργου, προκειμένου αφενός με να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Αυτό είναι πρόταση συγκεκριμένη, βαθύτατης έρευνας. Να διαβάσω και άλλη πρόταση. Το ΔΣ ή ΔΥ, Διεύθυνση Έργων της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, να μεριμνήσει ώστε η υλοποίηση της τηλεδιοίκησης Θεσσαλονίκης του συστήματος ΤΑΔΕ να είναι με βάση την οριστική τεχνική πρόταση της δανειοπάροχος εταιρείας και να γίνει με βάση των σχετικών μελετών εφαρμοσμένης. Αυτές είναι προτάσεις σοβαρές, δηλαδή στις κρίνεται ένας τρίτος. Δηλαδή, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι πρόταση. Δηλαδή, σε τι συνέβαλε λοιπόν οι επιθεωρητές της αρχής στο να βελτιώσουν πέρα από τα τυπικά τα πρέπει να τα κάνουν. Υπό το πρίσμα της τραγωδίας φαίνονται πολύ αδύναμες, σωστή παρατήρησή σας. Θα έλεγα όμως ότι για τον εισαγγελικό λειτουργό αλλά και για οποιοδήποτε θέλει να ασκήσει οποιασδήποτε μορφή σε έλεγχο, αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα σημείο καμπής αυτή η έκθεση. Κάποιος τρίτος για πρώτη φορά, και δεν μπορείς να το αρνηθείς, έχει έρθει και σου έχει πει «καθυστερείς». Επομένως, ένα μέσο στο χέρι που έχουμε βάλει, δεν μπορεί να πει «δεν ήρθε και κανένας, ρε παιδιά, να μας πει αργείτε». Επίσημα, κάποιο όργανο, από πάνω, από κάτω, δικαιοδοτικό, διοικητικό, ένας ελεγκτής. Άρα, για εκείνη την εποχή, το να επισημαίνεις γραπτά τέλος οι δικαιολογίες, να ζητάς πειθαρχικό, είναι ήδη κάτι πολύ δυνατό. Και να το στέλνεις και στον εισαγγελέα για τη δική του αξιολόγηση. Διαβάζοντάς το όμως σήμερα, μακάρι τότε να υπήρχαν τα δεδομένα και να είχε η ΕΑΔ τη δύναμη να του πει αύριο... Είναι Δευτέρα. Μέχρι την Παρασκευή θα έχεις βάλει τα ηλεκτρονικά συστήματα. Οπότε επί της ουσίας, λοιπόν, μια και την αρχιοθέτησε και ο εισαγγελέας, και την αρχιοθέτησε τη συγκεκριμένη τέτοια, πάει να πει ότι ήταν πολύ αδύναμη. Από αυτή την άποψη, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είπατε ότι το βασικό είναι η ταχύτητα. 4 μήνες, όπως είπατε. Εντάξει, άμα δεν κάνεις και έλεγχο, μπορείς και σε ένα μήνα να την παραδώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ουσιαστική.
ή αν ο έλεγχος είναι τυπικός, επιφανειακός. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ για το συγκεκριμένο ότι έτσι ήταν ο έλεγχος, αλλά τουλάχιστον από τα συμπεράσματα είναι από κάτι για τους ελεγκτές, είτε αυτούς που ήταν πριν είτε τους μεταγενέστερους. Αλλά τουλάχιστον με βάση τα πορίσματα βλέπω μια πολύ επιφανειακή, επιδερμική προσέγγιση του ζητήματος. Σωστή παρατήρησή σας για τη σχέση ποιότητας και χρόνου. Αλλά ακριβώς επειδή όταν έχουμε 7.500. Δεν μπορεί να είναι το μοναδικό σας κριτήριο αυτό. Όχι, όχι. 7.500 ερχόμενες καταγγελίες πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και ο πολίτης να λαμβάνει την έκθεση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Όχι και ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας τώρα από το 18 μέχρι το 21, που μπορεί να την έχει μεταχρεωθεί σε τρεις εισαγγελείς, πλέον η έκθεση αυτή για το σκοπό τον αρχικό μπορεί να του ήταν και άχρηστη. Επομένως η έκθεση ελέγχου πρέπει να έχει όρια, να κοιτάει συγκεκριμένα θέματα και να πηγαίνει εντός 4-6 μηνών, γιατί αλλιώς πλέον είναι ανεπίκαιρη. Εάν τώρα αυτός που την παίρνει, ο ελεγχόμενος φορέας, ο υπουργός, ο εισαγγελικός λειτουργός, κρίνει ότι υπάρχουν θέματα τα οποία δεν διερευνήθηκαν, μπορεί να ζητήσει, ειδικά ο εισαγγελικός λειτουργός, συμπλήρωση. Άρα θέλει μια σωστή στάθμιση του χρόνου και της ποιότητας της έρευνας. Που νομίζω ότι εδώ, σε αυτή την περίπτωση, υπήρχε. Πρώτον, γιατί ασχολήθηκαν δύο εξαιρετικοί επιστήμονες και επιθεωρητές, με ακεραιότητα ευσυνειδησία και κατάφεραν με υπερεργασία να καλύψουν χαμένο έδαφος 3 ετών. Εγώ δεν θα μπω και γι' αυτό σε τέτοια αξιολογικά. Σαφώς την κάνω εγώ. Οι επόμενες εκθέσεις, έχω διαβάσει την έκθεση της Τριμελούς Διοικητικής Επιτροπής για τη διερεύνηση, αλλά και ούτε και από την Εισαγγελιακή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχω δει κάτι αντίθετο, δεν βάλει κατά των ευρημάτων και όσων συνεισέφερε στην έρευνα και των υπολείπων φορέων της έκθεσης. Ίσα-ίσα η έκθεση αυτή θεωρείται ότι είναι η πρώτη φορά που έβαλε αυτό το γαϊτανάκι το χρονικό από το 14 μέχρι το 21, 7 χρόνια, σε μία σειρά. Και μπορούμε πλέον εμείς σήμερα να έχουμε ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς, γιατί το υλικό σε 7 χρόνια με τις αλλαγές υπουργών, διοικήσεων κτλ. Δεν συλλέγεται εύκολα. Είναι αρκετά δύσκολη άσκηση. Και γι' αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους επιθεωρητές που κατάφεραν σε αυτό, και όχι μόνο για αυτή την έκθεση και για άλλες, σύντομο χρονικό διάστημα να καλύψουν 3,5 χρόνια. Εντάξει, εγώ θα επαναλάβω και πάλι τα συμπεράσματα και οι διαπιστώσεις είναι πολύ επιφανειακές. Το 4,5 είναι σχετικό. Από την άποψη της ουσίας πλέον. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω και για έναν άλλο λόγο. Γιατί βέβαιως εδώ πέρα έρθει ο κύριος Βίνης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕργοΣΕ, την περίοδο που ήσασταν κι εσείς στην αρχή διαφάνειας, και είπε ότι υπήρχαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης ενδεχομένως λόγω ιδιωτελών συμφερόντων, δηλαδή εξυπηρέτησης ανταγωνιστικών συμφερόντων. Αυτό δεν μπόρεσαν να το εντοπίσουν οι επιθεωρητές. Εκφεύγει το πεδίο ελέγχου. Εδώ είναι ακριβώς που χάνεται ο επαγγελματικός τρόπος διενέργειας ελέγχων. Εάν οι επιθεωρητές ενός διοικητικού οργάνου όπως είναι η ΑΔ ξεκινώντας έναν έλεγχο, αρχίσουν, όπως γινόταν στο παρελθόν για απουσία ελεγκτικών προτύπων και παρακολούθηση του έργου, αρχίσουν να ανοίγουν ταυτόχρονα διαφορετικά μέτωπα να πηγαίνουν, αν πρόκειται ξέπλυμα χρήματος, κοινής λογαριασμών και άλλα πρόσωπα, στο τέλος καταλήγουμε. Το έχω πάθει κι εγώ με έλεγχο στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ξεκίνησα ένα Σεπτέμβρη και δύο καλοκαίρια μετά έψαχνα ακόμα. Και τότε, μέχρι και να τελειώσω η διαφάνεια εγώ, που βρίσκεται. Μέχρι να τελειώσω εγώ είχαν συνταξιοδοτηθεί όλοι. Στις καθυστερήσεις μόνο είναι η διαφάνεια. Στις καθυστερήσεις μόνο είναι η διαφάνεια. Δεν είναι λοιπόν και στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος? Αυτά λοιπόν με αυτή την έκθεση, που φανταστείτε αυτή η έκθεση, έτσι όπως πήγε, θα είχε εκδοθεί τον 7ο του 18. Τραπεζώτης Πιλιοτόπουλος, 3ο του 18. 4 μήνες. 3 και 4, 7. Ιούλιο λοιπόν του 18, η ηγεσία του υποδομών, δεν θυμάμαι ήταν η κυρία Πέρκα τότε και η Γενική Γραμματέας ή όχι, 18, θα είχε ένα εργαλείο που θα αποτελούσε και ξυπνητήρι για ΕργοΣΕ, ΟΣΕ, όποιοι ήταν αναμειγμένοι, ή και για το ελεγκτικό συνέδριο να κάνει δουλειά του. Βλέπετε λοιπόν γιατί έπρεπε να έχει τελειώσει η έκθεση 4 μήνες. Να το πάρει π.χ. το ξέπνο εισαγγελέας και να πει: παιδιά, εδώ πέρα είναι 3 ιδιωτικές εταιρείες, σχήματα μαμού. Μήπως να κάνουμε μια ποινική διερεύνηση για ξέπλυμα. 3,5 χρόνια μετά, 4 με τους 4 μήνες, 7 γενικοί γραμματείς, 4 υπουργοί, 5 διοικήσεις. Εάν ήμασταν εμείς ο αγγελικός λειτουργός, ξέρετε ότι θα μας έπαιρνε 6 μήνες.
να βρούμε ποιους θα καλέσουμε. Άρα, ταχύτητα, στοχευμένος έλεγχος, επαγγελματικά πρότυπα, επαγγελματίες ελεγκτές, σε 4 χρόνια να μπορεί η πολιτική ηγεσία και η δικαιοσύνη να κάνουν δουλειά τους. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν ενδιαφέρον για τον Έλληνα πολίτη που πληρώνει τους μισθούς μας. Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι 2 εξειδικευμένοι ελεγκτές στους 4 μήνες που πάτε και εσείς κάνουν αυτό το πόρισμα και έρχονται 3 εμπειρογνώμονες του κυρίου Γεραπετρίτη που βασισμένοι και σε αυτά μέσα σε 1 μήνα αναδεικνύουν ουσιαστικά ζητήματα της κατάτιμησης των έργων λόγω επιχειρηματικών συμφερόντων, της καθυστέρησης των έργων λόγω επιχειρηματικών συμφερόντων αντικρουόμενων, που αποτελούν βασικό παράμετρο του συνολικού προγραμματισμού της ΕργοΣΕ από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Και οι δικοί σας δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν αυτό το πολύ απλό και πολύ βασικό και το ανάγουν όλο σε καθυστερήσεις. Γιατί οι καθυστερήσεις? Δεν είναι ένα ερώτημα. Γιατί οι καθυστερήσεις? 2 σημεία. Εξ όσων γνωρίζω, η έκθεση αυτή δόθηκε αυτούς στην Επιτροπή και τους βοήθησε πάρα πολύ. Τους ρωτάτε. Δεύτερον, είναι πολύ διαφορετικό να κάνεις μια έκθεση η οποία δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, ούτε έχει αδίποτε ένομη συνέπεια, με μια έκθεση που πηγαίνει στον εισαγγελικό λειτουργό στο πλαίσιο προκρατικής εξέτασης. Εντελώς διαφορετικές ασκήσεις. Μακάρι η έκθεση αυτή που έκανε αυτή η τριμελής Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων να μπόρεσε να εισφέρει ακόμα περισσότερα χτίζοντας τη δουλειά και να βοηθήσει τους αγγελικούς λειτουργούς να αποδώσουν δικαιοσύνη. Θα είναι μεγάλη ευτυχία για εμένα που μπορέσαμε να είμαστε ένα κομμάτι αυτής της συνολικής προσπάθειας. Γιατί η συλλογή στοιχείων μετά από 8 χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω, μόνο ένα σχόλιο ότι πολύ φασαρία για το τίποτα. Η έκθεση αυτή, να πω, πολύ λάδι και τηγανίτα τίποτα. Η έκθεση αυτή της Επιτροπής δυστυχώς δεν μας έκανε, δεν μας διαφώτισε και ούτε επί της ουσίας επιτέλεσε αυτό το οποίο εσείς θεωρείτε ως πρωταρχικό ζήτημα, τη διαφάνεια και όλα στο φως. Σεβαστή η κρίση σας και για εμένα, αν ήμουν σε αυτή τη θέση ακόμα, θα αποτελούσε οδηγό για να παλέψω ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ, κύριε Καραθανασόπουλε. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Πέρκα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπίνη, και εγώ μάλλον στο ίδιο πνεύμα θα κινηθώ. Ξέρετε, έχω βρει από την έκθεσή σας κάτι πολύ ενδιαφέρον. Σ' αρχή στην έκθεση, το ξανανέφερε και στην κύριε Ρογκάκου στη σελίδα 75, ότι πραγματικά επισημαίνει ότι η Συμπληρωματική Σύμβαση και ο Ανακεφαλευτικός Πίνακας που πήγαν στο ελεγκτικό για δεύτερη φορά, για επανυποβολή, είναι τροποποιημένοι. Δηλαδή έχουν άλλες εργασίες και άλλα υλικά. Αυτό έχει επισημανθεί και είναι αρκετά σοβαρό στοιχείο, αλλά είναι το μόνο. Είναι στη σελίδα 75, λέει από τον εταίρο προκύπτει τη αντίθεση με τα αναφερόμενα. Στο τέλος καταλήγει, λέει, τις τηλεμετρίες και τις μονάδες. Τροποποιείται ο ίδιος εγκεκριμένος πρώτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας και η πρώτη συλλογική σύμβαση με την προσθήκη περιγραφόμενων νέων εργασιών οριστικής τεχνικής πρότασης της δανειοπαρόχου. Ότι βρέθηκε αυτό και καταγράφηκε, μου προκαλεί εντύπωση, γιατί ψάχνοντας τα βρήκαμε και εμείς αυτά. Μην φανταστείτε ότι διαγυμνού οφθαλμού είναι εύκολα και ακούσαμε και πολλά ψέματα χθες και από τον κύριο Καραμαλή. Την ίδια εκείνη περίοδο όμως γίνονται πολλά πράγματα. Απ' τη μια ξυλώνονται τμήματα οργάνων του έργου, τμήματα του έργου, το οποίο καταγγέλει ο κ. Κατσιούλης. Δεν ξέρω αν εξετάστηκε από την αρχή αυτή η καταγγελία. Την ίδια στιγμή μπαίνει εμπειρογνώμονας από το ΤΕΕ, ο οποίος θα εξετάσει την Άρσον, που είναι η κορυφαία εταιρεία στα συστήματα και ο οποίος μεταδιορίζεται στο κ. Βίνη. Την ίδια εποχή δίνεται μία παράταση, την οποία για πρώτη φορά υπογράφει ο Υπουργός και όχι ο διοικητής της ΕργοΣΕ, ο Πρόεδρος της ΕργοΣΕ. Και μάλιστα δίνει αποζημιώσεις, θετικές ζημιές
στους αναδόχους για μια περίοδο που τελούσαν υπό ειδική πρόσκληση. Είναι πρωτοφανές αυτό στον τεχνικό κόσμο. Δηλαδή τον καλεί σε ειδική πρόσκληση, άρα πριν την έκπτωση και συγχρόνως του αναγνωρίζει καθυστερήσεις. Δηλαδή ήταν μια. Και συγχρόνως έχουμε την παρέτηση του κυρίου Σταθόπουλου. Όλο αυτό, εμένα μου κάνει εντύπωση που βρήκε η αρχή το ένα, είναι ένα παζλ. Το οποίο αν το βάλεις κάτω, εγώ έτσι το λέω, γιατί πρέπει να προφυλάξω και αυτά που λέω, ότι κάποιος κακοπροαίρετος θα μπορούσε να υποθέσει ότι εδώ έχει ενσκύψει μία συμφωνία μεταξύ των εταιριών και του Υπουργείου, της ΕΡΓΟΣΕ, εξού και οι αποζημιώσεις, για να λυθεί το θέμα, διότι έπρεπε να ξυλώσει μία εταιρεία, να βάλει άλλη. Είναι ένα περίεργο πάντως. Και είναι, όσο το ψάχνεις και το βλέπεις, πια για μένα πάρα πολύ καθαρό ότι εδώ κάποιος θα ψάχνει, αυτό εννοώ, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση που η αρχή δεν κόλλησε σε αυτό και εντόπισε μόνο ένα σημείο που είναι ότι πραγματικά ο νοκεφαλαιωτικός και συλλογική σύμβαση τροποποιήθηκαν, το οποίο δεν έχει γίνει, δεν το έχει παραδεχτεί κανένας από τους μάρτυρες που θα έπρεπε, που ξέρουν, λένε όχι, ήταν κάτι, μάλλον όχι. Υπάρχει ένα αφήγημα, το ακούσαμε και χθες. Η ΕΔΕΛ το επέβαλε. Το πόρισμα της ΕΔΕΛ δεν επιβάλλει τίποτα τεχνικό και καμία αλλαγή. Επιβάλλει υπογραφές μελετών και μιλάει για πλημελείς μελέτες. Το έχουμε όλοι. Και μάλιστα μου είπαν να το διαβάσω. Εδώ το έχω εδώ τόσες μέρες και το δείχνω. Απλώς έλεγα να το πάρουν όλοι οι συνάδελφοι. Αυτό τώρα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε εσείς, αλλά εγώ έπρεπε να το θέσω. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είδατε όλα, είδατε αυτό, το οποίο και. Πιο δύσκολο και δεν είδε η αρχή τα υπόλοιπα. Τις παρετήσεις, τις καταγγελίες, τα ξυλώματα, αδαπάνος, τις αποζημιώσεις. Ο κ. Σταθόπουλος, ποιος ήταν, είπατε ένα όνομα. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, ο οποίος παρετήθηκε την εποχή, ακριβώς την ίδια περίοδο, που υπογράφτηκε η αποζημίωση των αναδόχων και μάλιστα. Εδώ ακούσαμε και το περίεργο χθες ότι η ΕΡΓΟΣΕ μεταφερόταν. Μία Γενική Γραμματεία Μεταφορών, μία υποδό, το ίδιο είναι. Πήγαινε και από εδώ και από εκεί. Ναι. Ξέρουμε όλοι καλά ότι η σιδηρότρυπα ανήκουν στην Γενική Γραμματεία Μεταφορών. Προφανώς, να μην υποθέσω, έχουμε καλέσει τον κύριο. Ζητήσει να έρθει ο κύριος Σταθόπουλος να μας πει. Προφανώς δεν θα κληθεί, από ό,τι καταλαβαίνω. Πάντως παραιτήθηκε εκείνη την περίοδο και υπέγραψε ο κύριος Καραγιάννης, δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών. Προφανώς, ο υπουργός του έδωσε αρμοδιότητα. Δεν λέω ότι είναι παράνομο αυτό. Αλλά όλα αυτά μαζί. Μία αρχή που εξετάζει τι έχει συμβεί με αυτή την σύμβαση δεν μπορεί να μην τα βλέπε. Θα έλεγα ότι η πολύ. Εγώ τα είδα σε λίγες μέρες πάντως. Χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία. Ναι, τώρα πήγα να πω ακριβώς αυτό. Πρώτον, είστε μηχανικός, ναι. Νομίζω. Ναι. Έχετε. Ξέρω από συμβάσεις, αλλά αυτά δεν ξέρετε από συμβάσεις. Ξέρετε πόσο πιο δύσκολο θα ήταν αν δεν ήταν αυτή η έκθεση, αυτή έτσι την ωραία ανάλυση. Δεν μπορούσα να την παρακολουθήσω όλοι γιατί δεν ξέρω πραγματικά γεγονότα. Πώς και ένας αγγελικός λειτουργός που δεν έχει τη δική σας γνώση και τεχνική, αλλά και πολιτική από το Υπουργείο, θα τον βοηθήσει αυτή η έκθεση. Τώρα, από κάποιον που θα. Μπορεί να τον μπερδέψει, κύριε Μπίνη, και θα πει το μόνο που βρήκε η αρχή, το μόνο που βρήκε, βέβαια είναι σοβαρό και μπορεί να ξεκινήσει από εδώ να λήξει το κουβάρι, αλλά το μόνο που βρήκε είναι αυτό. Θα πω πάλι ότι εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία να τελειώνουν ειδικά οι προκαταρκτικές. Το δουλέψαμε πάρα πολύ και ξέρω ότι το δουλεύουν και τώρα, που θεωρούνται και λίγο. Γραφειοκρατικό, λίγο δύσκολο, μάρτυρες συλλογή, πρέπει να τελειώνουν γρήγορα. Όπως και η ΕΔΕ στο πειθαρχικό. Προκαταρκτική που κάνει 3 χρόνια. Δεν έχει νόημα για τον αγγελικό. Δηλαδή αυτό τώρα, εκείνο το κομματάκι τότε, αν είχε τελειώσει, δεν ξέρω, αυτός ο ανεκφελωτικός πότε έγινε περίπου, ποια χρονιά. Το 20 πρέπει να έγινε. Φανταστείτε τώρα, η εισαγγελική του 18, αυτά τα γεγονότα που κριτικάρουμε σήμερα δεν έχουν γεννηθεί. Δεν έχουν, δηλαδή, τι θα μπορούσε να έχει προλάβει. Πάντων. Ή και το ελεγκτικό συνέδριο που διάβαζα σε εφημερίδες, έρχεται σε ένα σημείο και κάπως και εγώ όπως το διάβαζα, σου δίνει την εντύπωση, α, ήρθε το ελεγκτικό. Αλλά τώρα πρέπει κάποιος να κάνει τον κόπο να διαβάσει. Τι πήγε στο ελεγκτικό. Ακριβώς, αυτό λέω. Τι είπε το ελεγκτικό, ακριβώς. Το επόμενο ερώτημα κατά είναι πόσο αυτό ήταν, είχε αιτιώδη συνάφεια με τυχόν καθυστερήσεις. Ναι. Το επόμενο ερώτημα και είναι. Και να βάλει αυτό. Όλο αυτό το puzzle. Εκεί λοιπόν ακριβώς η ΕΑΔ, και τώρα μου πεις μπορεί να έχουμε εισαγγελικό λειτουργό με τη γνώση της ΠΕΡΚΑ, προφανώς μάλλον όχι, να πει παιδιά αυτό ωραίο, θέλω να μου φέρετε και 10 σελίδες τώρα για αυτά. Γι' αυτό ερχόμαστε στο άλλο ερώτημα που πρέπει οι δικαστικοί σχηματισμοί να έχουν όσο δυνατόν εξειδίκευση, γιατί όταν μιλάμε τώρα για δύσκολα τεχνικά θέματα, π.χ. δημοσίων προμηθειών, δημοσίων συμβάσεων, φορολογικής απάτης, τριγωνικών καρουσέλ, εδώ πέρα δεν πρέπει να πιάσουν επαγγελματίες που ασχολούνται χρόνια. Θα μπορέσει ένας άνθρωπος με 1000
Και εκεί πρέπει να βοηθήσουμε και για να στηθούν σωστά υποθέσεις γρήγορα, αλλά και να μπορούν να σταθούν απέναντι στον άλλον που θα έρθει με μια στρατιά νομικών. Εντάξει, γι' αυτό πολλές φορές. Γιατί εδώ, χάνει το δημόσιο. Πολλές φορές εδώ, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν λέω τίποτα ούτε λαϊκίστικο ούτε πιασάρικο και λέω κάποια τεχνικά τα οποία μπορεί να μην γίνονται και αντιληπτά γιατί είναι όμως. Εγώ έτσι όπως το είπατε τώρα, με βοήθησε πάρα πολύ να τα βάλω εντάξει, σε σειρά. Τώρα το είπα πιο. Αλλά όμως. Γιατί ακριβώς φοβάμαι ότι όταν αυτά πάνε στο δικαστήριο ή σε έναν ανακριτή, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να καταλάβω. Και το ερώτημά μου και να μπουν σε τέτοιο βάθος, που δεν είναι και πολύ βαθύ, αλλά θέλει μία να ξέρεις. Και το ερώτημά μου το δεύτερο είναι, εφόσον εντοπίστηκε αυτό, ενημερώθηκε το ελεγκτικό συνέδριο ότι αυτό που έχετε πάρει, ξέρετε, απάντησε το ελεγκτικό πολύ απαξιωτικά συνεργοσέ. Γιατί μου απαράδεκτο που μου επανυποβάλλεται τον ανακεφαλαιωτικό και τη συμπληρωτική σύμβαση, γιατί εγώ το έχω εξετάσει. Είναι απαράδεκτο. Περίεργη απάντηση. Προφανώς λέω εγώ ότι δεν καταλάβω ότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, όχι στο οικονομικό αντικείμενο, στις εργασίες και στο φυσικό. Άρα, μία ερώτηση μπορεί να είναι και αυτή προς την ΕΑΔ. Δηλαδή, δεν έπρεπε να ενημερωθεί το ελεγκτικό ότι εμείς έχουμε αυτό το έβριμα. Για δέστε τι σας φέρανε. Ναι, η αναζήτηση των φορέων πρέπει να εμπλακούν και να ζητηθούν απόψεις ή να ενημερωθούν για τυχόν δικαίωση ενέργειας είναι πάντα δύσκολη άσκηση, ειδικά καθώς διαρκεί ο έλεγχος. Δεν ξέρω αν ζητήθηκαν οι απόψεις του, αλλά πολύ φοβάμαι. Μάλλον όχι, γιατί φαίνεται ότι το ελεγκτικό δεν έχει κάνει τίποτα από εκεί. Ναι, και εικάζονται το ελεγκτικό πολλές φορές, το βλέπω και από άλλες υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων και λίγο που έχω κάνει εγώ, κάτι που λειτουργεί έτσι σαν απαλλακτικό. Δηλαδή σου λένε οι ελεγχόμενοι. Σε ευλογίες του ελεγκτικού θέλανε μάλλον, γι' αυτό πήγε. Σου λένε οι ελεγχόμενοι. Ναι, ας έχουμε και μια έχει ευλογία, περάσει από το ελεγκτικό. Ναι, πρέπει να το δούμε αυτό στην λεπτομέρειά του. Ναι. Πιστεύω ότι η έκθεση και αυτό το θέμα του ελεγκτικού, κατά πόσον εκφελετικοί πίνακες ήταν διαφορετικοί ή όχι, ελπίζω να το έχει φωτίσει αρκετά για να μπορέσει να το, να το ακολουθήσει περαιτέρω ο εισαγγελικός λειτουργός. Ναι, γιατί ο εισαγγελέας αυτό αποκλείται να το δει και να σκύψει πάνω σε αυτό, είμαι σίγουρη. Γι' αυτό το θέτω εδώ. Μπας και μας ακούνε κιόλας και πρέπει να το ψάξουν. Εντάξει, αυτό ήθελα πιο πολύ, είναι διάφορα, αλλά και επίσης ότι βλέπω ότι το 20, μέχρι το 21 ψάχτηκε το όλο θέμα. Από το 21 και μετά τι θα γίνει, τι γίνεται. Από το 21 και μετά, αφού τελειώσαμε την εκκρεμότητα, γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, ειδικά στους αγγελικούς λειτουργούς, μου σε πάρει τώρα τηλέφωνο κανένας και σου πει 4 χρόνια το κρατάς. Άντε μετά να του εξηγήσεις, δεν υπήρχε σύστημα, καλά-καλά. Δεν παραδόθηκαν οι ανοιχτές υποθέσεις. Να έχεις ένα κατάλογο και να πεις 1500 εκκρεμότητες. Πού, δεν υπήρχε τίποτα. Θα έπρεπε να τις τελειώσεις πολύ γρήγορα και να τις πας πίσω, έτσι ώστε να μην σου πει κανένας κολυσιεργής. Από το σημείο και έπειτα αυτό που έφυγες αυτή την υποχρέωση. Έφυγε αυτό. Δεν μπορεί να γίνει δεύτερη. Το είπα, θα μπορούσε να ζητήσει συμπλήρωση γιατί πλέον έχει. Ποιος το ζητάει αυτό? Ο εισαγγελικός λειτουργός, προκαταρκτικές. Δεδομένου ότι υπάρχουν και νέα περιστατικά. Είμαστε τώρα βέβαια. Είμαστε πρώτοι στοιχήματος, έτσι. Ακριβώς, επειδή υπάρχει. Έδωσε ένας άνθρωπος εισαγγελική παραγγελία με πραγματικά και νομικά περιστατικά του 18 και του γυρνάει η έκθεση του 21. Ενδιάμεσα τρία χρόνια που από ό,τι λέτε έχουν γίνει πολλά. Πολλά, ναι. Πολλά πράγματα και η ΕΑΔ από εκεί και πέρα πρέπει, και αυτό νομίζω το κάνουμε αρκετά καλά πλέον, να παρακολουθεί την υλοποίηση. Ναι, το άκουσα αυτό. Πήγε στο πειθαρχικό. Ζήτησες τα χρήματα, αγόρασες το ηλεκτρονικό σύστημα που θα σου επιτρέψει, ανεβάζεις τις προμήθειες στο ΕΣΥΔΙΣ. Πληρώνονται όλοι με το ενιαίο από την αρχή πληρωμής. Λέω τώρα διάφορα. Ναι. Γι' αυτό αυτές οι ήπιες συστάσεις πολλές φορές δεν είναι καθόλου ήπιες. Αν πας ένα φορέα και πεις, παιδιά από εδώ και πέρα, όλοι στην ενιαία αρχή πληρωμών, όλοι ενιαίο μισθολόγιο. Δεν ισχύει παντού. Και φυσικά ο εισαγγελέας για ένα τέτοιο περιστατικό θα έπρεπε να ζητήσει ποινικές ευθύνες. Από τον έχουν την ευθύνη για τη μισθοδοσία. Άρα εδώ, εσείς τώρα που κατέχετε πολύ καλά και το φυσικό αντικείμενο οικονομικό και το πολιτικό, θα δίνατε εντολή για συμπληρωματική. Ναι. Παίρνοντας από αυτά, συμπληρώνοντας με τα άλλα, και ελπίζω χρειάζεται. Να έχει κάνει και εγώ εμπιστοσύνη στην ποιότητά τους, έχουμε συνεργαστεί άριστα τη δουλειά τους και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς αυτό, έτσι ώστε να μπορέσει να στοχοθετηθεί σωστά η υπόθεση. Και ξέρω ότι έχουν πολύ μεγάλη εισφορά σε αυτό οι επιθεωρητές ελεγκτές της ΕΑΔ. Και από ό,τι ακούω και η κυρία Γεροντίδου, να μπορέσουν να χτίσουν μια υπόθεση που να μπορεί να σταθεί και να αναδείξει την αλήθεια. Γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και ο πρόεδρος της Επιτροπής για Ρεπετρίτη, ο κύριος Χαλκιάς,
όταν έβαλα το θέμα ότι την εξέλιξη των συμβάσεων πολύ δύσκολο στα δικαστήρια ένας ανακριτής μπορεί να την καταλάβει και να τη δει και να πιάσει τα περίεργα και έπρεπε ίσως και εμείς εδώ κάτι να κάνουμε αντίστοιχο να εξασχοληθούμε μόνο με τη σύμβαση. Απάντησε και πολύ μ' άρεσε αυτή η πρόταση ότι κανονικά θα έπρεπε το, έχουν σκοπό στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να κάνουν ένα τμήμα ειδικό για να παρακολουθούν όλες αυτές τις συμβάσεις. Γιατί η χώρα μας πτώχευσε από συμβάσεις που δεν γίνανε ποτέ και λεφτά που φαγόταν και πήραν. Το έχουμε συζητήσει αυτό και στο πλαίσιο του Τεχνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας, ότι πρέπει να δημιουργηθούν σχηματισμοί και στα δικαστήρια αλλά και από εμπειρογνώμονες. Ναι. Μην παρακαλάνε οι εισαγγελείς για τέτοια τεχνικά θέματα, ποιος θα τους βοηθήσει. Και στην ΕΑΔ το έχουμε κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί είχαμε ακριβώς το κρίσιμο μέγεθος πια. Τι θέλεις, ηλεκτρολόγο, μηχανικό, πολιτικό και βρες, ναι. Το Σώμα Επιθεωρητών, και από εκεί θα έχετε εμπειρία, μεταφέρων, με 6 υπαλλήλους. Και σπασμένα ούτε και χωρίς βάση ούτε στον Ισοκράτη, ούτε στον. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, όσο μεράκι και να έχεις. Και να βοηθάς τον εισαγγελέα να χτίσει την υπόθεση σωστά, γιατί δεν θα μπορέσει ποτέ. Να διαβάσει τις κούτες 14. Να παρακολουθεί συμβάσεις τώρα μπλεγμένες, δεν υπάρχει. Για μένα περίπτωση. Η προκαταρκτική από τεχνικά αξιόπιστα στελέχη είναι το Α και το Ω, για να έχεις μια επιτυχή μετά και λέει ο κόσμος. Μπήκε στο αρχείο. Αθώθηκε. Άμα δεν υπάρχει σωστό προανακριτικό υλικό. Τι θα γίνει. Είναι δυνατόν να ζητάμε από έναν δικαστικό λειτουργό να ξέρει 35-28-46-12 ανώνυμες εταιρείες. Μάλιστα. Αυτό ας πούμε πρέπει η Βουλή να το προωθήσει, να δημιουργηθεί ειδικό σώμα νοσοκού ΕΑΔ που να είναι full time θα έλεγα στην υπηρεσία της δικαιοσύνης. Γρήγορα η διεκπαίρεση της προκαταρκτικής ανάκριση μέσα σε 6 μήνες ακροατήριο. Αλλιώς χάθηκε η μπάλα. Αλλάξαν οι υπουργοί. Ένα σώμα λίγο εξειδικευμένο, αυτό το βλέπω αμέσως. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Πέρκα. Ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Πέρκα. Κύριε Δημητριάδη, εσείς για 15 λεπτά. Κύριε Μάρτα, καλησπέρα σας. Θέλω να ξεκινήσω μια ερώτηση. Με τον κύριο Μητσοτάκη είχατε ποτέ σχέση, εσείς ήταν ποτέ του σύμβουλός του βασικά. Είχατε κάποια σχέση μαζί του. Πήγα να πω στην αρχή, το ξέχασα. Ναι. Και αυτό το ρωτάω. Επειδή δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα για την ΕΑΔ. Ναι. Να πούνε, δεν έχετε ελεγκτικά πρότυπα. Αργείτε. Πήρατε 50.000 υποθέσεις, έχετε τώρα 70.000. Ναι. Άρχισαν να κυκλοφορούν ότι είμαι κουμπάρος του. Ναι, αυτό το ρωτάω γιατί έχω κάνει ένα δημοσίευμα, κάτι ναι. Σήμερα, τέτοια βασικά. Ναι. Το λέω αυτό. Στο γάμο του είμαι και μικρός. Ναι. Άλλο που δείχνω σοβαρός. Στο γάμο του καλά-καλά δεν είχα τελειώσει το σχολείο. Και στο δεύτερο ερώτημα. Ναι. Ορίστε. Ο Μητσοτάκης εμένα με γνώρισε ως εξής. Ναι, πείτε μας. Ναι. Είπαμε πριν για την κομματική ιδιότητα. Ήμουν ένας από τους πολλούς δημοσίους υπαλλήλους που είχα ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις και στις εργασίες με την Τρόικα. Όταν λοιπόν με βρήκε εκεί από άλλη κυβέρνηση και άλλον υπουργό, μαζί με μια ομάδα επιθεωρητών ελεγκτών, εμείς φύγαμε και με φώναξε και μου είπε. Ακούω εδώ ότι κάνεις καλή δουλειά και το ξέρεις. Για να μην ψάχνω από το μηδέν, θέλω να συνεχίσεις στο πρώτο μνημόνιο. Λέω, δεν με ξέρει, δεν ξέρει και τι ψηφίζω. Και το ίδιο έκανε, και δεν είναι ο μόνος βέβαια, με πολλούς δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν ανήκαν ούτε στον κομματικό ούτε στο στενό πολιτικό του κύκλο. Είδε ότι μπορούν να αποδώσουν, και φυσικά για να φανεί και αυτός ότι πως κάθε υπουργός κάνει έργο, έδωσε ευκαιρίες σε παιδιά που δεν προέρχονται από το πολιτικό του κύκλο. Αυτό λοιπόν. Συνεχεία, εγώ πήγα στον ΟΣΑ, γύρισα, είχα διεθνή εμπειρία, είπαμε την ΕΑΔ ένα ωραίο πείραμα. Φανταστείτε, η λήψη επιχειρημάτων, κουμπάρος και τα λοιπά, αυτό το είχαμε αστείο. Ξέχασε να φέρει τη λαμπάδα. Ναι, απλά το ρωτάω γιατί το βλέπω δημοσιευμένο και θέλω να ρωτήσω τι ισχύει ή όχι. Βαρέθηκα να στέλνω εξώδικα και επειδή ήθελα να πιώνω και ταμείο να τους κάνω αγωγές, γιατί ήταν εύκολο και εκκλησίες δεν κλέβω. Σταμάτησα να απαντάω. Άσου να γράφουν. Απαντάω μόνο στα σοβαρά όταν έχουν επιχειρηματολογία. Ήσασταν επί μία διετία μεταβατικός, είπατε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μεταβατικός. Ναι. Τι υποθέσεις είχατε ασχοληθεί τότε, με τι είχατε ασχοληθεί ως Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τι είχατε ερευνήσει τότε βασικά, τι υποθέσεις. Όλες τις υποθέσεις εκκρεμότητες των 5 συγχωνευθέντων στην ΕΑΔ σωμάτων. Ναι. Τις νέες καταγγελίες. Στρατηγικό σχέδιο καταπολέμησης διαφθοράς, πάρα πολλές σοβαρές υποθέσεις θα έλεγα και λιγότερο ενδιαφέρουσες για το πλατή κοινό, μεμονωμένες καταγγελίες που λέμε. Πάρα πολλές υποθέσεις. Έχετε κάτι. Όχι, απλά γιατί βλέπω εδώ δημοσιευμένο. Λέω δημοσίευμα, έτσι. Επικαλούμε δημοσίευματα, γι' αυτό ρωτάω.
ότι σας είχε ανατεθεί να ανερευνήσετε τη χρηματοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης από την τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη, βασικά, επί κορονοϊού, βασικά. Κάπως έτσι, έτσι διαβάζω εδώ μέσα, βασικά. Τα κριτήρια επιλογής. Ναι. Ισχύει αυτό, ναι. Όχι. Όχι. Αυτό η ΕΑΔ. Ναι. Πολύ ωραία όμως ερώτηση. Ναι. Και πολύ καλά κάνει και να φέρει σε δημοσίευμα μετά κάτι του νόμου. Μα κάνω επίκληση δημοσίευματα για να καταλάβω τι έγινε, βασικά, γιατί βλέπω καβέρματα εδώ. Ναι. Η ΕΑΔ είχε αναλάβει εκ του νόμου, επειδή είχαμε το κρίσιμο μέγεθος και συνεχώς μας έδιναν αρμοδιότητα, γιατί ήμασταν και αποτελεσματικοί με τα ηλεκτρονικά εργαλεία, την εκπαίδευση, ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όλους τους επιθεωρητές. Πέντε χώρες το έχουν αντιγράψει. Ναι. Πάρε και την αρμοδιότητα όταν κάποιος ζητάει πρόσβαση σε έγγραφα και δεν του τη δίνει ο Υπουργός, να πρέπει κάπου να προσφύγει. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν από τη Βουλή Watch. Είχε ζητήσει πρόσβαση, δεν την έδινε, ήρθε στην ΕΑΔ. Η ΕΑΔ διενήργησε τον απαραίτητο έλεγχο με τις κείμενες διατάξεις. Απεφάνθη ότι δεν υπήρχε ένομο συμφέρον. Ναι. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν που βουλίγω έτσι όπως πρέπει κάθε σοβαρός ελεγκτικός φορέας στην άσκηση δημόσιας εξουσίας που ασκεί έλεγχο, η ΕΑΔ δίνει πρόσβαση, πήγε δημοσιεύματα, πήγανε δικαστήριο, είπε το δικαστήριο ότι δεν έχει όνομα συμφέρον, καλώς δεν πήρε πρόσβαση και δεν είδα ούτε ένα δημοσίευμα. Όταν κάνει δημοσίευμα από εδώ, πρέπει να κάνεις και μετά, που βγαίνει δικαστική απόφαση. Άρα, δηλαδή, δικαστική απόφαση επεφάνθη το αντίθετο, βασικά, δεν υπήρχε όνομα συμφέρον. Επεφάνθη αυτό ναι. που είχε υποστηρίξει και η ΕΑΔ. Εάν το δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι κακώς η ΕΑΔ δεν διευκόλυνε την πρόσβαση, θα είχαμε ενεργήσει αναλόγως. Mm. Αυτό είναι. Και κάτι ακόμα. Το 2021 ανανεώθηκε η θητεία σας, βασικά. Ή κάνω λάθος. Έγινε ναι. κήρυξη. Υπήρξε μια πολιτική αντιπαράθεση πάλι από δημοσιεύματα, επικάλουμε βασικά. Ο κύριος Ζαχαριάδης είχε πει και τότε καταγγείλει ότι υπήρχε μια φωτογραφική προκήρυξη. Ο κύριος Βορύδης είχε κάνει μια προκήρυξη κατά παραγγελία. Έτσι είχε πει τότε για το πρόσωπό σας, βασικά. Και είχε πει και τότε, είχε ρωτηθεί τότε αν θα γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας της θέσης. Έγινε τελικά προσφυγή ή όχι, βασικά. Δύο σημεία. Πρώτον, ναι. όντως ήταν λίγο φωτογραφική, γιατί επειδή έχω πέντε διεθνείς ναι. πιστοποιήσεις και με από τους λίγους Έλληνες που έχουν δουλέψει ανώτερο επίπεδο σε διεθνείς οργανισμούς για καταπολέμηση διαφθοράς, αν το δεις λίγο έτσι, μπορεί να είναι φωτογραφικό. Δηλαδή, αν πεις ότι πρέπει να είναι 2-10, να τρέχει πολύ καλά και να έχει δουλέψει για διεθνείς οργανισμούς, κάποιος μπορεί να το θεωρήσει. Άρα, οποιοδήποτε έχει δουλέψει για διεθνή οργανισμό, έχει διεθνείς πιστοποιήσεις και ελεγκτική εμπειρία, μπορούσε να κάνει αίτηση. Επομένως, εύκολη απάντηση στο ένα. Δύο, όντως κατατέθηκε δικαστική προσφυγή όσον αφορά την νομιμότητα των κριτήριων αυτών, τα οποία αναπαρήγαγαν τα κριτήρια που ήταν στο νόμο και όχι υπουργική απόφαση. Αναμένεται η απόφαση. Ποιος γνωρίζω δεν έχει εκδοθεί. Ωραία. Μόλις εκδοθεί όμως, ναι. επειδή βρίσκω πολύ ενδιαφέρον που αναζητάτε στην εφημερίδα, ναι. θα σας ενημερώσω. Ωραία. Λοιπόν, δεν το θέλω να ενημερώσω, θέλω να πω ότι κάποιες διευκρινήσεις γιατί διαβάζω διάφορα δημοσίευματα. Βάζω και θέλω να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Πολύ λοιπόν, καλά κάνει. Θέλω να ρωτήσω, το πόρισμα αυτό που είχατε εκδώσει βασικά, κατέληξε ουσιαστικά, είπατε και εσείς ότι ήταν, έχει κάποιες αδυναμίες βασικά. Δεν είχατε, γιατί πήγε σε αθώωση, αποθώθηκαν πειθαρχικά όλοι οι υπάλληλοι εμπλεκόμενοι βασικά. Όχι, δεν είχε αδυναμίες. Ναι. Είπα ναι. ότι ο σκοπός των πορισμάτων είναι να αποτελέσουν μια στέρεη βάση ναι. για αυτόν που έχει φέρει την ευθύνη της άξης πειθαρχικής δίωξης. Ναι. Της άτυπης προγραμματικής εξέτασης του κεφαλαίου Δέλτα του 3528, ήταν για τα ΔΕΛΤΑ, είναι τα ΔΕΛΤΑ των αντίστοιχων διατάξεων, έτσι ώστε να μην ψάχνει από το μηδέν ή να μην μπορεί να κρυφτεί. Κάνω εκεί πέρα μια άτυπη συλλογή υλικού ή μια ΕΔΕ, δεν βρήκαμε τίποτα αθώος. Το κακό είναι ότι ενώ συλλέγουμε το υλικό, δεν έχουμε άμεσο έλεγχο στο κατά πόσο το οικείο μονομελές ή συλλογικό πειθαρχικό όργανο θα αιτιολογήσει την απόφασή του. Γι' αυτό υπάρχει ο θεσμός επιτυχημένος στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, άσκηση έφεση. Με τα επιθαρχικά μπορούμε πλέον να το παρακολουθούμε. Η ΕΑΔ τα τρία χρόνια είχε συνεχώς αυξανόμενο αριθμό άσκησης εφέσεων κατά πρωτοβαθμίων αποφάσεων μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων και είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι. Μια σωστή έκθεση δεσμεύει το πειθαρχικό όργανο και οδηγεί στην επιτάχυνση και τη βελτίωση της ποιότητας της πειθαρχικής δικαιοσύνης. Το ότι. Αχ, συγγνώμη. Δεν μπορούν να προλαβαίνουν αυτό που λέτε. Δεν τα δράσουν. Ναι, έχετε δει. Δεν είναι κατανοητό το συμβούλιο. Ευχαριστώ. Εντάξει, ευχαριστώ γιατί.
Ευχαριστώ για την παρατήρηση. Μου το έχουν πει και οι μεταφραστές. Το γεγονός ότι αθωώθηκαν πειθαρχικά όλοι οι εμπλεκόμενοι, 18 άτομα, θεωρείτε ότι υπήρξαν κάποιες αδυναμίες στο πόρισμα ή απλώς ο εισαγγελέας έκρινε αλλιώς? Δηλαδή, θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να το έχετε δέσει καλύτερα τέτοια από άλλους συνάδελφους, προηγουμένως βασικά? Θα μπορούσατε να έχετε εστιάσει σε άλλα θέματα πέρα των παρατάσεων, των καθυστερήσεων βασικά? Ωραίο το ερώτημα, αλλά το φέρνω και σωστή του διάσταση. Μάλιστα. Τα 18 άτομα αθώθηκαν. Ναι. Αν άκουσα καλά, 3 συνταξιδοτήθηκαν, 5 σε δεύτερο βαθμό, 11 ναι. στον πρώτο, ναι. στο πειθαρχικό. Στο πειθαρχικό, ναι. Άρα πρέπει να ελεγχθεί η ποιότητα διενέργειας της πειθαρχικής διαδικασίας. Στο κομμάτι της ποινικής δικαιοσύνης, από ό,τι άκουσα, ο εισαγγελικός λειτουργός που είχε παραγγείλει το 18 την διενέργεια προκαταρκτική στην αρχιοθέτηση. Εκφεύγει και των γνώσεών μου και των αρμοδιοτήτων μου, τον πρώην, άρα δεν έχω άποψη. Εκεί έρχεται όμως η σωστή παρατήρησή σας. Αν έβλεπε αδυναμίες στο πόρισμα, ναι. επαναλαμβάνω πάλι, θα έπρεπε να ζητήσει συμπλήρωση. Η κυρία Πέρκα τώρα το είπε. Πήρα κάτι, δεν βλέπω τη συνέχεια. Πάρ το πίσω και φέρ το μου όλο αυτό για να κάνω εγώ τη δουλειά μου. Άρα το πόρισμα, όσον αφορά την πειθαρχική δικαιοσύνη, θα πρέπει να ελεγχθεί για την ποιότητα της δουλειάς των πειθαρχικών οργάνων, για τη δουλειά του εισαγγελέα, πώς αξιολόγησε την πληρότητα και την ποιότητά του. Ρώτησα και την κυρία πριν και την προηγούμενη μάρτυρα βασικά. Είχατε διαπιστώσει εσείς κάποιο είδος ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των δύο αναδόχων στην 717? Το είχατε διαπιστώσει καθόλου στον έλεγχό σας? Όχι, δεν το ξέρω καθόλου αυτό το θέμα. Ναι. Σας... Ξέρετε, το λέω γιατί αυτό, αν όντως ισχύει, είχα πει τον κύριο Λασπονίκο, είναι λόγος έκπτωσης, ξέρετε. Γι' αυτό το λέω. Αν όντως εσείς το είχατε διαπιστώσει στο πόρισμα που κάνετε βασικά. Γιατί είναι σοβαρό αυτό. Έχετε καθόλου υπόψη κάτι τέτοιο? Όχι, αλλά από ό,τι άκουσα. Ναι. Η κυρία Ροκάκου, συνεργασία με τους επιθεωρητές που τη συνέταξαν, θα απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα γραπτά. Άρα, ναι. Εγώ προσωπικά όχι, δεν το γνωρίζω. Ήσασταν στην Αιγυπτία για διαφάνειες. Μετά αποχώρησε, πήγατε στη Frontex, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ναι. Γιατί αποχώρησατε, ποιος ήταν ο λόγος? Δεν βρίσκατε, ήταν οικονομικοί λόγοι? Αλφα. Θα σας πω για το λόγο. Γιατί η κυρία Ροκάκου μας είχε πει προηγουμένως ότι. Πολλοί πάλι που προσπώνταν, βρίσκαν κάποιες καλύτερες θέσεις, φεύγανε. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο αντικίνητο για να μένει σε αυτή τη θέση, στην Εθνική Διαφάνεια? Αυτό το θέλω να ρωτήσω. Είναι πάρα πολύ καλή ερώτησή σας. Ναι. Προσωπικά, συνεχώς ψάχνω ευκαιρίες να βελτιώνομαι, ναι. να κυνηγάω νέες προκλήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σίγουρα μία εξ αυτών. Η Frontex, προκειμένου που είναι το μεγαλύτερο EU agency και σε budget αλλά και σε αριθμό προσωπικού κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού που πήρα εκεί τη θέση του επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου. Συνεχεία μέσω του Ευρωπαϊκού ΑΣΕΠ, ΕΨΟ, όλα τα κράτη-μέλη, 2 χρόνια διαγωνισμός, πέρασα 3, άρα προκλήσεις καριέρας, να βελτιώνεσαι συνεχώς, β' μισθός, γ' συνταξιδοτικό, δ' ιατρομαρκευτική περίθαλψη, π' να έχω την ευκαιρία να μάθω πολλά πράγματα και να έρθω πίσω στην Ελλάδα να βοηθήσω και πάλι. Στο εθνικό επίπεδο, λίγοι οι επαγγελματίες που έχουν κέφι και συνεχώς βελτιώνονται. Εγώ έμαθα σε πολύ μεγάλη ηλικία για τις διεθνείς πιστοποιήσεις μετά τα 40, μακάρι να το ήξερα πριν. Λίγα τα κίνητρα. Εμείς περάσαμε διάταξη να πληρώνεται η εκπαίδευση εφόσον περάνε τις εξετάσεις. Λίγοι οι αυτοί που συνεχώς έτσι ψάχνονται, τους κυνηγάνε όλοι, ανεξάρτητες αρχές, οι Δήμοι κτλ. Πρέπει να γίνει μια πιο στοχευμένη πολιτική και νομίζω το εσωτερικό δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση. Να προσελκύεις αλλά και να διακρατάς το απαραίτητο ταλέντο για να αναβαθμιστεί εν συνόλο η δημόσια διοίκηση. Θεωρείτε, θα κάνω μια ερώτηση με δύο σκέλη. Θεωρείτε ότι η υπηρεσία ΙΑΔ είναι επαρκώς στελεχωμένη και δεύτερον είναι πακέτο νομικό πλαίσιο βασικά? Ή θέλει συμπληρώσεις? Το είχα πει και στην κυρία Γουγκάκο πριν. Η στελέχωση, οι 504 οργανικές θέσεις που περιλαμβάνονται. Πάλι μιλάω γρήγορα. Στο κεφάλαιο ΔΕΛΤΑ του 4622 είναι αρκετές εάν πληρωθούν σωστά, δηλαδή έχει 300 ελεγκτές μάχημους. Μαζί με τις 80 περίπου θέσεις που είναι για τους ειδικούς σε θέματα ακεραιότητας και καταπολέμησης διαφθοράς και τις άλλες 100 θέσεις που είναι για τις λειτουργίες διοικητικά, IT και οικονομικά. Και αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας, οι προηγούμενοι 5 δεν είχε κανένα ιστοσελίδα. Τα έχουν φτιάξει όλα με τα χέρια τους Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίς μία δραχμή σε εξωτερικό ανάδοχο. Θα δείτε πράγματα που θα εντυπωσιαστείτε για το τι μπορεί να παράξει η ελληνική δημόσια διοίκηση. 10 λεπτά στην ιστοσελίδα της ΕΑΔ. Αν αυτές οι 504 θέσεις πληρωθούν με τα σωστά στελέχη, όχι αριθμητικά αλλά και ποιοτικά, νομίζω ότι είναι αρκετά. Αλλά σύμπατη δυσκολία. Πολλές φορές εμένα μου έχουν αρνηθεί φορείς να αφήσουν τον καλό τους μηχανικό. 2 έχω. 1. Θα μου πάρεις τον έναν?
ή πληροφορική, πληροφωνική, μηχανική. Αν το συνδέσει αυτό με την πίζα και πόσο τα στελέχη STEM λείπουν, πού θα βρει καλούς μηχανικούς και στελέχη πληροφορική στο δημόσιο να αναβαθμιστεί, να δουλέψουν το AI, το digitalization σε θέματα ελέγχων. Και το δεύτερο, όσο καλογραμμένο και να είναι το κεφάλαιο ΔΕΛΤΑ του επιτελικού, όσον αφορά την κυρίαρχη διαφάνεια, που το αποδεικνύει το γεγονός ότι δεν υπήρξε ούτε μία μέρα καθυστέρησης, ούτε μία υπόθεση δεν χάθηκε στα δικαστήρια. Ακόμα και με την πανδημία και όλα αυτά, καταφέραμε και σηκώσαμε όλο το βάρος της ίσπραξης επιβολής και ίσπραξης προστήμων. Ύστερα από αυτά τα χρόνια, οποιασδήποτε επιμέρους αστοχίες ή επικαιροποίησεις πρέπει να γίνουν λόγω των μεταβαλλόμενων συνθήκων, είναι ευκαιρία να γίνουν μια συνολική αλλαγή του επιτελικού. Αλλά γενικά το πλαίσιο. Διαχρονικά, να δούμε πόσες αλλαγές έχουν γίνει αυτά τα τέσσερα χρόνια, ήταν για δεδομένα ειδικά της ελληνικής δημόσιας διοίκησης παραπάνω από αθλητικά σωστά γραμμένο και δομημένο για να εξυπηρετήσει το σκοπό μια συγχώνευση έξι φορέων, πολύ δύσκολο εγχείρημα για την ελληνική δημόσια διοίκηση, η οποία πήγε υποδειγματικά. Κατά την προσωπική μου γνώμη, είμαι βέβαια λίγο biased, το ομολογώ, θα έπρεπε να διδάσκεται ως καλή πρακτική συγχώνευσης φορέων. Πώς αξιοποιούμε τις συνέργειες, αποφεύγουμε τις επικαλύψεις και αξιοποιούμε το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα. Θεωρείτε ότι το πόρισμα το οποίο συντάξατε βασικά και πήγε στην ΕργοΣΕ συνέβαλε στην επιτάχυνση των έργων, στην καλύτερη λειτουργία της ΕργοΣΕ? Είχατε πει πριν ότι για πρώτη φορά ακούστηκε ένα όργανο να λέει εσείς καθυστερείτε βασικά. Θεωρείτε ότι υπήρξε ένα είδος, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, να το πω φόβητρο προς την ΕργοΣΕ για να επιταχύνει τις διαδικασίες? Κάπως έτσι να το αποθέσω. Νομίζω ναι, και αναδεικνύεται ένα από αυτά τα άειλα λίγο θετικά των σωστών εκθέσεων. Όσο και να το κάνεις, ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε υπουργός, ο κάθε διοικητής, όταν βλέπει κάπου καταγεγραμμένη την ιστορία, και αν δεν επαναπαύεται να σου λέει, άντε τώρα να βγάλουν άκρη, να πάνε πίσω 4 υπουργούς, 7 διοικητικά συμβούλια, σφίγγεται. Όντως. Πιστεύω ότι, χωρίς να είμαι στη θέση βέβαιες λεπτομέρειες, να πω τι έγινε από το Σεπτέμβρη μέχρι το τραγικό γεγονός, πλέον το κοιτάζανε αλλιώς. Δεν υπήρχε αυτή η λύθη, άντε τώρα να βρεις. Πότε ήταν ο Σπούλτζης, η Πέρκα, ο Σταθόπουλος, ο Καραμαλής, δεν ξέρω ποιος άλλος ήταν όλο αυτό το διάστημα, και τα 7 διοικητικά. Ναι, είναι πολύ εύστοχη η παρατηρήσή σας. Ναι, και κάτι ακόμα θέλω να ρωτήσω. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι στο χειρό του ζήτης διαφθοράς, πανευρωπαϊκός. Έχουμε κακό δείκτη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως φορέας, τι προσπάθειες έχει κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα ώστε να βελτιωθεί ο δείκτης της διαφθοράς στην Ελλάδα? Οι δείκτες λοιπόν, θέση της Ελλάδας, οι δείκτες είναι για πρώτη φορά στη στοχοθεσία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Μπαίνετε, σε 5 λεπτά το βρίσκετε. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης Διαφθοράς. Ναι. Από το 19 έως το 22 η Ελλάδα έχει την καλύτερη θέση που είχε τα τελευταία 12 χρόνια στον δείκτη CPI της Transparency International. Υπάρχουν και άλλοι ενδιαφέροντες δείκτες, όπως είναι το Doing Business που είχε κάποια προβληματάκια, το Trust Barometer, τα Euro Barometers και τα Flash που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην τριετία 19-22, οι καλύτερες θέσεις σε όλη την ιστορία της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Παρά τις πολλές προκλήσεις και την ιδιώδη συνάφεια που έχουν γεγονότα στο perception, δηλαδή την αντίληψη του πολίτη για τη διαφθορά, γεγονότων που δεν έχουν σχέση με τη δράση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, π.χ. η δολοφονία του Καραϊβάζ. Δεν είναι επίπτωση της αρμοδιότητής μας. Παρ' όλα αυτά, στο κοινό, όλο αυτό το rule of law, το κράτος δικαίου, εκλαμβάνεται ως μία οντότητα. Και όπως επίσης, όταν λέμε για perception, είναι πολύ σημαντικό να το ακούσει ο Έλληνας πολίτης. Αν ρωτήσω εσάς, υπάρχει διαφθορά και φακελάκι στα νοσοκομεία, τι νομίζετε? Έχει ακουστεί ότι υπάρχει. Εσείς έχετε δώσει? Όχι. Άρα, perception και πραγματικό. Γιατί δεν μιλάτε ελληνικά και μιλάτε με. Αντίληψη, μάλλον. Ναι. Αντίληψη περί διαφθοράς, ναι, με το βιωματικό. Πάντως, ναι, τελειώνω μόνο τον σχόλιο ότι θέλουμε ακόμα πολύ δρόμο για αυτά στους Ευρωπαίους στη διαφθορά. Αυτό ως τη διαπίστωση το λέω βασικά, ως Έλληνη πολίτης και ως βουλευτής. Έχουμε ακόμα δρόμο παρόλα αυτά. Έχουμε δρόμο, φαντάζομαι, έτσι συμφωνείτε? Ναι, έχετε δίκιο. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Δημητριάδη. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Βρετός για την Νίκη για 15 λεπτά. Καλησπέρα σας. Μήπως ξεκινώντας από τα τελευταία σας αναφορά, μήπως όλοι αυτοί οι δείκτες βελτίωσης που τους αναφέρετε ως στην τρίτη περίοδο της δημοκρατίας ως τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση της διαφθοράς μετρήσιμης, μήπως αυτό στηρίζεται ότι πλέον μετριέται και όχι γιατί έχει μειωθεί η διαφθορά? Γιατί πριν δεν υπήρχαν συγκριτικά στοιχεία. Δηλαδή εσείς από τις εισαγόμενες περιπτώσεις αξιολογείτε με όλη αυτή τη διαδικασία που έχετε συμβάλει κομβικά και έχετε μετρήσιμα στοιχεία.
Μήπως αυτό είναι ένα στατιστικό που έχει να κάνει με τον τρόπο των υποθέσεων που εισάγονται? Είναι παραπάνω από σωστή τεχνική σας παρατήρηση. Θα πρέπει να τρέξουν για καθέναν εξ αυτών των δικτών στη βάση αναφοράς τους και τη μεθοδολογία τους, η οποία έχει αλλάξει, έτσι ώστε να έχουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα. Διαφορετικοί δείχτες με τα συν και τα πλην τις αδυναμίες τους και τα θετικά τους σημεία, αλλά γενικά αυτά είναι που έχουμε για να συγκρινόμαστε με τα άλλα κράτη. Αυτά τα τρία χρόνια πήγαμε πάρα πολύ καλά, με πολύ δρόμο ακόμα και περιθώριο για βελτίωση. Είπατε εσείς για ανάγκη επικαιροποίησης της σχετικής νομοθεσίας του επιτελικού κράτους, έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει συμβολή στην πάταξη της διαφθοράς. Εσείς παραιτηθήκατε εδώ και σχεδόν 2 χρόνια, τον Ιούλιο κοντά νομίζω το 22, έτσι. Και είχατε μπει σε διαδικασία μετά από εισήγηση της κυβέρνησης μέσα από έναν διαγωνισμό που είχε κάνει, αν κατάλαβα καλά, που είχαν συμμετοχή 15 περίπου υποψηφιότητες και επέλεξε εσάς να προτείνει. Δεν θεωρείτε ότι 2 χρόνια μετά, το να μην υπάρχει με τα ίδια χαρακτηριστικά διοικητή στην ΕΑΔ, ότι δεν συμβάλλει πραγματικά στην επιμονή για ένα κράτος που θέλει να καταπολεμήσει τη διαφθορά, για ένα σύγχρονο κράτος? Είναι αρκετή νομιμοποίηση που έχει ένας αναπληρωτής? Δεν καθόμαστε να κρίνουμε τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, αλλά πόσο μπορεί αυτός ο αναπληρωτής για 2 χρόνια να εκφράζει πραγματικά ένα κράτος δικαίου που θέλει να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να μην έχει την νομιμοποίηση? Επειδή τα λέτε όλα χήμα, επιτραπεί η έκφραση. Στην πρώτη ερώτηση, αναφέρομαι στις διατάξεις του κεφαλαίου Δέλτα του 4622 για τις αρμοδιότητες της ΕΑΔ. Π.χ. θα μπορούσε να ενισχυθεί το πλαίσιο που αφορά την πρόσβαση σε βάσεις πληροφοριών άλλων φορέων, για να περάσουμε σε νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση δεδομένων και εξόριξη δεδομένων και στατιστικά με τα σύγχρονα, τα οποία τότε δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένα. Από εκεί πέρα θέλει ένα πλέγμα διατάξεων, όπως είναι ο νόμος για πρώτη φορά 48-29 για τη ρύθμιση της άσκησης επιρροής. Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ νόμο για το lobbying. 47-95 του Απριλίου του 2021 για το σύγχρονο σύστημα ιστορικού ελέγχου, που αυτή τη στιγμή το αντιγράφουν και οι τρεις βαλτικές χώρες. Άρα όχι μόνο ο 4622 το κεφάλαιο της διαφάνειας, αλλά και όλοι οι άλλοι νόμοι που θωρακίζουν την ακαιρεότητα και τη λογοδοσία. Για το δεύτερο ερώτημα, εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, νομίζω ότι είναι για το χρονικό διάστημα, σε εξέλιξη, θεωρείτε, να βγει προκήρυξη. Ναι. Το θεωρείτε εύλογο αυτό το χρονικό διάστημα, το 2 ετών? Γιατί πλέον υπάρχει σειρά. Άποψη, υπάρχει σειρά. Όχι, λέω από πλευράς διαδικασιών. Δεν θέλω κρίση. Οι διαδικασίες δηλαδή αυτές είναι χρονοβόρες. Παρατεθήκατε το 22. Έτσι, πάμε σε μια διαδικασία αφού έχουμε μπει σε μια σειρά. Για ποιο λόγο αυτές οι διαδικασίες έχουν τέτοια χρονική διάρκεια, έτσι ώστε στα 2 χρόνια να μην έχουν προλάβει να εξελιχθούν και να υπάρχει νομιμοποίηση μέσα από διεθνούς διαγωνισμούς, έτσι ώστε να υπάρχει αυτό το κριτήριο της αντικειμενικότητας? Θα μπορούσε και νομίζω ότι θα γίνει γρήγορα. Θα μπορούσε να γίνει και νωρίτερα, είπατε αυτό. Αν κατάλαβα, απλώς θα γίνει γρήγορα από την ενημέρωση που έχετε. Είπατε κάτι ότι κάνετε παρατηρήσεις και στείλατε το Σεπτέμβριο 27 Σεπτεμβρίου του 2021, στείλατε τις εκθέσεις ανάλογα στην ΕΡΓΟΣΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις καθυστέρησης. Στείλατε και το ύψος ακριβώς για το πρόστιμο του αρνητικού καταλόγου, πρόστιμο, η υποχρέωση να συνταχθεί αρνητικός κατάλογος ύψους 1.307.260,11 λεπτά ευρώ. Αυτό το είχατε εσείς σαν υπηρεσία καθορίσει μέσα από το έλεγχο ότι αυτή ήταν η ζημία του ΕΡΓΟΣΕ και θα έπρεπε ή να βεβαιωθεί, αν καταλαβαίνω καλά, στους υπαλλήλους, έτσι, ως μια διαδικασία καταλογισμού, ή να πληρωθεί από τον συμβαλόμενο εργολάβο του έργου. Εσείς το ποσό το είχατε καθορίσει ή μόνο είχατε σημειώσει τις παρατηρήσεις της καθυστερήσεων? Θα το επιβεβαιώσει οι γραπτές απαντήσεις που θα στείλει η κυρία Ρογκάκου με τους επιθεωρητές που τη συνέταξαν, αλλά νομίζω ότι το ποσό προσδιορίζεται στο κείμενο της έκθεσης. Αλλή μονά δεν προσδιορίζονταν. Δεν είναι
πάντα εύκολο να προσδιορίσει τη ζημία. Άλλο, αλλά μπορεί να μην είναι εύκολο στο μέγεθος το πραγματικό, αλλά δεν μπορεί δηλαδή να μην καθορίζεται. Γιατί πώς καθορίζεται για να δεθεί, επειδή είπατε ότι προσπαθήσατε να δένετε με τις εκθέσεις σας, έτσι ώστε στα πειθαρχικά μια κοινή πρακτική, να μην βγάζουν ποτέ κανένα ένοχο δημόσιο υπάλληλο ή τουλάχιστον σπανίως, να μην μπορεί να αμφισβητηθεί. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και το ποσό για να βλέπουμε και ποιο είναι το μέγεθος, έτσι ώστε αν οι εισαγγελικές αρχές κάναν πραγματικά τις δουλειές τους, να πάνε για πλημέλημα, πτέσμα ή κακούργημα. Άρα δεν μπορεί μια αρχή διαφάνειας να μην έχει και το ποσό. Είναι στις δυσκολίες που περιέγραψα πριν, τις τεχνικές μεθοδολογικές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι η έκθεση, και θα το επιβεβαιώσει κύριε Ρόγκα, για τις απαντήσεις. Ωραία. Προσδιορίζω το ακριβώς το ποσό. Ωραία. Άρα εσείς παρακολουθείτε εκ του θεσμού και εκ της λειτουργίας και εκ του κανονισμού της ΕΑΔ την πρωτοβάθμια απόφαση. Σίγουρα την πρωτοβάθμια. Ναι. Ως ενημέρωση. Όταν εσείς στέλνετε 18 άτομα η υπηρεσία σας, η ΕΑΔ, με αυτό το ύψος. Μείνετε ικανοποιημένοι από, πέρα από αυτούς που συνταξιοδοτείτε, και δεν ξέρω αν άμα συνταξιοδοτηθείς δεν έχεις καμία ευθύνη. Νομίζω έχεις ευθύνη και όταν συνταξιοδοτηθείς, έτσι δεν είναι? Για ποινικά, ναι, η πειθαρχική δίωξη πλέον, αν έχεις απολέσει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, δεν μπορεί δεν να ασκηθεί. Για τους υπόλοιπους που δεν για είχαν. Για τους υπόλοιπους πρέπει να δούμε δύο σημεία. Α, εάν το νομικό καθεστώς της εργοσίας ΑΕ είναι στις περιπτώσεις. Γιατί εκεί έχουμε το πρόβλημα ποια είναι η γενική κυβέρνηση δημόσιος τομέας, η οποία υποχρεούται, και εκεί έχουμε ένα μεγάλο θέμα με αυτήν την γκρίζα ζώνη των ΑΕ του δημοσίου, να στείλει στην ΕΑΔ όπως ένας δήμος, ένας από των 332 δήμων, την απόφαση για αξιολόγηση. Εάν ναι, την έστειλε και τι έκανε η ΕΑΔ για να την αξιολογήσει. Επομένως, είναι πολλές φορές δεσμευτικός και ο κανονισμός των φορέων αυτά. Αυτό γιατί είναι δεν είναι το ευρύτερος δημόσιος. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα αυτού του φορείς, ότι φεύγουν από τις πάγιες διατάξεις που είναι πιο δομημένες και έχουν δικούς κανονισμούς. Άρα το επιτελικό κράτος ενθαρρύνει να φεύγουν από τη λογική του ελέγχου του δημοσίου, έτσι ώστε να υπάρχουν πολλές τέτοιες με άλλα κριτήρια, έτσι ώστε να μην έχουν τις ίδιες. Εδώ δεν πάμε επιτελικό, πάμε 34-29 κεφάλαιο Β. Το επιτελικό δεν το λέω με την έννοια της κυριολεξίας, το λέω με την έννοια της εποπτείας, γιατί ένα επιτελικό κράτος θα πρέπει να ενισχύει τη διαφάνεια μέσα από νομοθεσίες τέτοιες, όπου και. Ναι, θα με διορθώσετε, γιατί εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά μέσα και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που όμως αντλούν την ισχύ τους και την κυριότητά τους ως κύριος μέτοχος στο δημόσιο, να υπάρχει το ίδιο θεσμικό πλαίσιο και για το δημόσιο και για το ιδιωτικό, εφόσον είναι εταιρείες. Φύγεται ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει σχέση με την ισορροπία μεταξύ ευελιξίας, προσέλκυσης ας πούμε στελεχών, δημοσιονομικό πλαίσιο και νομιμότητας διαφάνειας. Και πώς μπορούν όλοι αυτοί οι φορείς να έχουμε το σωστό μείγμα. Θα προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ? Θα έρθουν τα ικανά στελέχη? Πώς θα αμυφθούν? Θα κάνουν τις προμήθειές του νόμου δημοσίων συμβάσεων ή δικό τους κανονισμό? Αυτό θέλει μια συνολική τοποθέτηση. Που όμως όσο επιλογή δεν υπάρχει, επειδή είναι μείζονος σημασίας, τότε είναι ακριβώς μια παραφιάδα που επιτρέπει στο επιτελικό κράτος να λειτουργεί με τελείως διαφορετικά πλαίσια, κανόνα, ενώ διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα. Έχουμε εξαιρέσει του κανόνα που ισχύουν όλα τα χρόνια, διαχρονικά. Ωραία. Εκ παραδρομής στο έγγραφο που έστειλε, που μας κατέθεσε η κυρία Ρογκάκου πριν από εσάς, όταν έστειλε το εμπιστευτικό στην ΕργοΣΕ, που καταλόγιζε το 1307, απαντάει ο κύριος Λασπονίκος ως υπεύθυνος επικοινωνίας ενημέρωσης της ΕργοΣΕ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ότι το έγγραφο που έστειλε στον εργολάβο για τον αρνητικό λογαριασμό είχε λαθασμένο αδά και μετά επανήλθε. Είναι δυνατόν ένα έγγραφο τελείως διαφορετικό? Και αν αυτός ο λαθασμένος αδά δημιουργεί θέματα νομιμότητας καταλογισμού του αρνητικού λογαριασμού? Πολύ ειδικό θέμα, συγγνώμη δεν το ξέρω. Ελπίζω η κυρία Ρογκάκο από αυτό που άκουσα στην κατάθεσή της να επανέλθει με συγκεκριμένη Όχι, απάντηση. Όχι, λέω αν φύγει ένας αρνητικός λογαριασμός, έτσι, από τον επιβλέπω του έργου, δηλαδή από τη διεύθυνση την αρμόδια και πάει εκεί με λαθασμένο αδά, μπορεί να εγείρει ο εργολάβος αίτημα ακυρότητας γιατί δεν έχει το σωστό αδά? Δεν το γνωρίζω το θέμα. Ωραία. Θέλει λίγο μελέτη. Ναι. Επειδή ασχολείστε με τη διαφθορά, υπάρχει περίπτωση κανένας αιρετός είτε τοπικής αυτοδιοίκησης είτε κυβερνητικός
να εμπλέκεται σε διαφθορά χωρίς τη συνένεση και συνενοχή κύρια δημοσίων υπαλλήλων που, όσον αφορά τις συμβάσεις, έτσι δεν μιλάμε, γιατί οι συμβάσεις έχουν μια διαδικασία μελετητική, έχουν ένα συγκεκριμένο ποσό με συγκεκριμένες προϋποθέσεις εργασιών ή υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Είναι δυνατόν, αν αυτά παραβιάζονται, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση, όσον αφορά τις προθεσμίες, αυτά να γίνονται χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος? Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση και αφορά τα διαφορετικά σχήματα με τα οποία εκδηλώνουν τα φαινόμενα απάτης και διαφθοράς. Μπορεί να έχουμε εξωτερική απάτη, όπου υπάρχει συμπαιγνία μεταξύ αυτών που κάνουν προσφορές, εναγνία αυτών που διενεργούν το διαγωνισμό, ας πούμε κοινή, διαφορετικά εταιρικά σχήματα, αλλά του ιδίου ιδιοκτήτη, άρα δεν το παίρνεις χαμπάρι ποτέ. Δεν το παίρνεις καθόλου. Εγώ λέω για τις συμβάσεις που υπάρχει. Εάν δεν έχεις σωστά controls. Για συμβάσεις μιλάμε που έχουμε επιβλέποντα μηχανικό, που έχουμε οι επιτροπές παραλαβής έργου και έχουμε εδώ αλλεπάλληλες παρατάσεις. Όταν εγώ σε ένα απλό δήμο ήμουνα, ήξερα ότι υπάρχει συγκεκριμένο ποσό πλαφών μέχρι και 50% αν δεν καθορίζεται ρητά να υπάρχει υπέρβαση με συμπληρωματική σύμβαση για λόγους, αλλά το ίδιο πλαφόν χρονικά υπάρχει στα χρονοδιαγράμματα, τα οποία είναι απαραβίαστα. Και το 50% της αρχικής σύμβασης, αν δεν καθορίζει ρητά στην αρχική, αλλά κυρίως και το 50% όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Εδώ σε αυτή τη σύμβαση δεν θα έπρεπε αυτοδικαίως από την πρώτη στιγμή, άσχετα να έχει κηρυχθεί έκπτωση εργολάβος, αφού από το 14 μέχρι το 16 έχουμε παραβίαση του χρονοδιαγράμματος, γιατί είναι από τους βασικούς συντελεστές μιας συμβάσης, για ολόκληρη δεκαετία. Δεν μιλάμε για το 50%, δηλαδή το 14-16 βάζει τις κοίμες νομοθεσίας, άντε να πάει στο 17. Αυτό, υπάρχει κάποια άλλη νομοθεσία που καταστρατηγεί αυτή τη βασική προϋπόθεση μιας αρχικής σύμβασης? Θα μου επιτρέψουν μια πιο γενική τοποθέτηση, γιατί δεν γνωρίζω τα πραγματικά περιστατικά για να τοποθετηθώ επί του συγκεκριμένου κομματιού. Γενικά, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεις πού υπάρχει το εύρος μεταξύ συμμετοχής των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη σύμβαση, πού υπάρχει άγνοια, έχω δει πολλές φορές, ή λίγο αδερφισμός, και σε όλο αυτό το φάσμα από δόλο και συμμετοχή μέχρι χαμηλή παραγωγικότητα, λάθος εξειδίκευση. Δεν ρώτησα αυτό. Συγγνώμη, μήπως δεν έγινε σαφής. Δεν έγινε σαφής. Παρακαλώ. Αν είναι βασική προϋπόθεση σε μια αρχική σύμβαση, αν δεν υπάρχουν καθοριστικές ρήτρες ελαστικότητας, για τους λόγους που αναφέρατε, να υπερβεί η συμπληρωματική σύμβαση της αρχικής και νομιμότητας που ελέγχεται με άλλο τρόπο, το 50% όσον αφορά το ποσό και το 50% όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Ναι, δεν το ξέρω. Δεν είμαι πρόχειρος τώρα στην νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων, αλλά νομίζω είναι από τα θέματα που θα αναδείξει η εισαγγελική έρευνα σίγουρα, έτσι όπως το διατυπώνεται. Ναι, αρκεί κάποιος να το ακούει. Νομίζω ότι, κυρία Πρόεδρε, έτσι όπως το έθεσε ο Μιλτής, το συγκεκριμένο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, το συγκεκριμένο ερώτημα να πάει στην ΕΑΔ καταρχήν, για να το παραπέμψει ως αρμοδία στον εισαγγελέα. Έρχομαι σε ένα δεύτερο. Υπάρχει κάποιος πρόεδρος του ΟΣΕ. Και τελειώνω τρία λεπτά, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ένας πρόεδρος του ΟΣΕ, ο οποίος είναι υπεύθυνος να διαφυλάται την νομιμότητα και να διευκολύνει όταν πρόκειται για ένα ατύχημα, όπως είναι τα Τέμπη, το έγκλημα των Τεμπών. Δεν είναι ατύχημα, το έγκλημα των Τεμπών. Να διευκολύνει τις δημόσιες αρχές, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Και έρχεται δημόσια στην Επιτροπή δίνοντας την διαβεβαίωσή του, αλλά λέγοντας ότι βάζω και το χέρι μου στον Ευαγγέλιο, ότι τα καταγραφικά, τα αρχεία των καταγραφικών των συγκεκριμένης περιπτώσεως στη Θεσσαλονίκη, που είχε να κάνει με την φόρτωση και την κίνηση του εμπορευματικού σειρμού, καταγράφονται βάσει της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Αρχή Προστασίας Δεδομένων, σε 15 μέρες. Διαβάζοντας την οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, αυτό λέει για ένα απλό ατύχημα 3 μήνες και αυτεπαγγέλτως, όταν μιλάμε για τόσους νεκρούς και 180. Όταν ένας δημόσιος λειτουργός ψεύεται εδώ, μέσα στη Βουλή, στη Δημόσια, με ποιο τρόπο εγώ θα πρέπει να καταγγείλω στην αρχή διαφάνειας,
αυτή την εμφανέστατη ψευδή δήλωσή του που έχει να κάνει με την κάλυψη, συγκάλυψη, συσκότηση και απόκρυψη στοιχείων που είναι απαραίτητα για την διερεύνηση του εγκλήματος. Μπορώ να το κάνω στην αρχή στην ΕΑΔ, στην Ελληνική Αρχή Διαφάνειας. Επειδή πρόκειται για ένα πρόσωπο που έλκει την ομοποίησή του μέσα από πρόταση του Υπουργού, που έχουν και προσωπική σχέση όπως φάνηκε από τα πρακτικά, και έχει εγκριθεί από τη Βουλή. Φυσικά και μπορείτε. Άρα και το καταθέτω, κυρία Πρόεδρε, και θα αυτό. Θα πάρετε μια ολοκληρωμένη αιτιολογημένη απάντηση εάν η καταγγελία αυτή αφορά θέμα το οποίο επίπτει στην αρμοδιότητα. Για πρώτη φορά κάθε Έλληνας πολίτης που καταγγέλει κάτι στην ΕΑΔ παίρνει απάντηση: ναι, είμαστε αρμόδιοι, το βάλαμε αρχείο για αυτούς τους λόγους. Ή θα το διερευνήσουμε. Ή το στείλαμε, τώρα το λέμε λίγο πρόχειρα, συγχωρέστε με, μπορώ να κάνω και λάθος, είναι ένα θέμα που πρέπει να αξιολογηθεί ποινικά, το παραπέμπουμε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Το παραπέμπει όμως η αρχή, θα μάθω εγώ, θα αλλά είναι υποχρέωση να μου απαντήσει, αλλά και αν το παραπέμψει, έτσι, γιατί κάποιες φορές πηγαίναν στις αρχές και λέγανε δεν είναι δική μου αρμοδιότητα και θα βόταν εδώ. Έτσι ήταν πριν με τους πέντε φορείς. Ο Έλληνας πολίτης δεν μάθαινε ποτέ τι έχει γίνει με την καταγγελία. Ναι, όχι, απλώς το λέω εδώ για να καταγραφεί στα πρακτικά και ζητώ, κυρία Πρόεδρε, το αίτημα του κυρίου, της δηλώσεως του κυρίου Τερζάκη, αφού δεν θέλησε η πλειοψηφία να το στείλει στον αρμόδιο εισαγγελέα, το καταθέτω να πάει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έτσι ώστε να ελεγχθεί αν μπορεί ένας πρόεδρος οργανισμού να συσκοτίζει και να ψεύδεται σχετικά με πραγματικά περιστατικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Βρετέ, έχει καταγραφεί το αίτημά σας. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας για 15. Κύριε Μάρτυρα, φύγατε πριν από αρκετό καιρό από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως σίγουρα κατά το διάστημα που διατελέσατε σε τέτοια θέση ευθύνης, διοικητής, αποκομίσατε αρκετή εμπειρία ώστε να μπορείτε να έχετε άποψη για το αν πραγματικά αυτή η αρχή είναι ανεξάρτητη, αμερόληπτη, και δρά με έναν τρόπο που να μπορεί να εμπιστευθεί ο Έλληνας πολίτης τα πορίσματά της ως αξιόπιστα. Ποια είναι η απόψη σας? Είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι είμαστε με τους πέντε φορείς που συγχωνεύτηκαν στην ΕΑΔ όσον αφορά και τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας. Και σας καταλαβαίνω, παρακαλώ, πολύ λίγο πιο αργά. Δεν κατάλαβα τι είπατε. Είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τους πέντε φορείς που συγχωνεύτηκαν στην ΕΑΔ. Που καταργήθηκαν, εννοείται, τα πέντε διαφορετικά σώματα ελέγχου. Που συγχωνεύτηκαν. Που συγχωνεύτηκαν. Γιατί κατάργηση σημαίνει ότι οι αρμοδιότητές τους και οι εκκρεμίσεις τους υποθέσεις χάνονται. Δεν χάθηκε τίποτα, αντίθετα επισπεύστηκε. Όσον αφορά την αξιοπιστία, την αποδοτικότητα, τη μετρησιμότητα, τη διαφάνεια, όχι μόνο για τους βουλευτές, αλλά για κάθε Έλληνα πολίτη από την ιστοσελίδα και την ετήσια έκθεση. Από εκεί και πέρα, υπάρχει πολλής χώρος για βελτίωση όσον αφορά και την αποτελεσματικότητα του έργου, τα εργαλεία, τις διαδικασίες, αλλά και την ενίσχυση των θεσμικών αντίβαρων. Έχει αναλάβει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έρευνα γύρω από το σκάνδαλο Predator των παράνομων παρακολουθήσεων? Εγώ ευχαριστώ. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην υπόθεση αυτή είχε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο έχει σχέση με τις αρμοδιότητές της. Αυτό ήταν το κομμάτι να διερευνήσει κατά πόσο η ελληνική αστυνομία και η ΕΕΠ είχαν προμηθευτεί παρόμοιου τύπου λογισμικό. Ήταν περιορισμένος ο έλεγχος. Γιατί έχει σχέση με τις αρμοδιότητές της. Και πάλι εδώ πέρα ήταν η πρώτη αρχή που πολύ γρήγορα είχε ένα πόρισμα με συγκεκριμένα περιστατικά. Εξ όσων θυμάμαι, επιτόπιους ελέγχους εταιρείες αυτές που πολλοί αναρωτιόντουσαν στις εφημερίδες αν υπάρχουν κτλ. Αναζήτηση στοιχείων από το ΓΕΜΗ, που χωρίς να είμαι βέβαιος αποτέλεσαν το πρόπλασμα και πάνω εκεί χτίστηκαν τα επόμενα επίπεδα. Σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές, τις υπόλοιπες που ήταν πιο ειδικές για το περιεχόμενο των καταγγελωμένων, οι οποίες αυτές είχαν τον έλεγχο της ουσίας. Η ΕΑΔ από την αρμοδιότητές της δεν μπορούσε να επισέλθει, γιατί δεν ελέγχουμε τις ανεξάρτητες αρχές. Κατά πόσο είχε γίνει τέτοια σύμβαση με διασταύρωση στοιχείων από την ΑΔΕ και από τους δημόσιους φορείς, αλλά και από τα λογιστήρια των εταιριών, εάν θυμάμαι καλά, δεν είχε προκύψει τέτοια αγορά.
Αλλά αυτό τώρα είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Έχει τελειώσει αυτός ο έλεγχος, αυτή η έρευνα? Ναι, πόρισμα. Αυτός ο έλεγχος τότε είχε εκδοθεί, ναι. Με ποιους άλλους ελέγχους λοιπόν ασχολείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Σε ποιο επίπεδο ασχολείται, με ποιους ελέγχους? Έχει ασχοληθεί με την όθευση καυσίμων, με τη διαφθορά που υπάρχει στον τομέα των καυσίμων? Η όθευση καυσίμων, που είναι περισσότερο αρμοδιότητα της ΑΔΕ, συμμετέχουν στο Εθνικό Συντονιστικό Όργανο που ελέγχει το λαθρεμπόριο και τα απομυτικά προϊόντα, και σε μεικτά κλιμάκια έχουμε κατορθώσει με τους συναδέλφους από την ΑΔΕ και τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας να έχουμε καλά αποτελέσματα. Άρα και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Από εκεί πέρα, 12 τομείς, μεγάλο βάρος στην τοπική αυτοδιοίκηση, με πάρα πολλούς ελέγχους όσον αφορά τις προμήθειες, την τήρηση των οικονομικών καταστάσεων, τις διαδικασίες προσλήψεων. Πάρα πολλή δουλειά στις δημόσιες συμβάσεις, είτε πρόκειται από εθνικούς είτε κοινοτικούς πόρους, συνεργασία με την ΕΔΕΛ. Καταφέραμε να έχουμε ένα ανοιχτό διάβλο και να συνομιλούμε και να συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς, και με τα σώματα ασφαλείας, και με το ΙΠΕΘΑ και με τον ελληνικό στρατό, που κάναμε πολύ ωραίους ελέγχους σε στρατιωτικά νοσοκομεία. Δομημένο περιβάλλον, πολεοδομία, χωροταξία, με πάρα πολύ δυνατούς ελέγχους. Υγεία στα 114 νοσοκομεία, στις ΔΥΠΕ, φαρμακευτική δαπάνη. Θα έλεγα είναι οι βασικοί τομείς που λίγο πολύ ανταποκρίνονται και στα σώματα που συγχωνεύτηκαν στην ΕΑΔ. Για το θέμα της κλοπής του χαλκού από τον ελληνικό σιδηρόδρομο, έχουν γίνει έλεγχοι από την αρχή αυτή? Όχι. Αυτό μπορώ να πω ότι και σε αυτή την έκθεση κάποια πράγματα που έχουν καταγραφεί, από εκεί και πέρα πρέπει να αποτελέσουν ερέθισμα για αρμόδιες διοκτικές αρχές. Μια αδυναμία του πλαισίου της ΕΑΔ είναι ότι δεν αποτελεί αυτό που λέμε αρχή law enforcement, δεν έχει διοκτικές αρμοδιότητες. Με αποτέλεσμα, όταν μπαίνουμε σε θέματα ποινικής παρανομίας, να πρέπει να τον παραπέμπουμε στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Και πολλές φορές ο δικός μας διοικητικός αρχικός έλεγχος τους βοηθάει να κάνουν την ποινική, τον ποινικό έλεγχο πια που πρέπει να στοχοθετηθεί. Στην πραγματικότητα, η διοίκηση αυτής της αρχής επιλέγεται από την κυβέρνηση. Γίνεται κατόπιν πρότασης υπουργού, έτσι δεν είναι? Όπως είπα, ήταν στις 5 φορές, ήταν πρόταση του Υπουργού, του εποπτεύοντος. Σε αυτή την περίπτωση, με την ΕΑΔ έχουμε ανοιχτό διαγωνισμό. Ο κάθε Έλληνας πολίτης που πληρεί, είπαμε πριν, τις προϋποθέσεις, η αξιολόγηση των προϋποθέσεων είναι βέβαια δικαίωμα του καθενός, της καθεμίας, να υποβάλει αίτηση. Υπάρχει επιτροπή με στελέχη του ΑΣΕΠ και του Νουσουκού, που καταλήγει στην τελική λίστα, και η τελική πρόταση προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε σχέση λοιπόν με τη διαδικασία που προϋπήρχε στους 5 φορείς και στη Γενική Γραμματεία, είναι πάρα πολύ καλύτερη, με περισσότερες διασφαλίσεις. Υπάρχει και ακόμα πιο... Και από ποιον αξιολογούνται όσοι υπογράφουν τα πορίσματα και όσοι επικουρούν το συνολικό έργο της αρχής αυτής? Αν για παράδειγμα ένα πόρισμα είναι διάτρητο από πλευράς ουσίας και επιφανειακά έχει διαχειριστεί, όπως στην προκειμένη περίπτωση κατά τη δική μας κρίση και αξιολόγηση, μια τέτοια υπόθεση ζωτικής σημασίας, γιατί θεωρούμε ότι τα συμπεράσματα ήταν τέτοια που καταρχήν οι ίδιοι εμπειρογνώμονες δεν μπήκαν καν στον κόπο να τα αξιολογήσουν και να τα κρίνουν. Γιατί από το συμπέρασμα ότι πειθαρχικές ποινές επιβλήθηκαν σε υπαλλήλους της ΕΡΓΟΣΕ και μόνο, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν άγγιξαν την ουσία του προβλήματος. Ήταν πολύ επιφανειακή η ενασχόληση, κατά την άποψή μας. Συνεπώς, ποιος αξιολογεί σε κάθε περίπτωση αυτούς τους ανθρώπους, και αν για κάποιο λόγο μπήκαν στη λογική των τέλεσης ποινικών αδικημάτων δωροδοκίας ή με κάποιον τρόπο επηρεάστηκαν από κυβερνητικές παρεμβάσεις, στο βαθμό που η κυβέρνηση έχει τον πρώτο λόγο ως προς τη λειτουργία αυτής της αρχής, κάτι που δεν της προσδίδει και ιδιαίτερη υπόλοιψη σε επίπεδο δηλαδή αποτελέσματος? Τι να έχει να προσδοκά κανείς από μια αρχή η οποία επιλέγεται στην πραγματικότητα από την κυβέρνηση? Πρώτο σημείο. Η ΕΑΔ δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά να αναζητήσει πειθαρχικές ευθύνες. Οι ποινικές στις οποίες αναφέρεστε είναι αρμοδιότητα μόνο του οικείου εισαγγελικού λειτουργού.
Διαβάζει λοιπόν αυτό το υλικό, θα μπορούσε να ασκήσει ποινικές διώξεις. Σε αυτό η γνώμη της ΕΑΔ δεν έχει καμία συνέπεια και εξάλλου δεν διώκονται παρά μόνο να αποδειχθεί δόλος. Δεύτερο σημείο. Εάν γίνει μια καταγγελία για πρώτη φορά στην ΕΑΔ, δεν υπήρχε απολύτως τίποτα ως πληροφορίες. Υπάρχει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και υπάρχει και επιτροπή ελέγχου. Στα πρότυπα, πραγματικά στο ένα χέρι διεθνών οργανισμών. Υπάρχει ανεξάρτητη επιτροπή εκτός ΕΑΔ που μπορεί να κρίνει τέτοια θέματα. Οπότε έχει μια καταγγελία στοιχειοθετημένη. Ο Άγγελος ο Μπίνης οδηγεί Φεράρι. Πού τα βρήκε τα λεφτά? Υποβαλόμαστε όλοι σε υπόθεν έσχες, ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η ΕΑΔ ήταν στην πρωτοπορία για το υπόθεν έσχες. Κύριε Μάρτυρα, οι άνθρωποι οι οποίοι διώκονται σήμερα έχουν βρεθεί με πολυτελείς κατοικίες, πολυτελείς σκάφη και λογαριασμούς με μεγάλα ποσά. Γιατί η ΕΑΔ δεν μπήκε στη διαδικασία να συσχετίσει τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς με τα έργα και οι μέρες τους κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους στην Εργοσέ και να τους εγκαλέσει για πράξεις και παραλήψεις και μέσα από τους συσχετισμούς να βγουν κάποια άλλα ουσιαστικά πορίσματα που θα εκκινούσαν άλλου είδους διαδικασίες? Ωραία ερώτηση. Γιατί η ΕΑΔ με 3024 ασκεί έλεγχο πόθεν έσχεση σε μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα υπόχρεων. Υπάρχει η μονάδα ΓΑΜΑ, υπάρχει η επιτροπή του 3Α. Επομένως, για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους, την χάνει αναρμόδια. Εάν όμως ο εισαγγελέας ήθελε να διερευνήσει αν έχουν αποκτήσει παράνομο πλουτισμό, θα μπορούσε να δώσει σε κάποιους εμπειρογνώμονες την εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής. Τρίτο σημείο. Όσον αφορά τον έλεγχο της ΕΑΔ από την κάθε κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση για τις κυβερνητικές πλειοψηφίες στην Επιτροπή Θεσμών, αν δεν πάμε στα 2 τρίτα, στα 3 πέμπτα, μπορεί να ελέγξει τον διοικητή. Από εκεί και πέρα, εγώ είχα 300 επιθεωρητές. Πραγματικά, στο λέω και μπορείτε να ρωτήσετε αν έχετε επιθεωρητές που έχετε επαφή. Δεν ξέρω τι κόμμα ψήφιζαν. Αξιοποίησα πάρα πολλά στελέχη προσωπικά και τώρα και Ρογκάκου που ήρθαν εκ των υστέρων και μας είπαν ότι δεν πίστευαν ότι του δείχναμε εμπιστοσύνη. Είναι πρώτη φορά που ο διοικητής, σε αντίθεση με τα άλλα σώματα, 6 πάλι στο μεταφορών, 6 μηχανικοί του Υπουργού. Κάτω, στο κτίριό του. Δεν έχουν γνώση πώς καταρτίζεται το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων. Δεν μπορώ να επισέλθω στην αξιολόγηση της καταγγελίας σας να πω ψηλά, χαμηλά, γιατί υπάρχουν κριτήρια. Επομένως, η ΕΑΔ, η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, εάν ελέγχει μέσα από την πενταμελή επιτροπή, ας έπου δεν υπήρχε τίποτα, το διεθνή διαγωνισμό που όποιος έχει τα προσόντα θα έρθει, το σπηλιωτόπουλο τραπεζιώτη Γεροντίδου δεν τους φτάνει με τίποτα. Δεν μπορεί να φτάσει εκεί πέρα. Δεν υπάρχει επαφή. Εγώ δεν είχα. Ο διοικητής δεν μπορεί ούτε να διαβάσει, ούτε να του πει, να ρωτήσει. Μπορεί να του πει τελείωνε, γιατί θα εκτεθούμε στον εισαγγελέα, στον ελληνικό λαό. Ολοκλήρωσε. Σύμφωνα με τα πρότυπα. Τέταρτο σημείο. Για πρώτη φορά που υπάρχουν πρότυπα, στοχοθεσία, μπίνει. Πρέπει να κάνεις 3 προκαταρκτικές και 5 ελέγχους. Στο τέλος του εξαμήνου έρχεται και λέει: δεν μπόρεσα, ήμουν άρρωστος. Ο δήμαρχος της Καβάλας δεν μου δίνει τα αρχεία. Και θα τον καλέσω να τοποθετηθεί και θα του άρω την απόφαση. Πριν τίποτα, καμία αξιολόγηση απόδοσης, καμία στοχοθεσία και 3 χρόνια να καθόσουν και να μην έγραφες μια αράδα, συνέχιζες να είσαι επειδή μπορεί να έχεις σαν υπουργό. Τώρα, σήμερα αυτό δεν γίνεται, γιατί ο κάθε ένας εκ των 300 έχει στην πλάτη του συγκεκριμένες υποθέσεις. Θα αξιολογηθεί από τον τομέα του, από την Επιτροπή Ελέγχου και θα ανανεωθεί η μη. Τώρα αυτά τα 4 σημεία απαντούν στην ερώτησή σας. Συγγνώμη κύριε Μάρτυρα, μπορείτε να το κάνετε λίγο πιο σαφές? Ήταν μέσα στον χώρο που μπορούσε να δράσει ο συγκεκριμένος υπάλληλος που ασχολήθηκε με το θέμα του πορίσματος να προκαλέσει τον συσχετισμό των τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων αυτών με τα έργα και οι μέρες του στην Εργοσέ? Μπορούσε να το προκαλέσει? Όχι, δεν μπορούσε στο πλαίσιο αυτής της συγκεκριμένης εντολής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον εισαγγελέα. Θα ήταν ενδεχομένως και δικονομικά άκυρο και θα μπορούσε να επισύρει αυτόν ποινικές ευθύνες. Αυτό ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός από την ώρα που έλαβε το πόρισμα θα μπορούσε να διατάξει περαιτέρω ανακριτικές. Ο οικονομικός εισαγγελέας δηλαδή. Αυτό το έλαβε το 21, δεν είμαι πρόχειρος. Ναι, ο οικονομικός εισαγγελέας, ο οποίος παρότι είδε όλα τα κακώς κείμενα, αρχιοθέτησε την υπόθεση και δεν έπραξε ούτε αυτός το αυτονόητο να προκαλέσει ένα τέτοιο έλεγχο που θα έβγαζε τα πορίσματα, αυτά που έβγαλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πολύ νωρίτερα από ό,τι αποδείχθηκε. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Καραγεωργόπουλου.
Ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Καραγιωργοπούλου για την πιστή τήρηση του χρόνου. Κύριε Φλόρε, για 15 λεπτά, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας, κύριε Μπίνη. Ελπίζω και αυτή την άποψη έχω σχηματίσει μέχρι στιγμής, ότι θα μας διαφωτίσετε τουλάχιστον σε κάποια ζητήματα που πριν δεν πήρα απαντήσεις από την κυρία Ρογκάκου. Εντάξει, δεν γνώριζα, δεν είναι κάτι. Μας είπε η κυρία Ρογκάκου πριν, και θέλω και λίγο και τη δική σας άποψη σε αυτό, ότι σαν ΕΑΔ είχατε ενημερώσει και το Υπουργείο ότι κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Μας είπε όμως ότι αυτά που εντοπίσατε τέλος πάντων ως ΕΑΔ, τα στείλατε εκεί που έπρεπε να τα στείλετε, κοινοποιούμενα μεν στο Υπουργείο, αλλά το Υπουργείο ήταν απλώς για να ενημερωθεί, όχι για να λάβει κάποια απόφαση ή να κάνει κάποια ενέργεια. Όταν όμως ένα θέμα είναι τόσο σοβαρό, δεν θα έπρεπε και ο Υπουργός να παρέμβει? Θα μπορούσε? Λίγο το μικρόφωνο. Αυτό, όπως είπα και πριν, έχει σχέση με την οργάνωση των γραφείων των εποπτευόντων υπουργών και κατά πόσο η ομάδα τους είναι σε θέση να αξιολογήσει την ερχόμενη πληροφορία και ενδεχομένως να προκαλέσει κάποια αλλαγή σε νόμο του πλαισίου ή να ζητήσει κάτι περαιτέρω. Άρα δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση. Το γεγονός ότι ήταν μόνο κοινοποίηση και όχι προς ενέργεια είναι κάτι χειροπιαστό. Άρα είναι πολύ υποθετικό το ερώτημα. Είπα πριν ότι μπορεί να συμβεί, μπορεί και να μην συμβεί. Εγώ καταλαβαίνω όμως ότι ήταν μείζον σημασίας θέμα το συγκεκριμένο. Τώρα πρέπει να ξέρουμε τι φόρτος υπάρχει, τι υπάρχει. Είπα ότι τι μπαίνει μέσα. Είπα ότι τώρα το βλέπουμε υπό το πρίσμα της τραγωδίας. Αν πάμε πίσω στο 21, το μεταφορών και υποδομών, εικάζω έτσι, μπορεί τώρα σε καθυστέρηση να έχει συμβάσεις π.χ. για ένα αεροδρόμιο, που να γίνει ένα αεροπορικό ατύχημα. Δηλαδή τώρα οι προτεραιοποιήσεις που κάνουμε εκ των υστέρων με το βάρος της τραγωδίας είναι λίγο διαφορετικό. Πιστεύω π.χ. φαντάζεται να υπήρχε ένας τέτοιος έλεγχος μετά. Θα τρέχανε. Αλλά σίγουρα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι όταν έχουμε μια τυπική διαδικασία διενέργειας προεργατικής εξέτασης, όπως ήταν αυτή η περίπτωση, μπορείς να κάνεις μόνο τις τυπικές προανακριτικές πράξεις. Ό,τι σου λέει ο αρμόδιος εισαγγελέας, δεν μπορείς να ξεφύγεις καθόλου από αυτό. Μάλιστα. Μας είπε επίσης ότι σαν ΕΑΔ κάνατε κάποιες έρευνες και τις προτείνατε μάλιστα την αναζήτηση των πειθαρχικών ευθυνών επάνω, συγκεκριμένα για τη σύμβαση 717. Από εκεί και πέρα, όταν καταθέσατε εσείς, γιατί μας είπε ότι κατατέθηκαν και στον εισαγγελέα και στην αρμόδια οικονομική εισαγγελία όλα αυτά τα στοιχεία που συλλέξατε, είτε για υπόπτους, για κατηγορούμενους και όλα αυτά. Μου ανέφερε όμως ότι σαν ΕΑΔ εσείς δεν μπορούσατε να έχετε ενημέρωση από την κατάθεση ουσιαστικά των στοιχείων και έπειτα να δείτε την πρόοδο, την εξέλιξη ουσιαστικά αυτής της έρευνας. Ότι εσείς κάνατε κάποιες καταγγελίες. Μετά όμως είπε ότι δεν έχετε ενημέρωση, δεν μπορείτε να γνωρίζετε τίποτα. Σας κοινοποιείται αργότερα κάποια στιγμή μια απόφαση απλά ότι έγινε αυτό. Δεν έχετε κάποια εξέλιξη στην πρόοδο. Ισχύει αυτό? Επειδή η κυρία Ρογκάκου το ξέρει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, θα σας είπε το 100 παράγραφος 5 που διάβασε πριν η κυρία Αποστολάκη για το μηχανισμό παρακολούθησης. Πάνε οι συστάσεις, άσκηση πειθαρχικών διώξεων, αναζήτηση χρεωσίτως καταβληθέντων, υλοποίηση αγοράς κάποιου συστημάτων και υποχρεούται εντός 2 μηνών να απαντήσει ο ελεγχόμενος φορέας εάν έχει υλοποιήσει ή όχι. Και αν δεν έχει υλοποιήσει, υπάρχουν εργαλεία, μπορείς να πιέσεις, ακόμα και να ζητήσεις την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά ενός δημάρχου, κατά ενός διευθύνοντος συμβούλου, που δεν ίσκησε την πειθαρχική δίωξη. Άρα ο μηχανισμός υπάρχει και έχουν ενημέρωση για το τι υλοποιήθηκε και τι δεν υλοποιήθηκε από τις συστάσεις έκθεσης. Τώρα, εάν και πώς την αξιολόγησε ο εισαγγελικός λειτουργός, αυτό έχει ο εισαγγελικός λειτουργός, δεν έχει υποχρέωση να ενημερώσει την ΕΑΔ για τις πράξεις του, πώς προχώρησε, αρχιοθέτηση, άσκηση δίωξης, παραγγελία κυρίας ανάκρισης κτλ. Ναι, αλλά δεν είναι ουσιαστικά και στο, ας το πούμε, σε ένα μέρος των αρμοδιοτήτων, γιατί κάνετε κάποιες καταγγελίες βάσει κάποιων αρμοδιοτήτων που έχετε. Από εκεί και πέρα όμως, κάνετε εσείς την καταγγελία. Τις συστάσεις. Τις συστάσεις. Ναι, σωστά. Δεν πρέπει να το παρακολουθήσετε κι εσείς αυτό, γιατί έχει να κάνει μετά να ελέγξετε κι εσείς. Σαφώς. Και αυτό είναι ένα κενό που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, το οποίο διορθώθηκε. Υπάρχει ένας πολύ δυνατός μηχανισμός παρακολούθησης υλοποίησης συστάσεων με ηλεκτρονική βάση και εργαλεία. Αυτό πότε έγινε συγκεκριμένα? Αύγουστο του 19. Σύσταση ΕΑΔ. Κεφάλαιο Δέλτα 4622.
πριν τίποτα. Γιατί μου είπε πριν, κυρία Ρογκά, ότι δεν είναι θεσμοθετημένο ουσιαστικά κάτι τέτοιο. Όχι. Ίσως έκανε λάθος. Το ξέρει πολύ καλύτερα και από μένα το αντικείμενο, κυρία Ρογκάκου. Άρα θα είπε πως ο μηχανισμός παρακολούθησης επιτρέπει για πρώτη φορά την υλοποίηση των προτάσεων με ευθύνη του ελεγχθέντος φορέα. Από εκεί και πέρα, όταν μια πρόταση είναι π.χ. να αγοράσει ένα πληροφοριακό σύστημα, θα σου πει: δεν αρκεί, δεν έχω budget, δεν έχω προϋπολογισμό μου για αυτό το έτος, δεν αρκεί, θα το αγοράσω του χρόνου. Και εκεί συνεχίζει να μένει ανοιχτή η σύσταση μέχρι να πάρουμε το έγγραφο που θα πει: να το τιμολόγιο, αγοράσαμε το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και πλέον δεν μπορεί κανένας να αλλάξει τις εγγραφές στο χειρόγραφο. Ωραία. Άρα ο μηχανισμός είναι πολύ καλός, δυνατός και βοηθάει πάρα πολύ στην παρακολούθηση και υλοποίηση των προτάσεων. Στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει γίνει, αναφέρει σε ένα σημείο ότι άλλο φυσικό αντικείμενο για τη Σύμβαση 717, άλλο φυσικό αντικείμενο περιγράφεται με σαφήνεια στη Σύμβαση, άλλο ενέκρινε το ελεγκτικό και άλλο εκτελεί η Εργοσέ χωρίς την έγκριση του ελεγκτικού. Μπορούσε η Εργοσέ, αφού δεν υπήρχε και καμία απρόβλεπτη συνθήκη, όπως έλεγε μέσα στη Σύμβαση, να υλοποιήσει μια διαφορετική τεχνική λύση και πιο συγκεκριμένα, όπως έπραξε με την αλλαγή του φυσικού αντικειμένου στο τμήμα Ινόητη Θωρέα, όπου κατήργησε ουσιαστικά την τμηματοποίηση της ανοιχτής γραμμής και αντικατέστησε τα κυκλώματα γραμμής με μετρητές αξώνων. Τα υποδίωξη πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα, θα κληθούν να απαντήσουν σε αυτή το απόσπασμα που διαβάσατε από το κατηγορητήριο ή κάτι άλλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και είμαι βέβαιος ότι τα στοιχεία που συνέλεξαν οι δύο επιθεωρητές, αλλά και αυτά που εισέφερε η κυρία Γεροντίδου, συνέβαλαν ουσιαστικά στο να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας να δέσει την υπόθεση και να θέσει τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα προ των ευθυνών τους, έτσι ώστε να πρέπει να απαντήσουν σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Άρα, αναμένουμε για τους υπολείπους να μάθουμε το περιεχόμενο του θεσπίσματος ή του κατηγορητηρίου και πώς το προσεχές διάστημα θα τοποθετηθούν οι υπεύθυνοι προς τούτο. Εσείς έχετε ασχοληθεί να μάθει γιατί το έκανε αυτό η Εργοσέ? Όχι, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες αυτές. Okay. Στο ότι ο ανάδοχος ουσιαστικά, γιατί αυτό προέκυψε, παραβίαζε συστηματικά τους συμβατικούς όρους του έργου, τροποποιώντας το τεχνικό αντικείμενο και αυξάνοντας το τίμημα με τον πρώτο ΑΠΕ, αλλά και τη συμπληρωματική σύμβαση, μπορούσε να το κάνει. Εδώ νομίζω το πιο σωστό είναι να επανέλθουμε με αυτό το ερώτημα, δεν ξέρω αν το κάνετε και η κυρία Ρογκάκου, να σας απαντήσει συγκεκριμένα κατά πόσο αυτό το θέμα αποτέλεσε αντικείμενο και πώς έχει τοποθετηθεί η έκθεση. Γιατί για να απαντήσει τώρα, να δώσει ερωτήματα σε αυτά, πρέπει να έχω διαβάσει το φάκελο. Δεν τον έχω. Το φάκελο μιλάμε για... Τον φάκελο της υπόθεσης. Όλο το υποστηριχτικό υλικό, αυτές τις 200 σελίδες από πίσω, για να μπορέσει κάποιος να τις γράψει, υπάρχει πάρα πολύ έρευνα και μελέτη και σκληρό υλικό, το οποίο μόνο αυτοί που το έχουν διαβάσει μπορούν να μας διαφωτίσουν. Εσείς γνωρίζετε αν προέβλεπε η σύμβαση... Όχι. Εσείς γνωρίζετε αν προέβλεπε η σύμβαση 717 στο άρθρο K4 του τιμολογίου της μελέτης 204 τεμάχια κυκλωμάτων γραμμής? Όχι, τώρα αυτές είναι λεπτομέρειες. Όπως σας είπα εγώ, ο διοικητής, το θεσμικό αντίβαρο είναι να μην διαβάζει και να μην ψάχνει τις λεπτομέρειες για να μην επηρεάσει την κρίση των επιθεωρητών λεκτών. Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να κάνετε κάποια παρέμβαση αυτή, γιατί αυτό είναι που μας λέτε είναι και λίγο σοβαρό. Δεν θα έπρεπε να κάνω παρέμβαση, γιατί άμα θα έκανα παρέμβαση θα κάνω ό,τι κάνανε τα προηγούμενα χρόνια. Αν βρείτε κάποιο λάθος. Γι' αυτό η ΕΑ το σταμάτησε. Γιατί άμα διαβάζει ο διοικητής και κάνει παρεμβάσεις και λέει πως πρέπει να γράψει, υπάρχει πρόβλημα. Και αν αυτό ήταν προς όφελος όμως η σύμβαση και του ελεγκτικού. Αυτό θα το βρουν οι δικλείδες ασφαλείας που έχει το σύστημα. Ελεγκτικά πρότυπα, ελεγκτικές διαδικασίες και πώς αυτό που γράφει ή δεν γράφει στοιχειοθετείται από το συλλεχθέν υλικό. Εσείς για την 717 τι γνωρίζετε ακριβώς? Κυρίως ό,τι έχω διαβάσει από τις εφημερίδες. 14-21, μια σύμβαση προβληματική που για διαφόρους τεχνικούς λόγους που αυτά που είπατε πριν και αποτελούν το αντικείμενο και της έκθεσης αλλά και της εισαγγελικής έρευνας δεν ολοκληρώθηκε στους χρόνους που θα έπρεπε. Για το συμβατικό όρο που υπήρχε για την τεχνογνωσία? Όχι, δεν το γνωρίζω. Στο τμήμα ΣΚΑΠΛΑ τι? Δεν το γνωρίζω. Οκ. Δεν έχω να κάνω άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ, κύριε Φλόρε. Ο κύριος Φωτήλας. Κύριε Λαζαρίδη, φωνάξτε λίγο τον κύριο Φωτήλα, σας παρακαλώ, για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Ελάτε. Κύριε Φωτήλα, το λόγο έχετε εσείς τώρα για 5 λεπτά, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτης, 2-3 ερωτήσεις απλές και γρήγορες. Καταρχάς, επειδή ακούσαμε πολλά και πραγματικά στο τέλος θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Δεχθήκατε κάποιες μομφές, να πω, και εσείς και η κυρία Ρογκάκου, σε σχέση με το γιατί πήρατε από την κυρία Γεροντίδου το φάκελο. Και γιατί πήρα, και μάλιστα είπε και η αγαπητή Καθόλα, οφείλω να ομολογήσω και για μένα, κυρία Αποστολάκη, ότι αν αιτιολογήτως. Αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας είπε η κυρία Ρογκάκου και επιβεβαιώσατε κι εσείς, μιλάμε για ένα φάκελο ο οποίος ανατέθηκε στην κυρία Γεροντίδου μετά από την εισαγγελική παραγγελία που ήρθε στην αρχή. Της αναθέσατε έναν λοιπόν να ερευνήσει ένα φάκελο. Ο φάκελος αυτός από το 2018 μέχρι το 2021 έμεινε σε κάποιο συρτάρι, τουλάχιστον επί της αρχής ή σε τυπικό επίπεδο αυτό φαίνεται. Δεν υπάρχει μέσα, από ό,τι μας είπε και η κυρία Ρογκάκου, κάποια πράξη, κάποια αρχή, κάποια κάτι που να υποδηλώνει ότι κάποιος έβγαλε αυτό το φάκελο από το συρτάρι αυτά τα 3 χρόνια και τον δούλεψε καθιονδήποτε τρόπο. Έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό γνωρίζω και εγώ. Ωραία. Από ό,τι θυμάμαι. Και εμείς συζητάμε τώρα γιατί της πήρατε το φάκελο που είχε 3 χρόνια στο συρτάρι. Αυτό είναι το θέμα, ή το γιατί είχε το φάκελο 3 χρόνια στο συρτάρι και κανείς δεν τη ρώταγε γιατί δεν κάνει τη δουλειά? Θα τρελαθούμε εντελώς εδώ μέσα. Δηλαδή πραγματικά κάποια πράγματα να τα καταλάβουμε. Συνεπώς λοιπόν, για να κάνουμε έτσι λίγο να δω το προφίλ της κυρίας Γεροντίδου του, αυτά που ξέρουμε σήμερα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μία υπάλληλο που στην αρχή, όντας το 2018 στην ΕΔΕΛ, συνηγορεί και λέει ναι στη συμπληρωματική σύμβαση, διότι δεν μεταβάλλει το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης 717. Σωστά? Το 2018, όταν ήταν στην ΕΔΕΛ. Το πόρισμα που βγήκε, το οποίο είναι μέρος της του πόρισματος. Διαβάσει από μέσα, διαβάζεται. Μάλιστα. Υποθέτω. Δεν το ξέρετε ότι όταν ήταν στην ΕΔΕΛ η κυρία Γεροντίδου είχε συνηγορήσει σε αυτό το πόρισμα της ΕΔΕΛ? Από αυτά που έχω ακούσει εγώ, ο ίδιος δεν το έχω διαβάσει. Μάλιστα. Το 2018, πάντα ύστερα από εισαγγελική λοιπόν παραγγελία, άρα τι ξέρουμε για την κυρία Γεροντίδου? Ότι πήρε ένα φάκελο από το 2018 και μέχρι το 2021 τον κράτησε σε ένα συρτάρι. Το άλλο που ξέρουμε είναι ότι το 2018 είπε ναι στην συμπληρωματική, διότι δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο, και το 2023 ως πλέον βασικός μάρτυρας κατηγορίας έρχεται να πει όχι στη συμπληρωματική σύμβαση, ακριβώς για αυτό που είχε πει ναι τότε. Αυτά δεν είναι τα δεδομένα που έχουμε? Αυτά δεν γνωρίζουμε για την κυρία Γεροντίδου? Θα μου επιτρέψετε βέβαια να πω ότι για εμένα το μείζον δεν είναι η τεχνική κατάρτιση αξιοπιστία της κυρίας Γεροντίδου. Η κυρία Γεροντίδου, όπως και οι άλλοι δύο επιθεωρητές που συνέταξαν το πόρισμα, έχουν την ευκαιρία, ελπίζω να έχουν, και από ό,τι άκουσα ο κύριος Πυριωτόπουλος δεν εκλήθη. Να η πάνε... κυρία Γεροντίδου δεν συνέταξε κανένα πόρισμα. Οι δύο που συνέταξαν και η κυρία Γεροντίδου. Να πάνε και να καταθέσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή και στον Εθνικό Εισαγγελέα, ανάλογος πώς θα πάει, οτιδήποτε γνωρίζουν. Και πολύ καλά κάνει η κυρία Γεροντίδου, αν θεωρεί ότι το πόρισμα έχει ατέλειες, να τις αναδείξει. Και να διαβάσουμε. Ναι, εγώ δεν διαφωνώ σε όλα αυτά. Εγώ ξαναλέω ότι αυτά πάντως που ξέρουμε αυτή τη στιγμή αυτό για την κυρία Γεροντίδου. Εάν όντως άλλαξε γνώμη, θα το έλεγα αν τα είχα διαβάσει, τότε προφανώς. Μες. Την χάνει να η ίδια υπόλογη λοιπόν, απέναντι στον εισαγγελέα. Επειδή είπατε να πάρει λοιπόν για να πάει στην κυρία εισαγγελέα, να ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει κυρίως με την νομική σας κατάρτιση. Ξέρω ότι είστε νομικός. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα σε σχέση με ένα ανακριτικό όργανο, κάποιον δηλαδή που έχει υπάρξει σε μια υπόθεση ανακριτικό όργανο, να είναι και μάρτυρας στην ίδια υπόθεση? Κάτι γνώμη μου, δεν είναι
το κρίσιμο. Ούτε άλλο ισχυρισμό που είχα ακούσει ότι επειδή π.χ. η κυρία Γεροντίδου ήταν. Η κυρία Γεροντίδου υπήρξε ένα κριτικό όργανο σε σχέση με τη σύμβαση 717. Ναι, τώρα πάτε. Αυτό είναι ναι. Ναι. Το κλείνουμε. Ό,τι μπορούμε να λέμε με ναι και όχι, να το λέμε. Ό,τι δεν μπορούμε. Οικονομικά. Άρα, η κυρία Γεροντίδου υπήρξε ανακριτικό όργανο στην 717. Ειδικό ανακριτικό υπάλληλο. Μάλιστα. Και τώρα ακούμε και μπορεί να τη δούμε μάρτυρα, κατηγορία ή όχι θα το δούμε, μάρτυρα στην υπόθεση της 717 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως. Αν υπάρχει συμβαστό. Ναι. Δεν έχω τις νομικές γνώσεις να το υποστηρίξω. Μάλιστα. Εντάξει. Κάποιοι τις έχουμε. Ευχαριστώ, δεν έχω άλλη. Κύριε Μπίνη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Θα κληθείτε τις επόμενες μέρες από την γραμματεία, από την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να υπογράψετε την κατάθεσή σας και σας αποδεσμεύουμε. Κυρία Πρόεδρε, το λόγο λίγο. Ναι, παρακαλώ, κύριε Κόκαλο. Δεν ξέρω, ο κύριος Μαρκόπουλος θα έρθει, ο κύριος Πρόεδρος. Όχι, δεν έχει σχέση με εσάς, κύριε Μάρτης. Εσείς ναι. Μπορείτε να φύγετε, κύριε Μπίνη. Ναι, ναι. Έχει τα πράγματα του. Εδώ προφανώς είναι έξω, δεν ξέρω. Να το περιμένουμε, να το περιμένουμε. Όχι, θέστε το θέμα σας, νομίζω, γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος της. Θα μας πληροφορήσει για τα email που έρχονται στην εξεταστική. Αύριο το πρωί. Υπάρχει κάποιο. Επειδή το θέσατε και προηγουμένως και ρώτησα την κυρία γραμματέα σχετικά, μου είπε ότι έχει προωθηθεί. Εγώ δεν το έχω δει ακόμα, βέβαια. Ένα email. Ούτε εγώ το έχω δει. Έχει προωθηθεί ηλεκτρονικά. Ναι. Εκτός αν έγινε τα τελευταία λεπτά. Θα τα προωθήσουν τώρα, κύριε Κόκαλη, όλα μαζί. Το δεύτερο θέμα. Μαζί με τα πρακτικά. Για τα διαδικαστικά, αύριο στις 3, έχει πει και η κυρία Αποστολάκη, συμφωνεί. Να το συζητήσουμε αύριο το πρωί, κύριε Κόκαλη. Καταρχήν, λοιπόν, ακούστε με. Κύριε Τσαβάρη, έχουμε τον λίγο. Κύριο. Ναι, ναι. Έχουμε τον. Περιμένετε να ακούσετε. Αν εννοηθεί κάτι, ωραία. Κυρία Πρόεδρε, μια στιγμή. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε. Δηλαδή, ποιοι μάρτυρες από εδώ και πέρα θα κληθούν. Πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση του πρώτου καταλόγου των μαρτύρων. Άρα είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει την Επιτροπή μας. Σε ένα διάλειμμα που κάναμε μια κουβέντα έτσι καλοπροαίρετη με τους συναδέλφους για να δούμε να βρούμε ένα χρόνο που θα βολεύει όλους μας ώστε να γίνει αυτή η κουβέντα, υπάρχει το πρόβλημα ότι θα μπορούσαμε να το βάλουμε αυτό το θέμα το διαδικαστικό την Παρασκευή. Την Παρασκευή όμως, επειδή υπάρχει η συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και με φορείς και με κατάρθρο συζήτηση, η κυρία Αποστολάκη, εγώ όπως ξέρετε προεδρεύω, και η κυρία Καραγεωργοπούλου, ενδεχομένως να μην βολεύει την Παρασκευή. Την Τρίτη που θα μπορούσαμε επίσης να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, έπεσε και μια τέτοια πρόταση, εγώ θα απουσιάζω σε μια αποστολή της Βουλής στη Γάνδη. Και ίσως βολεύει να το κάνουμε αύριο το απόγευμα στις 3. Αυτό το λέμε έτσι, το θέτουμε υπόψη σας, να μεταφερθεί και στον κύριο Πρόεδρο. Εντάξει. Και αύριο καταρχάς νομίζω ότι ίσως μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια, αλλά θα το αποφασίσουμε αύριο το πρωί ξεκινώντας. Εντάξει, κύριε Κόκαλη, σας κάλυψα. Μισό λεπτάκι λίγο μόνο. Ναι, εντάξει, σύμφωνοι, εφόσον υπάρχει συμφωνία, καμιά αντίρρηση. Άλλωστε, μπορούμε να το δούμε και αύριο πριν την έναρξη ενδεχομένως. Ή και ξεκινώντας, να το δούμε. Έχουμε τον κύριο Γόραστο. Να συζητήσουμε, κύριε Κόκαλη, να το δούμε αύριο ούτως ή άλλως. Όλοι θα είμαστε για εδώ. Να βολεύει όλους. Θα την κάνουμε την κουβέντα, ούτως ή άλλως θα την κάνουμε. Μία ώρα δεν θα μπορώ να είμαι. Μεσημέρι θα το κάνουμε. Μεσημέρι, ναι. Μεσημέρι, ωραία. Ναι. Λοιπόν, τώρα. Και συμφωνεί και η κυρία Αποστολάκη. Έτσι, κύριε Πάνα, για. Συγγνώμη λίγο. Μόνο νομίζω ότι για αύριο η ώρα έναρξης είναι 10 ή 10.30. 10. Γιατί κάτι είπε ο πρόεδρος ότι. Τέλος πάντων, θα είμαι εγώ. Ωραία. Στις 10 λοιπόν αύριο, λύεται η συνεδρίαση.